σας και καλή μας εβδομάδα με το δεξί στην καινούργια αυτή, στη νέα εβδομάδα του Μάρτη. Δεν ξέρω αν θα νιώσουμε σήμερα ότι μπαίνει η άνοιξη, γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν από το απόγευμα και μετά βροχούλες, που αν πάνε όλα καλά θα κρατήσουν μέχρι αύριο Τρίτη. Νέο κύμα κακοκαιρίας που φέρνει βροχές, αλλά Μάρτης, Γδάρτης και κακός. Κακός. Δεν λέγεται τηλεοπτικά, εντάξει, δεν θα το πω. Ό,τι θέλετε, βάλτε. Καλημέρα στα παιδάκια. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, ξεκουραστήκατε. Φαίνεται φραπές. Όχι. Εγώ έτσι με βλέπω πάντως. Εσύ, αγάπη μου, πάντως σε βλέπεις το πιο όμορφο, έξυπνο, γλυκό και τρομερό. Λοιπόν, είναι το Ελενάκι, εδώ μας έφερε και μαρτάκια. Ωραία. Ελπίζω να φορέσετε κι εσείς, να μην μας κάψει ο ήλιος. Δεν ξέρω για τον ήλιο, αλλά τα θέματα του σημερινού σου σίγουρα είναι καυτά. Οπότε φτιάξτε τα καφεδάκια σας, καθίστε αναπαυτικά και πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στην επικαιρότητα για τρεις ολόκληρες ώρες. Στην παρέα σας θα είμαστε εμείς. Πάμε να ξεκινήσουμε με Στέφανο Κασελάκη, που είναι το πρόσωπο των ημερών, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάθε φορά που μιλάει μας απασχολεί. Κάθε φορά που δεν μιλάει πάλι μας απασχολεί. Γενικότερα ο Στέφανος Κασελάκης είναι ένα μικρό στάρ. Απασχολεί. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στο Βασίλη Αναστασόπουλο που είναι στην αίθουσα σύνταξης. Βασιλάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Και πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πολλά να δούμε στη συνέχεια. Θα δούμε και τα του γάμου του, γιατί γνωρίζουμε ότι θα παντρευτεί το καλοκαίρι, θα ακούσετε πού θα γίνει ο γάμος, ποια είναι η ημερομηνία, έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες σε πολύ πολύ λίγο αυτά. Αλλά θα δούμε και τον κομβικό ρόλο που έπαιξε ο Στέφανος Κασελάκης στη σχέση του Αχιλλέα Μπέου. Τον κομβικό ρόλο που έπαιξε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην σχέση του Αχιλλέα Μπέου με τον Στέφανο Κασελάκη. Σε λίγο όλα αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε με τη στέγη. Πού θα στεγαστεί ο έρωτας αυτός? Γιατί το ζήτημα ήταν πού θα στεγαστεί ο έρωτας αυτός, ειδικά από τη στιγμή που είπαν ότι έχουν αποφασίσει να μείνουν στην Ελλάδα για 10 χρόνια. Αλλά πλέον ο Στέφανος Κασελάκης είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έτσι δηλώνει ότι μπορεί να μείνει και για πάντα. Έπρεπε να βρεθεί και μία στέγη. Μέχρι τώρα νίκιαζαν μίστοναν διαμέρισμα στην οδό Αρδιτού, στο Μέτς. Πλέον θα μετακομίσουν στο Κολωνάκι, έχει βρεθεί το σπίτι, είναι σε μια κατοικία, πολυκατοικία, η οποία κατασκευάστηκε το 1971. Απ' έξω, εάν τη δει κανείς... Αυτό, Βασίλη, είναι το σπίτι, είναι φωτογραφίες του σπιτιού. Είναι φωτογραφίες του εσωτερικού του σπιτιού. Ήταν σε κάποιο μεσητικό γραφείο αυτό βγει, το σπίτι. Και... είχε βγει σε μεσητικό γραφείο, είχε βγει στη μεσητική αγορά προς πώληση, ωστόσο ωραίο. Έχει πλέον, αποσυρθεί. Απ' έξω είναι μια κλασική κολονακιώτικη πολυκατοικία από αυτές τις παλιές, οι οποίες ίσως δεν γεμίζουν το μάτι, γιατί τις έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, εσωτερικά μιλάμε για ένα υπερπολυτελές και κατασκευασμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σπίτι, με ζωνέτα 246 τετραγωνικών, παρακαλώ. Δύο όροφοι, τρίτος και τέταρτος στην πολυκατοικία. Πόσα υπνοδωμάτια, πόσα μπάνια? Στον πάνω όροφο έχει 3 υπνοδωμάτια και 3 μπάνια. Στον κάτω όροφο έχει 1 υπνοδωμάτιο με μπάνιο. Πολύ έξυπνο ότι το επέλεξαν επιπλωμένο, παιδιά. Πάρα πολύ έξυπνο. Γιατί τώρα φαντάσου να έπρεπε να επιπλώσουν 250 τετραγωνικά σπίτι και να τρέχουν τώρα στα μαγαζιά. Όπου πονοκέφαλο, Ελένη μου, δεν ξέρω. Και για εμά. Δηλαδή, μην το λυπηθούμε το κουμπί. Αν πάρτε από πίσω, σε ποιο επιπλάτη θα πήγε. Να διαλέξει κουρτίνε, τρέχαν τι κουρτίνε. Είναι ανακαινισμένο από interior designer, η οποία το έβγαλε στην αγορά στα τέλη του 2022. Έτσι όπως είναι στη μορφή που το βλέπουμε σήμερα, και τα βασικά κριτήρια για την επιλογή τους ήταν ότι είναι πολύ κοντά στην πλατεία Κολωνακίου, άρα σε ένα ασφαλές όσο και ήσυχο ταυτόχρονα σημείο, όσο και ότι έδωσαν έμφαση στην άνεσή τους περισσότερο, δεν τους ενδιέφερε τόσο το κομμάτι της θέας όσο το κομμάτι της άνεσης. Τόσα κρεβατοκάμαρες. Τι θα τις κάνουνε, δηλαδή τρεις επάνω, μία κάτω. Στους ξενώνες. Δεν είναι μόνο θέμα άνεσης, είναι και ανθρώπους από την Αμερική. Από το εξωτερικό. Βέβαια, τα σόγια. Από την Αμερική όμως δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σόι, δεν έχει... Αυτό, τα σόγια που είπε. Άρα θα φύγει το σόι, Στέφανος. Κάποιους φίλους να έρθουν να τους δούνε. Ναι, θα φύγει το σόι να μένει εδώ Αθήνα, δηλαδή. Πού είναι το περίεργο? Μου φάνηκαν πολλά, ρε παιδιά. Τι πολλά σου φάνηκαν. Θα κυνηγιόμαστε. Από την Αμερική θα έρχονται οι άνθρωποι. Καταρχάς, το ένα δωμάτιο πρέπει να έχει στο σπίτι, γιατί κάποιο έρχεται και το φιλοξενεί. Το άλλο μπορεί να το κάνουν dressing room. Καλά, βεβαίως. Μπουντουά είναι. Μια πολυτέλεια. Εγώ δεν βλέπω μόνο άνεση, βλέπω και μια πολυτέλεια. Τι που θα μένανε. Παιδιά, οι στάρ του Hollywood μένουν σε σπίτια που έχουν 30 κρεβατοκάμαρες. Κοιμούνται και στις 30. Είναι πολιτικό τη αριστερά. Και το σπίτι πανάκριβο, παιδιά. Για κτίριο του 71. Γιατί ήξερα ότι. Μην ενοχοποιήσουμε πάλι την επιτυχία την επαγγελματική. Ο
Στέφανος Κασελάκης είναι ένας άνθρωπος που από την αρχή βγήκε και δήλωσε συνέντευξή του δημόσια και κοιτώντας τα μάτια στον κόσμο ότι η δική μου οικογένεια έχει χρήματα να ζήσουν και τα εγγόνια μου. Έτσι. Το έχει πει ο ίδιος. Δεν ήρθε ποτέ να πει αχ, πώς θα τα βγάλουμε πέρα και δουλεύω για το μεροκάματο. Και δεν θα κατηγορηθεί ότι τα βγάλαμε από την πολιτική όπως άλλοι. Έτσι, πολύ σημαντικό και αυτό να μπαίνει στην πολιτική με χρήματα. Απλά στο κοινό στο οποίο απευθύνεται δεν είναι ιδιαίτερα άρρωστο. Ένα σπίτι που κάνει ένα 700. Αλλά και ένα 700 παιδιά για κτίριο του 71. Είναι 702. Ένα 1,7 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα έγινε και σκόντο γιατί είχε ξεκινήσει από τα. Κτίριο του 71. Μεσητικά, εννοείται. Δεν βλέπει την πολυτέλεια, τα μάρμαρα εδώ πέρα τι γίνεται. Μένουν σε αντίστοιχα σπίτια και έχουν και αντίστοιχα κτίρια. Ναι, αλλά το κτίριο μην το πιάσει ακόμα. Κάποιοι επίσης, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Το σπίτι πάντως είναι καταπληκτικό. Εδώ βλέπουμε και το εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ, έτσι και στο Κολωνάκι, οι πολυκατοικίες είναι παλιές. Αυτό που βλέπεις από έξω είναι παλιό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μέσα δεν μπορεί να είναι καταπληκτικό ολοκαίριο. Και υπερσύγχρονο. Και στο Παρίσι οι πολυκατοικίες παλιές είναι πολύ παλιές, αλλά μέσα είναι πάρα πολύ ωραία. Στο Παρίσι δεν κάνει σεισμούς. Με το καλό. Αλήθεια. Πες τα καλορίζικο στου ανθρώπου να πούμε. Καλορίζικο. Καλορίζικο και στο Στέφανο και στον Τάιλερ. Παραμένουμε στο ζευγάρι και πάμε να δούμε τις πληροφορίες που έρχονται στο φως δημοσιότητας σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Εσπρέσο και αφορούν στο γάμο τους, Βασίλη. Ναι, σύμφωνα λοιπόν με σημερινό δημοσίευμα της Εσπρέσο, ο πολύκροτος γάμος, ο δεύτερος γάμος, γιατί να θυμίσουμε ότι τα περασμένα Χριστούγεννα παντρεύτηκαν και στη Νέα Υόρκη. Ο δεύτερος γάμος λοιπόν του Στέφανου Κασελάκη με τον Τάιλερ Μακμπεθ θα γίνει στις 28 Αυγούστου του τρέχοντος έτους στα Χανιά της Κρήτης. Στα Χανιά της Κρήτης, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι έχουν ήδη αρχίσει να στέλνουν τα προσκλητήρια γιατί πολλοί κόσμοι που θέλουν και οι ίδιοι να παρευρεθεί στο γάμο μένει στην Αμερική, μένει στο εξωτερικό, οπότε χρειάζεται ένας προγραμματισμός. Και μάλιστα θα είναι και ο πρώτος γάμος που θα τελεστεί στην Ελλάδα πολιτικού προσώπου μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ κομβικό και σημαντικό και τα Χανιά μπορεί να έχουν και ένα συμβολικό χαρακτήρα αυτό γιατί είναι και η πατρίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι. Για να μην μετακυ... Που έχει και γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά. Αλήθεια. Νομίζω ναι. Πάντως, είδες για να μπορέσει ο Πρωθυπουργός να πάει γρήγορα, να πάρει ένα. Είτε με ένα αυτοκινητάκι να πάει γρήγορα στο γάμο. Είναι συμβολικό έτσι κι αλλιώ ο γάμο. Έτσι κι αλλιώ είναι συμβολικό ο γάμο. Όλο βρύθι συμβολισμών, το όλο πράγμα. Ο τόπο που θα γίνει, το πώ θα γίνει, όλο αυτό το πράγμα και το τι γίνεται μετά την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια είναι ασφαλώ συμβολικό. Μετά θα γινόταν. Το έφερε στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκη. Που το έφερε στη Βουλή ο Μητσοτάκη, οπότε καλά θα κάνει τον τιμήσει στην πατρίδα του. Διάβαζα ότι στο μέρο που θα γίνει ο γάμο, εκεί στα Χανιά έχουν γυριστεί μερικέ από τι σκηνέ. Η Νεράιδα και το Παλικάρι, το Βουγιουκλάκι που είχαμε. Ναι, και στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Και άλλε κάποιε γυρίστηκαν ή ερχόντουσαν και όλοι ήταν αυτό στον Άγιο Νικόλαο. Άσχετο ναι, τώρα, ναι. Στην πληροφορία τη ημέρα. Πάντω νομίζω ότι τον Αύγουστο είναι 28 Αυγούστου, είπε. 28 Αυγούστου. Σοφά διαλεγμένη ημερομηνία γιατί ξέρουν ότι δεν έχει εκπομπέ. Δεν είναι τυχαία επιλογή. Περίμενε. Είναι η καταγωγή του από τα Χανιά. Δεν πήγαν έτσι. Είναι η καταγωγή του Στέφανου Κασελάκη από τα Χανιά. Βέβαια. Από εκεί κατάγεται. Και η μέρα Τετάρτη. Οικογένεια, ναι. Ειδήσεων. Ναι. Δεν έτσι, μπράβο. Υπάρχουν δελτία ειδήσεων. Κάθε μέρα. Παιδιά, θα υπάρχουν και εκπομπέ 28 Αυγούστου. Ξεκινάνε αρκετέ εκπομπέ. Υπάρχουν κάποιε εκπομπέ. Παιδιά, ναι, αρχίζουν πολύ μετά. Μην ξεχνάμε και τι καλοκαιρινέ εκπομπέ. Αυτέ παίζουν ρόλο. Δεν ξεκινάνε καλοκαιρινέ εκπομπέ. Ο Σκάι, αν βάλει του χρόνου ψυχαγωγία, ξεκινάει πάντα 25 Αυγούστου. Ψυχαγωγία ποτέ, ενημέρωση. Έχει τύχει να είμαι σε εκπομπή και ξεκινήσαμε 25 Αυγούστου. Ναι, ναι, ναι. Καλά λέει. Και με τη Φέη και με τη Ιωάννα. Δεν ξεχνάμε. Υπάρχουν καλοκαιρινέ εκπομπέ οι οποίε θα παίξουν το παιχνίδι. Πάμε να δούμε και αυτό που έλεγα πριν. Τι ρόλο έπαιξε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, θα μείνουμε στο Στέφανο Κασελάκη, γιατί γνωρίζουμε ότι στη σχέση του με τον Αχιλλέα Μπέο υπήρξε μια λευκή σημαία, υπήρξε ένας λευκός καπνός, υπήρξε μια παρότρινση ενός ανθρώπου η οποία έκανε τους δύο άντρες, τον Αχιλλέα Μπέο και τον Στέφανο Κασελάκη, να συνομιλήσουν Βασίλη μου στο τηλέφωνο και μάλιστα σε πολύ καλό και θετικό κλίμα. Ακριβώς. Έχει επέλθει, φαίνεται, το τελευταίο διάστημα μια ανακοχή στις σχέσεις του Στέφανου Κασελάκη με τον Αχιλλέα Μπέο μετά από όλες τις αντεκλήσεις που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, αρχής γενομένης από την ανάληψη της Δημαρχίας εκ νέου από τον Αχιλλέα Μπέο και στο Βόλο και την επίθεση που είχε κάνει στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζαμε, το είπε και ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξή του, μίλησε για τον Αχιλλέα Μπέο και είπε ότι κατάλαβε ότι εγώ είμαι και του Σαλονιού και του Λιμανιού και ότι δεν έχω να χωρίσω κάτι με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αντίθετες απόψεις. Ποιος όμως μεσολάβησε για να επέλθει αυτή η νυνεμία στις σχέσεις τους?
ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής, στο ραντεβού που είχαμε δει λίγο πριν το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, στο γνωστό εστιατόριο της Νέας Μήνης, που είχαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, φαίνεται ότι εκεί μεσολάβησε ο γνωστός τραγουδιστής, έκανε εκείνος το τηλεφώνημα, τη βιντεοκλήση στον Αχιλλέα Μπέο και δόθηκε η ευκαιρία στον αρχηγό του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και στον δήμαρχο του Βόλου να συζητήσουν για λίγο σε ήρεμο κλίμα και να βάλουν στην άκρη τις όποιες διαφορές τους, τουλάχιστον προς το παρόν. Παιδιά, μπράβο του. Δεν παίρνουμε όρκο και για τους δύο. Μπράβο του, γιατί αυτό σημαίνει ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που ξέρουμε ότι είχε μια πολύ καλή φιλική αλλά και στενή επαγγελματική σχέση με τον Αχιλλέα Μπέο, ήταν ο άνθρωπος που πραγματικά αυτό το, τη σχέση που υπήρχαν από πάνω κάποια μαύρα σύννεφα φρόντισε να τα διαλύσει. Είναι ωραίο να βοηθάμε να λύνονται παρεξηγήσεις και οι άνθρωποι να αποκτούν καλύτερες σχέσεις και να ξαναδίνουν μια νέα ευκαιρία. Και αν η επικοινωνία του πάει καλά, πήγε. Ναι, αλλά για την ιστορία δεν είχε πει τίποτα ο Κασελάκης, έτσι. Ναι. Δεν είχε πει κάτι εναντίον. Όχι, όχι, είπε αφού άκουσε πρώτα τα εξαμάτια. Ναι, όχι, μετά είχε πει τίποτα. Άλλο δεν έχει πει τίποτα και άλλο είπε. Όχι, παίζει ρόλο. Αμήνομαι και λέω μια κακή κουβέντα γιατί έχω ακούσει 10 φορές. Δεν πα στην πόλη του μέσα να πει αυτό. Αυτό είναι να με κράξει 10 φορές και να μην σου απαντήσω στο τέλος. Ναι, αλλά με στην πόλη του λέω. Τι μιλά με αυτόν τον τρόπο. Σοβαρά μιλά όταν ο άλλο έχει πει χειρότερα. Θα πειράξει η αφόρμηση. Έλα τώρα. Ποιο θα πει πάλι την πρώτη κουβέντα το θέμα, παιδιά, από εδώ και πέρα. Ποιο θα κρατήσει. Τη φιλία, οκ, okay, τη φιλία εντός αγωγικών. Και ποιος θα πετάξει πάλι την πρώτη βολή. Ο Στέφανος δεν τον έβρισε, δεν τον έθιξε. Γιατί φοβάμαι ότι θα ακούσουμε πάλι τον κύριο Μπέο διάφορα. Δεν θυμάσαι, Ποσειδώνα μου. Μετά και τον στόλισε τον άνθρωπο, τον κατάκαρα. Μέσα στο Βόλο πήγε και τον στόλισε πάρα πολύ τον Αχιλλέα Μπέο. Απάντησε, του είπανε στην αγορά και απάντησε τι τον έχει. Άλλο είναι να απαντήσω τι τον έχω κάποιον που με έχει κάνει. Το θέμα είναι ότι τα βρήκαμε και ότι είναι πολύ. Το πιο σωστό είναι, παιδιά, να υπάρχει μια ισορροπία. Εντάξει, αυτό είναι το πιο σωστό. Ο Ηλίας Κουλάς, το αγόρι μας, συνάντησε τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο αεροδρόμιο. Πάμε να δούμε πώς αντέδρασε ο ίδιος όταν είδε την κάμερα και αν ήθελε να απαντήσει σε ερωτήσεις του Ηλία μας. Κάνετε, πώς είστε? Τι κάνετε, γεια σας. Μία ακόμα στη Θεσσαλονίκη ξανά. Ναι, άλλες δύο εβδομάδες. Με τον κύριο Κασελάκη, πρέπει να δώσω στο μισό. Να μας πείτε λίγο πώς φανήκαν οι νέες δηλώσεις του κύριου Νταλάρα για τους δημοσιογράφους. Μίλησε πάλι για ντροπή τη δουλειά. Θα χάσω την πτήση. Θα δουλέψει ξανά με τον Χρήστο Μάστρα που έχει κάνει διαφημίσεις. Για τον κύριο Νταλάρα και τον Χρήστο Μάστρα που συνεργάζονται, παρά το γεγονός ότι έχει σχολιάσει τη διαφημίση που κάνει. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Θα μας πείτε λίγο πώς φαίνεται η ιδέα του κύριου Μάστρα στο ρόλο του κύριου Καζαντζίδη. Θα θέλατε να το κάνετε εσείς. Αυτό, κύριε. Με τον κύριο Κασελάκη, πώς ήταν το δείπνο? Ευχαριστώ. Σαν η Παρτζή που μίλησε για εσάς. Γεια σας, ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τα παιδιά. Είναι υπέροχο. Ο Κωνσταντίνος είναι υπέροχο, αλλά μόνιμα με αυτά τα ακουστικά, σαν να κάνει μόνιμο ακόγραμμα, είναι λίγο χαστικό. Άκου να δεις τώρα. Είναι μουσική ακούγεται. Όχι, το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες γιατί έρχονται να σου μιλήσουν πιο δύσκολα όταν είσαι έτσι με τα ακουστικά. Από ό,τι βλέπει, είναι ψυχολογικό το θέμα. Κοίταξε, εντάξει, ευγενικό ήταν ο άνθρωπο. Έπειτα το εισιτήριό του, τον συνόδευσαν τα παιδιά μέχρι την πύλη, μέχρι να περάσει τα αντικείμενα από το. Μέχρι να τελειώσει το ακόμα. Σε λίγο θα βγάζουν και εισιτήρια για να μπορούν να περάσουν ακόμα πιο μέσα. Έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να πάρουν μια απάντηση στο θέμα του γεύματο. Αλλά απάντηση δεν έδωσε. Αφού είδε. Ναι. Εντάξει, δικαιώματα θέλει να απαντήσει. Πάντω είναι ευγενέστατο. Αυτό είναι. Πολύ καλό τραγουδιστή. Λοιπόν, φιλί γλυκό στον Ηλία μα και στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Βασίλη μου, θα σε δούμε και πάλι στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τι πληροφορίε. Εγώ ευχαριστώ. Και πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα τηλεοπτικά μας και στην συνέντευξη στο podcast του Λάκη Λαζόπουλου της Παρασκευής, το οποίο άναψε τα αίματα στην ελληνική τηλεόραση. Ασάλλως προκλήθηκε και αντιδράσεις πολλές από όλες τις εκπομπές. Πάμε να δούμε πώς αντέδρασαν οι Έλληνες παρουσιαστές στο άκουσμα, στα αποσπάσματα που φιλοξένησαν στις εκπομπές τους από το podcast του Λάκη Λαζόπουλου. Νούστης. Βγήκανε σε εκπομπές και υπονόησαν ότι. Η Δανάη δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Μην το λες. Δεν είναι ερωτικό το θέμα, το καταλαβαίνετε, έτσι. Είναι ιστερικο-εγωιστικό να το πω. Μετά από αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Πούμε, έχει όμως όρεξη, θα συμφωνήσω. Μιλάμε για την απόλυτη απαξίωση. Δεν μιλάμε για σάτυρα, θεωρώ. Είναι η δική μου εκτίμηση. Ναι, εγώ δηλαδή δεν γέλασα. Πάει μέχρι ενός σημείου και η σάτυρα, κάπου ναι. Φτάνει. Άρα, αυτό όταν το κάνεις, αφού το απαξιώνεις τόσο πολύ, γιατί το πιάνεις? Άλλο πιάνω μία αφορμή για να σατυρίσω κάτι. Κατάλαβες, εδώ έχω μπερδευτεί. Δηλαδή, εμένα δεν μου μοιάζει με σάτυρα αυτό. Μην πει κανείς ότι η σάτυρα δεν είναι κίτρινη.
Μην συνεχίσει κανείς να πει ότι η σάτιρα δεν έχει κυτρινισμό και ότι η σάτιρα δεν έχει κουτσομπολιό. Αυτό που είδαμε ήταν το απάβγασμα του κυτρινισμού και του κουτσομπολιού. Θα σου πούνε ότι είναι τέχνη όμως. Λοιπόν, ας αφήσουν να μου πούνε τις τέχνες και τέτοια. Ότι η σάτιρα είναι τέχνη. Η σάτιρα, όπως φαίνεται, είναι και κίτρινη και κουτσομπολιό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Το υπονοούμενο που έκανε για την Κατερίνα Καινούριου. Εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι σε πολλά πράγματα διαφωνώ με την Κατερίνα Καινούριου. Το έχω δηλώσει και ευθαρσώς και ανοιχτά κτλ. Παρόλα αυτά όμως. Δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι η Κατερίνα Καινούργιου είναι μια καλή παρουσιάστρια, είναι μια γυναίκα η οποία της αξίζει αυτό που κάνει και εκεί που βρίσκεται. Έχει ξεκινήσει από χαμηλά στη δουλειά μας, έχει φτάσει εκεί και της αξίζει να βρίσκεται εκεί. Αυτό γίνεται μόνο με μυαλό. Άρα το έχει μυαλό από μόνο η Κατερίνα Καινούργιου. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό ο Λάκης. Όχι, λέω το σχόλιο του. Αυτό το σχόλιο αδίκησε τον ίδιο, όχι την Καινούργιου. Είχα πολύ καιρό να δώσω ίσο με την ελληνική τηλεόραση να συσπυρώνεται. Κατά κάποιου ανθρώπου υπέρ ενός. Δηλαδή δεν θέλω το κατά, γι' αυτό το σκέφτηκα. Δεν είναι κατά του Λάκη, είναι κατά της άποψης που εξέφρασε ο Λάκης, της άτυρας που υποστηρίζει ότι έκανε και να τάσετε υπέρ κατά αυτού που κατά είπε. Ξέρεις γιατί όμως έγινε αυτό κυρίως. Ευθέως κατά του Λάκη Λαζόπουλου. Εγώ δεν είδα να είναι κατά της άποψης, ευθέως ναι, αυτό που είπε κάνει λάθος όμως ο Γιώργος Λιάγκας, διαφωνώ μαζί του, γιατί θυμάμαι πολύ καλά ότι την προηγούμενη δεκαετία που ήταν η εποχή της παντοδυναμίας του Λάκη Λασόπουλου, υπήρχαν πάρα πολλοί που τον κατάλαβαν. Ξαφνικά τώρα όλοι βλέπουν αντικειμενικά τον Λάκη. Και την προηγούμενη δεκαετία. Εγώ αισθάνομαι ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ήταν μια ευκαιρία από τις εκπομπές όλων μας να δείξουμε ότι αυτό που μας κατηγορούν για κυτρινίλα και για κουτσομπολίκη δεν είναι προνόμιο δικό μας. Ότι θέμα με το οποίο ασχολούνται. Αυτοί που σατυρίζουν και λένε Α, οι εκπομπές οι κίτρινες και κουτσομπολίστικες είναι οι ίδιοι που κάνουν και ένα όριο, κίτρινο και κουτσομπολίο. Για την ανάλυση σε παρέα, ο Λάκης Λαζόπουλος ακούστηκε να είπε ότι το έκανα από πλάκα. Από ποια χιούμορ, πλάκα. Αλλά δεν ήταν καθόλου πλάκα. Τον τελευταίο καιρό συνέχεια κράζει την τηλεόραση και κάνει τα ίδια. Το να μειώνει την νοημοσύνη μια γυναίκα, ενό ανθρώπου, η οποία δουλεύει σκληρά. Η οποία δουλεύει και είχαν καλή σχέση, Μέρη. Είχαν καλή σχέση με την Κατερίνα. Αυτό ήταν το πιο σοβαρό. Ένα παραπάνω. Ένα άνθρωπο, όταν σαν το Λάκη Λαζόπουλο εμπιστεύεται για να σου δώσει συνέντευξη, η Κατερίνα είπε ότι έχουν βρεθεί πολλές φορές και έχουν συνομιλήσει. Και ο Λάκης είπε. Θαυμάζει το μυαλό του. Στην παρέα αυτή είπε ότι εγώ το είπα από πλάκα. Αλλά πόσο όριο. Αυτό το podcast είναι live, είναι κάτι που βγαίνει. Είναι κάτι άρα. Καταρχάς διαβάζει, φαίνεται. Υπάρχει κείμενο γραμμένο. Σαν εβδομαδιαίο ραντεβού. Δεν είναι τόσο αυτό. Το δηλαδή, αν μου ξέφυγε. Είναι κείμενο. Αυτό ήθελα να πω. Είναι κάτι που το γράφει, το γυρίζει, το μοντάρει. Ενδεχομένως από μόνο του. Λάθος. Υπερβολικά λάθος. Ο επόμενος στόχος καταλαβαίνετε ποιος είναι βέβαια τώρα, έτσι, αυτή τη βδομάδα. Είμαι σίγουρος ότι τώρα θα αναλάβει Γιώργο Λιάγκα. Ο επόμενος στόχος του Φίλιππου Τσαγκρίδη. Ποια άλλη τηλεπαρουσιάστρια. Απαπα Μέρη. Τώρα τι έχει να κάνει αυτό. Μέρη. Αυτό είναι πολύ άσχημο που είπε τώρα. Συγγνώμη, αγάπη μου, δηλαδή ασχολόμαστε. Πώς το είπες εσύ αυτό, δεν το είπα αυτό το πράγμα, γιατί ο Φίλιππος Τσαγκρίδης έχει χθες για μένα δύο κοπέλες. Και δεν θα ήταν ωραίο. Και δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει. Νομίζω ναι, για τελικά, μένα. Τελικά, συγγνώμη, δεν την πλήρωσε ο Φίλιππος Τσαγκρίδης. Όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι κορίτσια τώρα. Βρεθήκανε στη μέση. Έκανε σωστό σχόλιο η Μπέτη επ' αυτού. Ασχολούνται με τις δύο και δεν ασχολούνται. Δεν αναιρεί όλα τα προηγούμενα. Όντως. Δεν αναιρεί ότι όντως είναι ένα ωραίο μυαλό, ένας άνθρωπος πολύ πετυχημένος, με πολύ μεγάλη πορεία στο χώρο του θεάτρου και της τέχνης. Όχι, τα αναιρεί. Χωρίζεται σε δύο λάθος δεν μπορεί. Όταν χρησιμοποιείς για προσωπικά συμφέροντα τη σάτυρα. Ναι, ναι. Θοδωρή, αυτό που λέμε είναι όμως, κακό. Αυτό που λέμε όμως, Θοδωρή, αντιμετωπίζει τα πάντα. Είναι δικό μας συμπέρασμα, δεν σημαίνει ότι. Δεν μπορεί εγώ. Συγγνώμη, δεν μπορώ να γελάσω εγώ με τη σάτυρα του, όταν ξέρω ότι στο βάθος κήπος δεξιά υπάρχει το δεξιά. Μπορεί να μην γελάσει και να μην τον δει. Αλλά μην αναιρέσει και τι εποχέ που με το Αλτσαντήρι γέλαγα μόνο. Όχι, πάντα δεν έχει γελάσει. Χωρίζεται η καριέρα του σε δύο μέρη. Είναι δεκαετία 90 και ζύρω, 20 χρόνια που ήταν. Σημεία τα οποία έκανα το πείμα τα τεράστια που αερίζονται. Και τώρα κάνει καλή σάτυρα. Είναι όμως το συγκεκριμένο κομμάτι στο οποίο έκανα το πείμα. Λείπουν οι αιμονές. Όταν έχεις ένα τέτοιο θέμα όπως υποτιμά την Κατερίνα Καινούργη με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει κανένα. Το χειρίστηκε λάθος αυτό. Σε άλλα θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλοι για τον Λάκη Λαζόπουλο, τι φοβόσαστε να δει να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Όταν έχει κάνει ένα τέτοιο λάθος, τα υπόλοιπα.
υπόλοιπα σβήνουν. Βάλε λίγο μια τελεία, βάλε λίγο μια τελεία, γιατί τώρα έχει μπει σε φάση. Όχι, μα δεν μπορεί. Συνέχεια μην γίνονται παρεξι δύο λάξει. Όλοι φοβόσαστε το λάκι. Έχω υπάρξει και σε όλη την εκπομπή έχουμε υπάρξει εξαιρετικά αντικειμενικοί και έχουμε πει και τα κακό κείμενα του λάκι. Τα έχουμε θίξει. Εγώ βλέπω μια φοβία. Τον φοβόμαστε. Τι γεννήκευση είναι αυτή. Φοβία δεν είναι όμω. Όταν ξαφνικά πρέπει να βγάλω το βιογραφικό του μπροστά, συγγνώμη. Να βγάλω το βιογραφικό να πω τι καλό που είναι και εντάξει έκανα και ένα λάθο, δεν είναι έτσι. Μα δεν το λάθο καπελώνει ναι. Όλη την κοινωνία. Αντικειμενικοί να είμαστε. Αντικειμενικοί να είμαστε. Το ότι είσαι λοιπόν σε ένα τραπέζι και λες ότι επειδή έκανε ένα λάθο είναι όλο το έκανε λάθο, δεν είναι σωστό, ρε Θοδωρή. Και εσύ κάνει το λάθο. Όχι, γιατί κάνει ένα λάθο το εντοπίζουμε και το υπόλοιπο. Δηλαδή ένα που έχει κάνει ένα έκρημα και οι υπόλοιποι τα κοινάτια που λένε και εκείνο που είναι καλό και εκείνο που είναι καλό. Συγγνώμη, δηλαδή δεν μπορεί να κακό καπελώνει τα καλά. Δηλαδή άμα έχω διαφορετική άποψη με ένα γεωποιό τουλάχιστον να ζω πάνω ούτε δουλειά του ζητάω ούτε τίποτα. Αγιογραφίες πρώτα και μετά λένε το θέμα. Δεν είναι αγιογραφία, φίλε μου, σου εξηγώ ότι... Δηλία είναι. Το προ... Δηλία είναι. Όχι σε μένα αυτά. Όχι σε μένα, δηλία. Όχι σε μένα, δηλία, αυτό το ωραίο. Κάθε μέρα αγιογραφία θα πει να μιλήσετε. Έρχεσαι και πετάς με ένα χαρακτηρισμό. Μία δηλώση, μία... Σε παρακαλώ. Το θέμα είναι ότι λέμε κάτι, άμα δεν διαφωνείς μαζί μου δικαίωμά σου, δηλώ και σχολιασμού σε τέτοια, εγώ προσωπικά δεν τους επιτρέπω στο πρόσωπό μου. Δεν τους επιτρέπεις. Όχι. Ωραία, τότε μην κάνετε γεωγραφίες. Δεν κάνω γεωγραφία. Δεν κάνω μια άποψη. Για λίγο να ηρεμήσουμε. Δεν είναι θέμα γεωγραφίας. Ο καθένας έχει την άποψή του. Αυτή μπορούμε να την εκφράσουμε. Εσύ θεωρείς ότι εμείς κάνουμε γεωγραφία. Εμείς θεωρούμε ότι το είναι ένας σχολιασμός που είναι πιο αντικειμενικός. Χωρίς χαρακτηρισμούς όμως. 20 δεύτερα να σου πω κάτι. Το 18-19 που ήμουν εδώ, ήμασταν σε μια εκπομπή που ήταν το Αλτσαντήρι του Λάκη και πάλι δεν ήμασταν σε φάση να του κάνουμε γεωγραφία. Οπότε μην το λες αυτό το πράγμα. Το 18-19 με στο ίδιο κανάλι ήμασταν αυστηροί με το Λάκη που ήταν και στα πολύ πάνω του τότε και ήμασταν στο ίδιο κανάλι. Λοιπόν, μην λες για γεωγραφία. Την Παρασκευή είχατε πει, είχες πει ότι και καλά κρατάει ισορροπίες ανάμεσα σε μπάρκα. Όσον αφορά την μπάρκα και την καινούργια, γιατί εγώ ασχολιόμουν περισσότερο με τα άλλα που είπε. Μήπως δεν είχαμε δει και όλο το βίντεο γιατί είπε και άλλα γεωγραφία. Okay, σε αυτό έχεις δίκιο, αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε την αντίδρασή του όταν τον περιμέναμε έξω από το θέατρο στο οποίο εμφανίστηκε αυτό το διάστημα για να δίνει, κάνουν τις παραστάσεις, ανεβαίνουν οι παραστάσεις του. Πάμε να δούμε πώς αντέδρασε στη Δήμητρα Τσαούση. Και κάποια σχόλια της Κατερίνας Καινούργιου που ένιωσε ότι θύχτηκε. Έφυγε από το πλατό. Ευγενικώς απέφυγε να απαντήσει. Αναμενόμενο ήταν για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν θα καθόταν στον δρόμο να δώσει μια απάντηση και να ανοίξει μια συζήτηση. Ιδιαίτερα με όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Στα μικρόφωνα αυτά. Στο μικρόφωνο του podcast ελληνιάζεσαι. Ακεί εκεί τα λέει. Είναι και στο κάτω-κάτω είναι και δικαίωμά του ρε Ποσειδώνα. Συγγνώμη κιόλας. Εγώ θέλω να κάνω στην εκπομπή μου να πω το εξής. Μπορεί στην κάμερα να μην κάνω μάγκα τον άλλον. Όταν τα γράφεις όμως και τα διαβάζεις, υποτίθεται ότι έχεις καταλάβει ακριβώς τι έχεις γράψει. Και το συμφωνούμε. Και το είπαμε πριν. Με το όνομά του το κάνει. Δεν βγαίνει. Εκεί παίρνει την ευθύνη των λεγόμενών του όμως το δόλιο. Και εγκληματίας μόνο μας. Για να πούμε λίγο, είναι και λίγο άσχημο για την Κατερίνα Καινούργιου, γιατί είναι μια κοπέλα η οποία την έχουμε κατακρίνει τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ισοπεδώσει τα πάντα οτιδήποτε αρνητικό και μας έδειξε ότι είναι πάρα πολύ ικανή και πάρα πολύ έξυπνη σαν παρουσιάστρια και ξαφνικά μας γυρίζει πίσω πριν 15 χρόνια, 20 και λέει μια από τα ίδια. Αυτό είναι το κακό. Ποιος? Για την Κατερίνα. Για τα social media. Για το η Κατερίνα είναι ξεχωριστή, έχει τη θέση της στην καρδιά του κόσμου. Ο κόσμος είναι αυτός που την επιλέγει κάθε χρόνο. Κάνει επιτυχία, κάνει τη δουλειά της, εξελίσσεται. Είναι αυτό που είναι, την αγαπάει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα τώρα όλο το υπόλοιπο νομίζω ότι είναι και κάπως περιττό. Όλοι κατακρίναμε και καταδικάσαμε αυτό που είπε ο Λάκης. Σε κανέναν δεν άρεσε και κανένας δεν συμφώνησε από την πρώτη μέρα και την πρώτη αρχή. Αυτό είναι η πραγματικότητα για μένα. Από εκεί και πέρα ο καθένας βάζει την υπογραφή του στα λόγια του και έχει την ευθύνη και το θάρρος των λόγων του. Και από εκεί και πέρα σχολιάζεται και κρίνεται. Πάμε στην Αθηνά Οικονομάκου, την οποία συνάντησε ο Ηλίας Κουλάς λίγο πριν φύγει για το Μιλάνο. Γιατί έβλεπα τα story της στο Μιλάνο με μια φίλη της για Σαββατοκύριακο, για ταξιδάκι ωραίο. Την σταμάτησε ο Ηλίας και η Αθηνά του μίλησε. Πάμε να δούμε τι του είπε και για το ταξίδι στο Ντουμπάι και για άλλα πολλά. Ετοιμάστε για κάποιο ταξίδι να πάτε. Πού με το καλό. Πάω Μιλάνο με μια φίλη μου. Α, για ψώνια να φανταστώ. Για βόλτα, για ξεκούραση. Πώς είναι η καθημερινότητα με τα γυρίσματα. Ο πρώτος από εμάς είναι μια σειρά που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας πια. Ακριβώς, είμαστε ακόμα εν μέσω γυρισμάτων. Εντάξει, είναι πολύ κουραστικές όλες οι μέρες. Έχουμε 10 ώρα γυρίσματα μαζί με όλα τα υπόλοιπα και τα παιδιά. Ξέρετε, αν θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν, έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις. Όχι, όχι, είναι 60 επεισόδια. Αυτό ήταν εξ αρχής τη συμφωνία και θα πάμε μέχρι τα 60. Είναι μια σειρά η οποία έδωσε μια νέα
εικόνα για τους gay roles, αν μπορώ να πω. Αντιμετωπίστηκαν πιο σοβαρά. Είναι κάτι που το θέλατε εξ αρχής, ήταν προσεγμένη η προσέγγισή σας? Κοιτάξτε, αυτό νομίζω το θέμα το έχουμε αγγίξει πολλά χρόνια στην ελληνική τηλεόραση. Οπότε εμείς προσπαθήσαμε με τον πιο όμορφο τρόπο και πολύ προσεγμένο να το αγγίξουμε, που πιστεύω πλέον ότι κανένας δεν έχει θέμα με αυτό και δεν θα έπρεπε να έχει. Ένα ταξίδι που κάνετε σε Ντουμπάι σχολιάστηκε αρκετά. Είναι κάτι που δίνετε βάση στις αρνητικές κριτικές ή στα σχόλια γενικότερα που προκύπτουν? Δίνω βάση όταν θεωρώ ότι έχουν βάση. Στην προκειμένη περίπτωση όχι. Ήμουν καλεσμένη από ένα μεγάλο ξενοδοχείο για την εγγένειά του, για το opening. Και η δουλειά μου εκεί ήταν να προωθήσω το ξενοδοχείο. Έκανα ακριβώς αυτό που έπρεπε δηλαδή. Τα δημοσιεύματα που σας ήθελα να αναχωρίζετε με τον σύζυγό σας, σας στεναχώρησαν? Όχι, δεν τα παρακολουθώ. Δεν με στεναχωρούν. Πώς αντιμετωπίζετε αυτά τα σχόλια εσείς? Κοιτάξτε, ξέρω τι γίνονται. Πρέπει κάτι να γραφτεί. Προφανώς αυτή την περίοδο δεν έχει κάτι άλλο. Ασχολούμαστε με τέτοιου είδους θέματα, οπότε γράφτηκε και αυτό, όπως όλα. Μπράβο στην Αθηνά που σταμάτησε και μίλησε στον Ηλία και απάντησε σε όλα και ακομπλεξάριστη, γιατί είναι για το ταξίδι της. Γιατί το συζητάμε πολλές φορές, λέμε βαμμένη άβα αυτή, πώς και χωρίς ακουστικά. Και χωρίς ακουστικά. Αυτά τα ακουστικά είναι must. Άκουσε τα εξαμάξεις για το ταξίδι της στο Ντουμπάι. Και πολύ άδικα. Αδίκως, μπράβο, συμφωνώ μαζί σου. Λες και ήταν η μόνη, ναι, που γιατί πήγε στο Ντουμπάι, λες και δεν πήγε για δουλειά η κοπέλα. Λες και η Οικονομάκου τόσα χρόνια, ναι. Το δεύτερο της επάγγελμα δεν είναι το... Η Αθηνά κάνει influencing μέσα από τα social media. Είναι η πρώτη αυθεντική influencer. Και στο κάτω-κάτω, ρε παιδιά, να τσοί κάτι άλλο. Έχω εγώ δουλέψει, μου κάτσε ένα καλό ποσό και έχω αποφασίσει να πάω στο Ντουμπάι. Θα πρέπει να δώσω αναφορά για να μην με κράξει στα social media. Θα πρέπει να πω, παιδιά, συγγνώμη, είναι δωρεάν, δεν το κάνω. Καταλαβαίνω, ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, όλοι έχουν περάσει δυσκολίες, αλλά είναι και μερικοί που τα κατάφερα και έχουν χρήματα. Και πρέπει να απολογούνται στον οποιοδήποτε βγάλει και τους γράφει. Δεν απολογήθηκε γι' αυτό, δεν την κατέκριναν γι' αυτό. Την κατέκριναν γιατί αυτό που πήγε να διαφημίσει στο Ντουμπάι ήταν super luxury και τα λοιπά. Αλλά δεν ήταν η μόνη. Ήταν η Βίκυ Καγιά μαζί, ήταν ο Αντίνος Αλμπάνης, αλλά μόνο η Αθηνά Οικονομάκου τα άκουσε. Εγώ ξέρω γιατί διαφωνώ. Διαφωνώ στο εξής. Αν δεν σε αρέσει ένας λογαριασμός, δεν τον ακολουθείς, ρε παιδάκι. Αν εμένα με τατίζει το ότι εσύ ανεβάζεις τα τραγούδια σου, ας πούμε. Η κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ, Ελένη. Ναι, αλλά το να κατηγορείς έναν άνθρωπο γιατί κάνει τη δουλειά του. Ακριβώς. Αυτό δεν μπορείς να αποφύγεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί πρέπει να απολογούμαστε για τα πάντα. Αυτό είναι το θέμα. Ούτως ή άλλως ο άντρας της Αθηνάς είναι ο ίδιος που έχει ξενοδοχείο ο άνθρωπος. Ναι. Και οι ξενοδόχοι ταξιδεύουν επίσης πάρα πολύ γιατί βλέπουν και άλλα πράγματα. Ναι, και αυτό δεν είχε να κάνει. Όχι, όχι, τελειώσω. Θέλω να πω ότι και με τον άντρα της να πήγε η κοπέλα. Ναι. Δηλαδή, γιατί πρέπει να απολογηθεί αν πήγε με τον άντρα της, αν πήγε καλεσμένη, αν πήγε το πλήρωσε, αν πήγε το χαρίζανε. Θα δούμε όμως και την άλλη πλευρά. Είμαστε κατά στα ακραία σχόλια, αλλά θεωρώ εγώ προσωπικά ότι κάπου influencer θα πρέπει να συντονίζονται, να πούμε, ανάλογα με τις εποχές. Να μην υπάρχει υπερβολή σε όλο αυτό. Δεν γίνεται. Αυτό έγινε και την προηγούμενη δεκαετία που ήμασταν σε κρίση. Τώρα περνάμε δύσκολα, αλλά μπορεί ο άνθρωπος να διαφημίσει ό,τι θέλει, ακόμα και τον πλούτο του, ακόμα και την καλοπέραση του. Το ξενοδοχείο στο Ντουμπάι. Πόσοι Έλληνες θα πάνε εκεί? Μα δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει μόνο followers Έλληνες. Ένας άνθρωπος με 1 εκατομμύριο ακολούθους δεν είναι οι followers του μόνο Έλληνες. Επίσης, υπάρχουν influencers οι οποίοι η Αθηνά Οικονομάκου μπορεί να διαφημίσει το ξενοδοχείο στο Ντουμπάι, ναι. Άλλος μπορεί να διαφημίσει το ξενοδοχείο στη Μακρινίτσα. Περίμενε. Ακολούθησε αυτόν τον Να διευκρινίσουμε κάτι. Στο συγκεκριμένο κάλεσμα είχαν καλεστεί. Είχαν καλεστεί οι πιο high, οι πιο επιτυχημένοι influencers από 40 χώρες. Δεν ήταν μόνο από την Ελλάδα, ήταν από 40 χώρες. Και η εταιρεία λοιπόν αυτή. Κοιτάνε και ποιοτικά, δεν κοιτάνε μόνο ποσοτικά. Σε ποιο κοινό ουσιαστικά απευθύνεσαι. Εδώ υπάρχει, αν μου επιτρέπεται, ένα θέμα. Μεγαλύτερη δίδυση. Έχει να κάνει με τη δίδυση ακριβώς. Το θέμα είναι ότι ανεβάζει κάτι, το βλέπει κάποιος, σου λέει κάτσε να πάω. Okay. Για αυτόν τον λόγο πήγε η κοπέλα. Δηλαδή δεν μπορείς κάτι. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα όμως, το οποίο πρέπει να το δούμε. Αυτά που λέμε είναι σαν να θέλουμε να δικαιολογήσουμε τη γυναίκα. Έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει, έχει βγάλει τα χρήματά του νόμιμα. Ακόμα και αν τα πλήρωνε. Ακόμα και αν το πλήρωνε. Δηλαδή, όλα αυτά που λέμε τώρα σε επίπεδο ρεπορταζιακό είναι σαν να ψάχνουμε να τις βρούμε δικαιολογίες. Έχει δικαίωμα να έχει βγάλει χρήματα ένας πολίτης να πάει στο φεγγάρι. Εξηγούμε για να μην υπάρχουν όλα αυτά τα σχόλια τα αρνητικά. Υπάρχει όμως κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο είπε ο Νίκος.
ότι είχαν μαζευτεί από όλο τον κόσμο. Βέβαια. Αυτό δεν αναδείχθηκε σαν είδηση όμως. Ναι, αλλά και έτσι να πρέπει να βγει, γιατί έτσι θα κερδόταν. Συγγνώμη, έτσι δεν θα υπήρχαν τα σχόλια. Ας διαβάζουν, οκ. Ας διαβάζουν, πάλι θα λέγανε. Να κράξει. Μπράβο, θα την πει, δεν πάει να δώσει 15 αποδείξεις. 15 δικαιολογητικά αυτές που θέλει να ζεκράξει. Να πούμε βέβαια και όλες και ότι η Αθηνά έχει τον background να το κάνει, δηλαδή είναι και ο σύζυγος με το ξενοδοχείο, έχει και μια εταιρεία μετά. Όχι, δεν είναι από το πουθενά που το κάνει αυτό. Ένας απλός πολίτης που βγάζει χρήματα, έχει δικαίωμα. Αθηνά, ναι. Δουλεύει στο θέατρο, δουλεύει στην τηλεόραση και την επιχείρηση. Και νομίζω ότι και ποτέ δεν βγήκε σε τίποτα και να απαντήσει. Και αυτό το αντιμετώπισε ψύχρεμα και χαλαρά. Και για αυτό που τη ρώτησε και ο Ηλίας, είχαν βγει οι φήμες, το θυμόμαστε πριν, ένα που δεν αφορούσαν την ίδια, αλλά την πήρε η μπάλα εκ παραδρομής. Δεν ξέρω γιατί την πήρε η μπάλα. Όταν έχεις χρήματα και θέλεις να ξεκουραστείς, πας Μιλάνο. Ενώ άλλοι και άλλοι πάμε στα σουβλάκια και καλά, ναι, συμβαίνει και αυτό. Και εγώ δεν πάω Μιλάνο κάθε μέρα. Αν πάει στην Αυστραλία, να πάει στο Μιλάνο στην Αυστραλία. Δηλαδή και εγώ δεν μπορώ, Ελένα μου. Χωρίς να το κατηγορούμε. Η πλειοψηφία μας δεν μπορεί να φύγει από το κοινό να πάει στο εξωτερικό. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλω όλη μου την πίκρα σε έναν. Ναι, όχι. Δεν λέμε για αρνητικά σχόλια, απλά θα σχολιάσουμε. Η Έλληνα βγάλει την πίκρα στο Θοδωρή πάντα. Προχωράμε. Σουβλάκι στη Χαροκόπου. Νόνι Δούνια, δεν θέλετε να δούμε πρώτα το, όλη την ιστορία, αυτό που προέκυψε μέσα στο Σαββατοκύριακο μεταξύ του Δημήτρη Παπανότα και της Νόνης Δούνια. Και, ωραία. Το έχουμε. Είμαστε έτοιμοι. Απογειώνει το κατάφερα. Τι σημαίνει τα 50, δεν το κατάλαβα. Λίγουμε και στα 50 δεν μπορούμε να αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ή δεν μπορούμε να κάνουμε μια καινούρια ιδιότητα, να αποκτήσουμε μια καινούρια ιδιότητα, να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Λίγουμε εμείς τα 50. Οπότε τα 50 είναι η λάθος στιγμή να αποφασίσεις να κάνεις κάτι καινούριο στη ζωή σου. Εκείνος που τα 60 πλάς είναι πανελίστας, δηλαδή είναι καλύτερα. Εγώ δε... Εκεί δεν λύγει. Καταρχάς δεν ξέρουμε την ηλικία του. Δεν με νοιάζει η ηλικία του. Με νοιάζει το τι κρίνει είναι, και βάζει ως πρώτη φράση το ότι στα 50 της μια γυναίκα αποφάσισε, θυμήθηκε, δικαίωμά της είναι και στα 50 και στα 60 και όποτε θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Σου φύγει καμιά βρισκιά μόνο, πρόσεχε. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Νιώθω να μιλάς όπως μιλάς στο γραφείο. Είναι ντροπή. Εκνευρίζομαι δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα χάνεις, αφού τέτοια σχόλια έχουμε συνηθίσει από το. Γιατί δεν μπορώ, αγάπη μου, αυτό την κατηγοριοποίηση ότι οι γυναίκες άνω των 50, γιατί δεν θα το πεις για έναν άντρα αυτό. Δεν θα πεις ποτέ για έναν άντρα ότι ο άντρας στα 50 θυμήθηκε. Έξαλλη τώρα με τις δηλώσεις. Γιατί τότε έχουμε συνηθίσει τον Δημήτρη Παπανότη να έχει αυτό το σχόλιο. Ξέρεις τι γίνεται. Έχει παπαχιωτή το μεγάλη. Κάτσε να πιω λίγο καφέ να χαλαρώσω. Δεν μπορεί να τα δεχόμαστε. Δεν χαλαρώνει. Δεν μπορεί να τα δεχόμαστε όλα. Δηλαδή είναι πραγματικά, εμένα μου έρχεται η λέξη ντροπή, ρε παιδί μου. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η τηλεόραση καθόλου. Θυμόμαστε τα σχόλια που έκανε ο Δημήτρης Παπανότας στην εκπομπή της Face Κορθέα και αφορούσαν στην Πέττη Μαγκύρα και σε αυτό πήρε θέση παίζοντας το απόσπασμα στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Η Νόνη Δούνια. Το πάνω από τα 50 δεν τα είπε στη Face Κορθέα. Εδώ. Τα είπε και σε εμάς, παιδιά, την Πέμπτη τα είπε και στη Face Κορθέα. Ναι. Και σε αυτό απάντησε τώρα η Νόνη Δούνια. Πήρε θέση, την ενόχλησε αυτό που σχολιάσαμε όλοι για την ηλικία. Το είπαμε από την αρχή. Ακριβώς. Σε εμάς τα είχε κάνει υπερθεμάτησε και εξήγησε όταν βγήκε στη Face Κορθέα. Σκεφτόμαι ότι θα έλεγα χιουμοριστικά στο Δημήτρη ότι και εκείνο και εγώ κρύβουμε την ηλικία μας. Μας έχετε πειράξει επανειλημμένο. Οπότε θα του πω στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάω. Για να μην σχολιάζουν την ηλικία σου. Την απάντηση Παπανότα δεν μπορούμε να την έχουμε γιατί ο Δημήτρη Παπανότα πάνω στο Instagram το έχει απαγορεύσει ρητό κάθετα και ορισμένο. Για να μην παράγεται τίποτα από τις προσωπικές του αναρτήσεις. Αυτή είναι και η συνέχεια όμως. Ότι ο Δημήτρης Παπανότητας προχώρησε σε ένα post με το οποίο δηλώσε την αντίρρησή του σε αυτά που είπε η Νόνη Δούνια και την. Με περασπίστηκε την αρχική του άποψη. Και με πολιτική χρειά όμως. Αλλά να πούμε και κάτι βέβαια ότι όχι η Νόνη, η Μπέτη. Δεν έγινε τώρα παρουσιάστρα, έχει ξαναπαρουσιάσει εκπομπές στο παρελθόν. Έτσι, και σε πολύ μικρότερη ηλικία. Όχι, και πολύ μικρότερη. Η Μπέτη ήταν από τα πρώτα μοντέλα των 90s που έκανε τηλεόραση και έφυγε από το modeling και τις πασαρέλες. Αλλά δεν ήταν μόνιμα. Δεν ήταν μόνιμα. Έμπαινε και έβγαινε. Παρόλα αυτά. Δεν είχε κάνει τις γατούλες. Τις γάτες, το μπουτικά στο Στάλε. Μαζί με την Αφροδίτη Σιμίτη. Και Μεγκαστάρ. Γιατί ήταν πότε, ήταν ποτέ. Για την ιστορία, να σα πω ότι εγώ λάτρεψα την Πέττη Μαγκύρα μαζί με την αδερφή τη όταν κάποια στιγμή στο Κολονάκι ήταν σε ένα. Το πίτσα από Μοντόρο. Βέβαια. Ήταν καταπληκτικέ. Είχα πάθει σοκ μαζί τη. Γιατί με Σάκη Ρουβά στο πρόγραμμα. Και σίγουρα δεν
είναι μέτρια. Δεν τη λες μέτρια. Και η Eurovision, τα show που είχε παρουσιάσει με τη Μαθήλη ήταν τα ωραιότερα. Συναντήσαμε τη Χρύσλα Γεωργακοπούλου, η οποία μιλάει και για την Ονιδούνια και για αυτή τη θέση στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, αλλά λέει και για την εκπομπή στην οποία βρίσκεται. Σούπερ Κατερίνα, πάμε να δούμε τι είπε η Χρύσλα εχθές στα γενέθλια του Πέτρου Συρίγου. Χρόνια πολλά στον Πετρά, να πούμε. Πώς είναι η συνεργασία ακόμα, σε ρωτώ. Πώς τα πάτε, πώς είσαι. Με την Κατερίνα, όλο αυτό. Βρε παιδιά, είμαστε όλοι εκεί και κάνουμε κουμπί. Τι μπορεί να υπάρχει όταν κάποιος δεν έχει φύγει. Οι εντάσεις αυτές που βλέπουμε. Άκου. Επειδή ακούω συνέχεια αυτή τη λέξη. Εντάσεις, κόντρες, τέτοια. Τι απάντηση θες να σου δώσω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συναναστρέφονται ένα στον άλλον και δεν έχουν διαφωνίες μεταξύ τους. Δεν υπάρχουν. Τώρα θα σε ρωτήσω για αυτό που σε ρωτάτε σήμερα, για τον Μικρούτσικο, τον Ανδρέα, που έκανε μια δήλωση για τη Μαρία την Πακοδήμου, ότι η εκπομπή που κάνει, κάνει τρίτη κατηγορία. Ο κύριος Μικρούτσικος, μπορώ εγώ να απαντώ για πράγματα που λένε άλλοι άνθρωποι. Επίσης, δεν θέλω και να απαντώ. Ο καθένας μας έχει τη γνώμη του. Επίτρεψέ μου να μην σχολιάσω τα λεγόμενα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Σε μια εκπομπή της Μαρίας Πακοδήμου, πώς σου φαίνεται? Ο καθένας κάνει την προσπάθειά του και όταν την κάνει τίμια, με τα όπλα που έχει, κάνει καλά. Αυτό. Ναι. Δεν είναι ωραίο να χαρακτηρίζουμε ότι κάτι είναι κουτσομπολιό ή κάποιες κατηγορίες, τις κατηγορίες. Το βλέπεις ότι αυτό δεν είναι το σωστό. 20 χρόνια στην τηλεόραση και σε αυτή τη δουλειά, 20 και κάτι, θέλω να σου πω ότι όλοι μιλάνε για κουτσομπολιό. Αν βγεις όμως και τους ρωτήσεις, τα κουτσομπολιά γνωρίζουν. Γιατί όλη μας η ζωή είναι ένα κουτσομπολιό, αγάπη. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείς αυτό που μαθαίνεις. Και αν το χρησιμοποιείς για να χτυπάς ανθρώπους. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Έγινε μια συζήτηση με την κυρία Νόνη Δούνια, όπου σχολείται στα λεγόμενα του Δημήτρη Παπανώτη σχετικά με την Πέττη Μαγκύρα. Ότι η Πέττη Μαγκύρα λέει τώρα θυμίζει και στα 50 να γίνει παρουσιάστρια. Και ξεμάνει η κυρία Νόνη Δούνια. Και καλά έκανα. Και καλά έκανα. Δεν υπάρχει ηλικία, λέει η Νόνη. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που σηματοδοτεί το κάποιος να μην κάνει κάτι επειδή έχει κάποια ηλικία. Δεν καταλαβαίνω. Και επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει πράγματα που λένε οι άλλοι άνθρωποι εμείς να τα κουβαλάμε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όσων χρόνων και να είναι, από τη στιγμή που δεν επηρεάζει κακά τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Τελευταία ερώτηση για τον Κωνσταντίνο Βασάλο που έκανε ένα βίντεο στο YouTube. Το αγαπώ. Και είπε για τους παρουσιαστές του σχολείου κάπως. Κρίθηκε και κατακρίθηκε από κάποιους ότι πώς θα σχολιάσει ο Κωνσταντίνος. Θες να σου πω την αλήθεια, περιμένω το επόμενο βίντεο του Βασάλου. Τον αγαπώ. Ευχαριστώ, Χρύσλα μου. Γεια σου, αγάπη μου. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Απάντησε σε όλα όσα τη ρώτησε η χαρά μας. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί ρε Χρύσλα, δεν αναρωτιέσαι γιατί γίνεται αυτή η ερώτηση. Λογικό δεν είναι να σου κάνει μια ερώτηση αν υπάρχουν εντάσεις στην εκπομπή και όταν τις βλέπεις και δεν τις κρύβεις κιόλας. Φαίνονται. Είναι η αλήθεια και αυτό είναι γεγονός, είναι η αλήθεια σου. Αλλά ερώτηση θα γίνει. Και μια κόντρα παρά έχει ενδιαφέρον για να περνάει αυτό. Δεν θέλει να απαντήσει. Η κόντρα με τον Ανδρέα Μικρούτσικο δεν γίνεται. Δεν θέλει να αποσυντονίσει την ομάδα ουσιαστικά να έχει μετά απάντηση από τον Μικρούτσικο. Το καταλαβαίνω και το δεν μπορούμε να σχολιάσουμε το τι θα γίνει. Ερώτηση, ξέρεις. Παιδιά, μεταξύ τους ξέρουν αυτοί. Δηλαδή, οι σχέσεις, οι δύο άνθρωποι που παρτίζουν μια σχέση, ξέρουν μεταξύ τους και βρίσκουν την ισορροπία τους και τα διαφωνούν και συμφωνούν. Μα συνυπάρχουν όλοι μαζί γιατί είναι διαφορετικοί. Αν ήταν όλοι οι ίδιοι και να συμφωνούν μεταξύ τους. Είναι και ένα συστατικό της επιτυχίας. Η αγάπη για το Βασάλο με εντυπωσίασε λίγο. Δεν ξέρω, τόση αγάπη. Όχι, ένα λίγο. Δίνει δουλίτσα ο άνθρωπος, οπότε σου λέει ας κάνει το επόμενο βίντεο να έχουμε να συζητήσουμε. Γενικότερα μας δίνει δουλίτσα, τον σχολιάζουν. Τον έχει πιάσει κιόλα εγώ νομίζω ότι σέβεται το γεγονός ότι έχουν τον ίδιο εργοδότη. Γενικότερα γιατί μας δίνει δουλίτσα. Αυτό που είπα, ότι δίνει δουλίτσα θέματα για σχόλιο. Αυτό απαντάω. Δεν το είπα εγώ. Ποιος το απαντήσε? Εσύ το είπες, αφού σε κοιτούσε. Συμφώνησα μαζί του με το Θεό. Είπες γενικότερα μας δίνει δουλίτσα. Αυτό είπε καλή κυρία. Για δικιά μου γλου. Συμφώνησα για δουλίτσα. Είπε τον Βασίλη. Λοιπόν. Ότι σε βολεύεις όλα κουτσί κατευθείαν. Αφού εσύ το είπε. Ναι, αλλά είναι έτσι όμως. Λοιπόν, ποιος θα είναι. Να πιάνουμε τότε όλοι να τα... Όχι, να σφαχτούμε και εμείς εδώ να έχουμε να λέμε ρε παιδί. Ναι, αυτό περιμένουμε. Και εμείς δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Λοιπόν, να δούμε λίγο την νικήτρια του διαγωνισμού της Παρασκευής, γιατί δεν προλάβαμε να τη δούμε, που κέρδισε τα 1000 ευρώ από την Greco Strom, είναι η κυρία Μαρία Μαυράκη. Κυρία Μαρία μου, σε καλή μεριά να πάτε και να επιλέξετε ό,τι θέλετε και να αλλάξετε τη διάθεσή σας τώρα
που αλλάζει ο καιρός και μπαίνει η άνοιξη. Και σήμερα ξεκινάμε καινούργιο και υπερτέλειο διαγωνισμό που καλεί όλους εσάς να διεκδικήσετε δύο σύγχρονα κλιματιστικά 9.000 BTU, παρακαλώ, είναι δικό σας. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέψουμε με πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και ειδήσεις που θα συζητηθούν, γιατί γίνεται μια τηλεοπτική επιστροφή η οποία νομίζω θα φέρει χαμόγελα. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια και θα σας τα πούμε αποκλειστικά. Να πούμε όλοι μαζί δύο χρόνια πολλά. Δύο άτομα από την ομάδα μας σήμερα, δύο άνθρωποι, έχουν τα γενέθλιά τους. Ένα χρόνια πολλά μεγάλο στο παοκάκι μου, το Θεσσαλονικιώτικο, το Γιώργο τον Καραβασίλη, το αγόρι μας πάνω στη σκηνοθεσία. Και στη Φένια μας που έχει τα γενέθλιά της, το κορίτσι μας στην παραγωγή, στο μοντάζ. Γλυκό φιλί και στους δύο, χρόνια πολλά και όλα τα καλά. Διαφημίσεις και... Είσαι κάποια που λένε τρελή, τι έγινε να η μονάχη τα βράδια, ξενυχτάς μέχρι να έρθει πρωί. Σαλονίκη οδό, Τσιμισκή. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και για όσους το χάσατε, το TikTok μου είναι αυτό που βλέπετε. Ποιο είναι το TikTok σου, Ελένη μου? Αυτό μου διαβάζεις. Α, τι ωραία. Ελένη Τσολάκη Real διαβάζω. Τι διαβάζεις? Ελένη Τσολάκη Real. Και ξαναπαίνεις το. Ελένη Τσολάκη Real. Υπάρχει και φέικ. Υπάρχει πρώτο θέμα που το βάλουμε στο repeat. Δεν ξέρω γιατί μου το κάνανε, μου το έκανε η Νάνση στο TikTok και μου λέει δεν υπάρχει το Ελένη Τσολάκη. Και μου λέει αυτή τη γυναικοκουριά το real. Τώρα δεν ξέρω πρέπει πώς να τα αλλάξω και τι να βάλω. Όχι, ωραίο. Κάτσε να πάρει λίγο αυτό να το μάθω και μετά να τα αλλάξω. Δανείζονται και ονόματα άλλων και βάζουν και είναι ψεύτικο. Ναι, καλά έκανες. Καλύτερα μου το λέει. Καλά, καλά. Μια χαρά ήταν. Ή και official θα μπορούσες να βάλεις. Μπορεί να βάλω Ελενίτσα. Ελενίτσα είναι πάρα πολύ official, τέλειο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και προχωράμε τα θέματά μας, γιατί συναντήσαμε τον Γιάννη Αϊβάζη. Ο Γιάννης Αϊβάζης πήρε θέση για τα όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου για την αποχώρηση της Μαρίας Κορινθίου από το πρωινό. Τον βρήκε η χαρά μας. Θέλω να πάμε να δούμε όλοι μαζί τι θέση πήρε ο Γιάννης. Βρίσκουμε. Πολύ καλή δημιουργική όμορφα τον αγώνα. Θέλω να σας έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο κύριος Πάνος Βλάχος. Ένα στιχάκι που είχε κάνει για τον Άγωνα και τον Πορτοσάλ. Εσύ είδες ότι είχε αυτό το στιχάκι σάτυρα μέσα. Εγώ είμαι καλλιτέχνης και δεν έχω τη σάτυρα. Την αποδέχομαι. Το πώς το αντιλαμβάνει ο καθένας το τι έγινε, νομίζω ότι ο Πάνος θα έχει πει όλα από την πλευρά του. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να ακούσουμε το Σκάρι το τι. Πώς αιτιολογεί ο καθένας το οποίο λέει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος, ειδικά ο Πάνος, που είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης και τον ξέρω και προσωπικά, ένας Θεμέλη, είναι ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος. Τώρα από εκεί πέρα τα έχει πει όλα ο Πάνος. Για το θέμα με τη Μαρία. Για το θέμα. Για το θέμα με τη Μαρία. Το θέμα. Με τον Γιώργο και το πρωινό έχω απαντήσει τώρα. Πλέον δεν νομίζω ότι θέλω να ξαναμπούσω στην διαδικασία. Πρέπει να σταματήσει κάποια. Δεν τέριαξε η Δούκισσα και νομίζω ορθώς αποχώρησε η Δούκισσα, την οποία εκτιμώ αφάνταστα. Τώρα στο κομμάτι της, το άλλο που αναφέρθηκε, στη Μαρία Κορινθίου, δεν έχω καταλάβει πραγματικά τι έχει γίνει. Εγώ με τη Μαρία δεν είχα κανένα κοινό κομμάτι στην εκπομπή. Η Μαρία δεν ήρθε ως συμπαρουσιάστρια, δεν ήρθε ως πάνελ, δεν ήταν υφιστάμενη δική μου. Η Μαρία ήρθε ως επιλογή του εμπορικού του Αντένα για να κάνει μόνο τα εμπορικά. Από εκεί και πέρα κάτι έγινε το οποίο δεν έχω αντιληφθεί, το οποίο μπορεί να έγινε με κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν το γνωρίζω, μπορεί να αισθάνθηκε άσχημα η Μαρία, αλλά η αλήθεια είναι δεν αποχώρησε η Μαρία. Η Μαρία έκανε κάποιες δηλώσεις που ενόχλησαν τον Αντένα και ο Αντένα αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία. Θεωρείς ότι την αδίκησε αυτή τη δήλωση? Δεν υπάρχει αδικία σε γενικές γραμμές. Ο καθένας αυτά που δηλώνει και αυτά που λέει, ουσιαστικά είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει. Αν υπάρχει αλήθεια ή ψέμα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά ποιος είναι ο λόγος να σχολιάσουμε αυτό? Νομίζω ότι ο Γιώργος είναι υπεύθυνος για ό,τι έχει πει, για ό,τι γίνεται και είναι. Αυτό που είπε ο Γιώργος, φαντάζομαι, δεν είχε ρεαλιστική βάση. Αυτό καταλαβαίνω. Για να το κλείσουμε το θέμα, υπάρχει μια νομική υπηρεσία πάντα. Ένα νομικό τμήμα σε κάθε κανάλι. Το οποίο όταν διαλύεται μια συνεργασία, υπάρχουν κάποιοι όροι, κάποιοι κανόνες, κάποια πράγματα τα οποία μιλάνε μεταξύ τους. Θα συμβουλευόμαστε κανονικά πρέπει σε γενικές γραμμές. Αν πρέπει να μιλάμε για κάποιο άτομο ή αν δεν πρέπει να μιλήσουμε ή το άτομο που πρέπει να μιλήσει για σένα. Από την άλλη λοιπόν πλευρά,
Άκουσα περί φυσταμένου και προϊσταμένου. Ο προϊστάμενος ξέρει τι κάνουν οι φυσταμένοι. Νομίζω δεν συμφέρει κανέναν πλέον να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Γιατί η αλήθεια μπορεί να πονάει. Θεωρώ χαζομάρα όμως, με την καλή έννοια, έτσι, το να προσπαθείς να δικαιολογήσεις σαν δικαιολόγητα τα πράγματα σε γενικές γραμμές. Η Μαρία... Δικαιολόγητο, ναι, δηλαδή είναι τρελό ένας άνθρωπος ξαφνικά να του αρέσει ένα μήνα, 20 μέρες, πόσο είναι πριν κλείσει η εκπομπή να σκοτεινάει από ένα κανάλι ή από μια εκπομπή. Είναι χαζό, εντελώς. Κάτι έχει συμβεί. Ό,τι έχει συμβεί θα το συζητήσουμε και τελειώσει. Η Μαρία είναι πάρα πολύ. Όσο η Μαρία δεν θέλει να το πει, είναι σεβαστό νομίζω. Τώρα όμως μην κάνουμε πράγματα και μην λέμε πράγματα. Η Μαρία είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Έχει στεναχωρηθεί με αυτή τη δήλωση. Με αυτή τη δήλωση. Ναι, είναι πολύ καλό παιδί. Δεν νομίζω. Όσοι γνωρίζουμε τη Μαρία, επειδή γενικά είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται πολύ με το μέσα της και προσπαθεί όλα αυτά τα πράγματα να τα φιλτράρει και να τους δίνει την πραγματική αξία που έχουν, δεν νομίζω ότι πλέον. Νομίζω ότι το έχει αφήσει αυτό το πράγμα πίσω της. Το άφησε. Και κάπως έτσι βλέπω και τη στάση του Γιάννη Εβάζη εγώ. Εγώ βλέπω ότι πέταξε βόμβες ο Γιάννης Εβάζης. Πέταξε βόμβα ότι λέει ψέματα ο Γιώργος Λιάγκας. Γιατί είπε ότι ο καθένας λέει αυτά που λέει, το αν είναι αλήθεια ή όχι είναι άλλο θέμα. Πέταξε βόμβα του ότι για νομική υπηρεσία, να συμβουλευτούμε νομική υπηρεσία, τι πρέπει να λέμε για κάποιον που έχει φύγει από μια εκπομπή ή όχι. Άρα υπάρχουν πολλά πράγματα από πίσω. Καθοδηγούμενος δηλαδή ο Λιάγκας. Και ένα τελευταίο που είπε, ότι ο προϊστάμενος πρέπει να ξέρει τι κάνουν οι υφιστάμενοι του. Άρα όλο το παιχνίδι, όλο το πανηγύρι έγινε από τους ανθρώπους που ήταν κάτω από το Λιάγκα. Δεν είπε όμως ψέματα, έτσι. Δεν είπε ότι είπε ψέματα. Αμφισβήτησε, είπε ψέματα. Για το Λιάγκα ότι είπε ψέματα. Μα αυτό είπε ο Γιάννης. Αμφισβήτησε, δεν είπε στα ίσια ότι είπε ψέματα. Είπε ότι αν είναι αλήθεια ψέματα αυτά που είπε είναι άλλο θέμα. Ναι, γιατί σας είπα και όλα στην Παρασκευή, παιδιά, ότι δεν ήταν απομάκρυνση, ήταν ένα διαζύγιο κοινή συνενέση. Επίσης ο Γιάννης Αϊβάζης ξέρει φυσικά πάρα πολύ καλά. Ακριβώς. Ο Γιάννης Αϊβάζης λοιπόν. Λοιπόν, ήξερε ακριβώς τι γινόταν. Τότε η Μαρία ήταν σε έξαλλη κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ήταν μόνο εκείνη την ημέρα που το είδαμε εμείς αυτό το πράγμα μπροστά μας. Γινόταν εδώ και δεν ήταν μια απόφαση που άρχισε. Μήνες αυτή η ιστορία. Και ήταν ο ίδιος άνθρωπος που της έλεγε σήκω και φύγε. Γιατί έβλεπε τη γυναίκα του καλά. Να μην είναι καλά. Έβλεπε τον άνθρωπό του να είναι μονίμως στενοχωρημένος και με νεύρα. Και δεν της έκανε καλό και στην εικόνα. Φυσικά. Αυτό που έβγαζε πίσω τηλεοπτικά δεν της έκανε. Αλλά και σίγουρα συμφωνούμε νομίζω όλοι σε αυτό το τραπέζι, γνωρίζοντας τον Γιώργο Λιάγκα, ότι αυτό που είπε ότι δεν είχε ιδέα και δεν ήξερε τι γινότανε, δεν ήταν πιστευτό τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό το αμφισβήτησε ο Γιάννης. Το αμφισβητώ κι εγώ. Είναι δυνατόν να μην ξέρει. Μα το είπε και όλο τον Γιώργο. Είπε και κάνει σαφές για ποιους μιλάει ο Γιάννης Αϊβάζης. Ότι οι υφιστάμενοι του Γιώργου Λιάγκα δεν ξέρει τι συμβαίνει μπροστά στα μάτια του. Ότι ο πόλεμος ουσιαστικά στη Μαρία ήταν από ανθρώπους που ήταν ακριβώς κάτω από τον Γιώργο Λιάγκα και εκεί είναι το όλο το θέμα. Ήταν και πίσω από τις κάμερες, παιδιά. Δεν ήταν ακριβώς. Είπα κάτω τον Γιώργο. Δεν ήταν την ομάδα γενικότερα. Όλο αυτό όμως για το συγκεκριμένο ζευγάρι, ενώ είναι ένα από τα πιο ταλαντούχα ζευγάρια, τα πιο ωραία ζευγάρια στη showbiz. Θεωρώ ότι σε κάθε δήλωσή τους βγαίνει μια αντίδραση, μια άμυνα, πολλές φορές μια πίκρα. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε και την Μαρία Κορινθίου. Δεν φέρει ευθύνη είναι... αυτό. Επειδή την έχω πετύχει σε εκδηλώσεις που την έχουν ερωτήσει ή πριν ή μετά από μένα, την αναγκάζουν. Τη ρωτάνε ξανά και ξανά. Δεν θέλει η ίδια να επανέλθει. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Σε όλη αυτή την υπόθεση, χαμένος βγαίνει ο Γιώργος Λιάγκας. Δηλαδή αυτό ότι δεν γνώριζε τι γίνεται από κάτω και τα λοιπά. Δεν αποδείχνει. Χαμένη βγαίνει και Μαρία Κορινθίου. Ψέμα είναι. Αλλά αυτό όμως τον φέρνει σε μειονεκτική θέση. Πιστεύω ότι φύγεται και το image, η καλλιτεχνική, αν θες, εικόνα που είχε οικοδομήσει πολλά χρόνια η Μαρία Κορινθίου. Γιατί είναι άσχημο. Γιατί αυτό το λες, δεν το πιστεύω. Γιατί είχε κάνει κάποια πράγματα θεατρικά, τα οποία αυτό το πράγμα ήρθε και τα καπάκωσε. Πάντα υπάρχει ένα θέμα επικαιρότητα, το οποίο μπορεί να επισκιάσει άλλα πράγματα που κάνει. Εννοείς γιατί κάθεται στις δηλώσεις και δεν θα τη ρωτήσουν για να κάνει τον Τζόρνταν, α πούμε, που ήταν μια πολύ καλή παράσταση που ήθελε και η ίδια να ασχοληθούν, αναγκαζόταν πάντα να μιλάει για αυτό. Να σε ενημερώσω ότι και αυτό να μην ήταν. Πόσες ερωτήσεις να κάνεις για την θεατρική πορεία ενός ανθρώπου. Για έναν ηθοποιό παίζει ρόλο. Θα ρωτούσαν κάτι και υπάρχει, τις συμφωνώ μαζί σου, αλλά υπάρχει να πούμε και την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι καπάκωσε το γεγονός. Ούτε κι εγώ. Υπάρχει ένα έμεσο χτύπημα, συγγνώμη, από το Λιάγκα στη Μαρία Κορινθίου για μένα. Επειδή ακούγαμε πέρυσι ότι μπορεί το ζευγάρι να έχει και προτάσει εκπομπή. Μπορεί, ναι, μπορεί όχι. Την ώρα που λες ότι εμένα δεν ήταν ούτε συμπαρουσιαστριά μου, ούτε μέλος εκπομπής, ήταν του εμπορικού. Είναι σαν
ρίχνει ότι ήταν μόνο ένα γόρυφο. Ναι, αλλά δεν είναι ωραίο. Δικαιώσει την έγκρισή του, προφανώ, αλλά δεν ήταν επιλογή του. Επιλογή του ήταν η Δούξα Νομικού και η Ευαγγελία Ραβανή που ήταν η αρχική πρότασή του. Ναι, αλλά βγάζει όμω τη Μαρία στον τάκο και λε ότι είναι ένα κορίτσι το οποίο έκανε τα δικά τη λάθη πληρώνει. Δεν εξηγεί τι συμβαίνει όλη την περίοδο ατμόσφαιρα και γιατί την ανάγκασε να κάνει αυτό το πράγμα. Λέει ο Λιάγκα για μία Μαρία η οποία ξαφνικά είπε κάτι που πήραξε στον αντένα και τη διώξανε. Δεν είπε ότι υπάρχουν και ευθύνε αλλού. Κάποια στιγμή που η Μαρία θα είναι πιο ήρεμη και πιο ησυχή, πιο αποφασισμένη ή που θα θέλει να μιλήσει. Αν τα πει τα πράγματα 1, 2, 3, θα ξεκαθαρίσει και όλο αυτό το τοπίο. Μπορεί και να μην θέλει. Εγώ νομίζω ότι δεσμεύεται. Εγώ νομίζω ότι δεσμεύεται, παιδιά. Για να βγει αυτό το διαζύγιο, έτσι κοινή συνενέση, γιατί υπήρχαν και ρήτρε και τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι δεσμεύεται να μην μιλήσει. Η Δούξα Νομικού δεν ήταν επιλογή του Γιώργου Λιάγκα. Ήτανε, κοίτα. Ήτανε επιλογή της διοίκησης, της τότε διοίκησης. Ήτανε και επιλογή του Γιώργου, αλλά ήξερε, και ο Γιώργος, ήξερε ο Γιώργος ότι τη θέλει πολύ φυσικά και η διοίκηση και η ιδιοκτησία. Ναι, αλλά η δική του επιλογή ήταν η Αραβανή. Ναι, ήταν η πρώτη του πρόεδρε. Ήταν ο σταθμός και πεις, ας πούμε, όταν τον Νίκο και δεν μπορούμε, δεν συμφωνούμε με τον Νίκο, θέλουμε τον Ποσειδώνα. Και λες, εντάξει, ο Ποσειδώνας είναι μια χαρά. Άλλο συμφωνώ, ναι, άλλο συμφωνώ, αλλά ήταν η πρόταση της διοίκησης. Της τότε διοίκησης. Του άρεσε πάντα η δούξα του Γιώργου. Πούμε ότι βρήκαμε το Γιάννη Αϊβάζ το event του Νεκτάριου Σκαμνάκη, να του στείλουμε και ένα γλυκό φιλί, το πρωινό γλυκό φιλί στο Νεκτάριο των Ουρανών μας. Και πάμε και προχωράμε και πάμε σε αυτή την αποκάλυψη που σας έλεγα πριν. Α, τέλεια. Από το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μιλάμε για μια τηλεοπτική επιστροφή. Μιλάμε για ένα project το οποίο έγινε τελευταία φορά στην Αντένα το... Όχι, μία ήταν, μία σεζόν έκανε, 12 επεισόδια το 2011, άνοιξη του 2011. Το 2011 ήταν. Το 2011, το έχω τσεκάρει. Ναι. Το 2011. Παιδιά, περάσαν 13 χρόνια από το... Αχ, παιδιά, αυτή είναι η είδηση. The Real Housewives of Athens. Όλα δείχνουν λοιπόν, καλή μου φίλη εδώ, ότι το project αυτό που είχε συζητηθεί τόσο πολύ τότε, για λάθος λόγους κυρίως, γιατί ήταν το timing κακό, ήταν μια Ελλάδα που είχε μπει σε μια κρίση τότε, μεγάλη βαθιά οικονομική, και βγήκαν αυτές οι γυναίκες να παρουσιάζουν ένα πολυτελή βίο και... Χλίδες, όλο αυτό το πράγμα χλίδες. Είχε ενοχλήσει. Τότε ήμασταν όλοι λίγο στην τζίτα. Ήμασταν καταρχάς στην καρδιά της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Καταρχάς μιλάμε για ένα αμερικάνικο project που προβάλλεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τεράστια επιτυχία και με πολλά spin-off, δηλαδή The Real Housewives of New York, The Real Housewives of Los Angeles. Ξέρεις, έχει πάρα πολλά τέτοια τέλος πάντων. Αυτό ήταν ο Athens. Αυτό ήταν ο Athens, το δικό μας. Και αν πήγαινε καλά, μπορούσε. Αν πάει καλά. Καλά, στο εξωτερικό η εξέλιξή του είναι μαλλιοτραβήγματα. Τώρα εκεί πραγματικά έχει πολύ μαλλιοτράβηγμα. Εδώ είχε τότε. Είχε κάποιους τσακωμούς, αλλά όχι μαλλιοτράβηγμα. Εδώ νομίζω ότι είχαν τότε επιλέξει να βάλουν 6 φίλες. Ήτανε, δεν ήταν όλες φίλες. Ήταν η Χριστίνα Παπά, η Τζο Τόγκ που τη βλέπουμε τώρα. Ήταν η Ορθούλα Παπαδάκου, η Ανίτα Ναθαναήλ και η Ιωάννα Σουλιώτη και η Φόφη Μαστροκώστα, η αδερφή της Φόφης Μαστροκώστα. Λοιπόν, ξέρουμε τώρα ότι έχει γίνει μία πρώτη και συζήτηση. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι για να το θυμηθούμε, γιατί λίγο να το να θυμηθώ κι εγώ ποιο είναι. Αποχωρούσε κάποια... Όχι, όχι, δεν ήταν έτσι. Ήταν, παρακολουθούσαμε, παρακολουθούσαμε τη ζωή τους. Πώς ήταν η λαμπερή καθημερινότητά τους. Ότι πάνε στα κοσματοπολία, πάνε σε γιότ, πάνε σε τέτοια. Νομίζω το αντρικό στοιχείο δεν υπήρχε. Ήταν μόνο το γυναικείο. Πάνε στο μπότοξ. Τα λεφτά τα δίνει η παραγωγή, είναι τα κάνουν αυτά. Υποτίθεται πως όχι. Δηλαδή υποτίθεται ότι βλέπουμε καθημερινά. Το γιότ προφανώς, ναι, το κλείνει η παραγωγή, που κάνανε οι βόλτες. Που το χαλάσαν κιόλας. Εννοείται. Ναι, που δεν το θυμάσαι. Παρακολουθούσαμε τη ζωή τους, την καθημερινότητα 6 γυναικών, οι οποίες ζούσαν κάπως πολύ τελειώς τότε. Ναι. Και μάλιστα και τότε θυμάμαι στα γυρίσματα κιόλας είχαν χωριστεί ουσιαστικά σε 2 ομάδες. Δεν είχαν γίνει όλες πολύ φίλες μεταξύ τους, ενώ γνωρίζονταν κοινωνικά. Κάπως είχαν έτσι χωριστεί σε 2 ομάδες. Και κάποιες σχέσεις δεν ήταν οι καλύτερες. Ένοχη απόλαυση ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή, αυτό φαίνεται τώρα με το βίντεο στο YouTube. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα χαμένο διαμαντάκι. Ναι, ρε φίλε. Τηλεοπτικό. Και μπορεί σήμερα να φτιαχτεί ένα cast με 5-6 κυρίες, ήδη κάποιες μου έρχονται στο νου, που να γίνει τη τρελή. Έχουν λοιπόν, μαθαίνουμε, προσεγγίσει τις μισές ουσιαστικά. Γιατί θέλουν λίγο να το ανανεώσουν, αλλά να υπάρχουν και κάποιες από το αρχικό cast. Βλέπουμε εδώ τη Χριστίνα Παπά, την Τζο Τόγκου και την Ανίτα Ναθαναήλ. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Ότι θέλει και θα, ο και θα μπουν, ναι, και θα μπουν και πρόσωπα. Πρόσεξε, η εταιρεία παραγωγής δεν είναι του Αντένα, είναι εξωτερική εταιρεία παραγωγής, δεν είναι εσωτερική. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει γίνει προσέγγιση στον Αντένα. Ο Αντένα βλέπει θετικά
το γεγονός της επιστροφής των reality στην prime time ζώνη του, γιατί φέτος, του χρόνου, τα serial θα είναι λιγότερα, Ελένη μου. Οπότε υπάρχει κενό στο πρόγραμμα για να μπουν reality. Και το The Real Housewives θεωρούν όλοι ότι είναι τώρα πιο έτοιμη η κοινωνία μας να το δεχτεί. Έτσι, γιατί τότε ήταν λίγο δύσκολα. Επειδή εγώ την περίοδο εκεί πρέπει να σας πω ότι το έζησα πάρα πολύ καλά, ήταν μία από τις αγαπημένες μου εκπομπές και ο κόσμος ενδιαφερόταν πάρα πολύ, πιο πολύ από το ίδιο το παιχνίδι. Μα οι εκπομπές τότε, ναι, δηλαδή είχαν τρομερό υλικό κάθε μέρα. Και μας το επιβεβαίωσε και η Χριστίνα στο τζαστ. Η αγαπημένη μας ήταν η Χριστίνα Παπάθου. Ναι. Ναι. Αλλά πάντα είναι αγαπημένη μας. Πάντως θεωρώ ότι αν κάνουν μια σωστή επιλογή γυναικών, όντως θα μπορούσε πια το 2024 αυτό το πρόσβημα να περνάει και κάποια ωραία μηνύματα. Έλα να πούμε ιδέες. Έχουμε και άλλα ονόματα. Με ποιες να τον διανθίσουμε. Να πούμε ιδέες. Έχουμε και άλλα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι προτινόμενα, είναι τα πρόσωπα τα οποία θέλει όχι, νομίζω εμείς τα θέλουμε αυτά, Ελένη μου. Εμείς τα θέλουμε, Ελένη μου, αυτά τα άλλα πρόσωπα. Τι θέλουμε εμείς. Εμείς τα θέλουμε. Να κάνουμε τις προτάσεις μας. Είναι πληροφορίες μας. Εγώ αυτό δεν το ξέρω. Που μου λέτε. Το ξέρω εγώ. Εντάξει, άμα το ξέρεις εσύ. Δεν μπορείς. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ, καλέ μου. Ανέρεσε το ρεπορτάζ στον αέρα. Είναι η Σάσα Μπάστα, είναι η Μαρία Καλάβρια και φυσικά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Παιδιά, ναι. Που νομίζω θα ήταν το κερασάκι σε αυτή την τούρτα που λέγεται Ρία. Θέλω να μπει άλλη. Θέλω να μπει η Ραμόνα Βλαντή. Η Ραμόνα Βλαντή. Θα μπορούσε. Καταπληκτικό το βρίσκω. Αριστούτη. Μπράβο. Και τότε να πει και η Μέγκη Τρίο. Και να γίνει και πλούσιο. Δεν ήθελα να την πω την κόρη μου γιατί θα φανεί ότι έχω τη γνωστή αδυναμία και η Μέγκη Τρίο. Και να γίνει και ποιο. Θέλω να πω ότι έχω κάνει reality, ρε φίλε, κάτω στο κάτω λίγο τραβηγμένο. Κάνε λίγο να γίνει το σωστό το reality το καλό. Μην α το πανεχοποιήσουμε λίγο το έργο. Βάλε και Μέγκη, Ντρίο. Η Μαρία Καλάβρια θεωρώ θα εξυπηρετούσε πάρα πολύ καλά το σκοπό αυτό. Η Παναγιώτα νομίζω δεν θα ήταν. Σαν Πάστα δεν ξέρω αν θα συμφωνούσαν κάποιε κυρίε από αυτό. Αλεξάνδρα Παναγιώτα δεν διαζευμένη. Μπορεί να μην συμφωνούσαν. Μπορεί να πούνε ότι δεν ταιριάζει. Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι, δέχεσαι να κάνει μια πρόταση για ένα reality. Δεν ρωτάω σένα. Εγώ θέλω να πάει στο survivor η Σάσα Μπάστα. Θα ρωτήσουμε όλους τους υπόλοιπους, ας πούμε, τη δέχεσαι, τη Σάσα, τι είναι. Ναι. Είχανε, βεβαίως και τότε, όταν έγινε το πρώτο, το είχαν συζητήσει άλλες από πριν. Άλλες εποχές. Ναι, μπορεί κάποια να μην. Πάντως, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω πώς ζει μια influencer. Θα ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή, να δω την... 24ωρος Αλεξάνδρας Παναγιώταρου. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δω τα πάντα όμως. Δηλαδή να αφήσουν ελεύθερη την κάμερα και να δούμε τα πάντα. Τι είναι τα πάντα. Ενώ δηλαδή, τα το πώς φτιάχνονται, το τι κάνουν, πώς το κάνουν. Αυτά είναι λίγο σκρίπτιν. Έχουν και ένα ύφος, έχουν ένα ίχνος σεναρίου μέσα όλα αυτά. Υπάρχει, δηλαδή δεν είναι reality. Ναι, υπάρχει μια σκαλέτα. Υπάρχει μια ροή σκαλέτα. Οπότε... Πάνω στη σκαλέτα κινούνται λεφτά. Σήμερα θα ξεμελιαστείτε γι' αυτό. Όχι. Αργότερα για το άλλο. Πάντως θέλουμε Μπάστα και καλεσμένο μέσα guest στο Ποσειδώνα. Εμένα οι έξι αυτές κυρίες μου αρέσουν πάρα και πολύ. Εμένα. Αν παίζει κανένα ρόλο η άποψή μου κανέναν, θέλω να πω ότι η ψήφος μου είναι θετική. Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί και πάμε σε ένα δημοσίευμα που διαβάσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, ναι. Την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, στην Real, για τον πολιτικό γάμο, τον γρήγορο και κρυφό γάμο της Ευαγγελίας Αραβανή με τον Σπύρο Λάζαρη. Και... θέλαμε πάρα πολύ να είναι αλήθεια, θέλαμε πάρα πολύ να έχουν ήδη παντρευτεί, γιατί μας αρέσουν αυτές οι ειδήσεις, αλλά αυτό μου είπανε όταν τους πήρα τηλέφωνο, είναι αλήθεια, μου λέει, μα θα το ξέρεις εσύ, θα ήσουν καλεσμένος. Μα θα το ξέρεις, θα ήσουν καλεσμένος και θα σου λέγανε, θέλουμε να το κρατήσουμε κρυφό. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Θεωρώ ότι υπήρχε καλή πρόθεση από τη δημοσιογράφο που υπογράφει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, γιατί όντως είναι στα σχέδιά τους να γίνει ένας γάμος, ίσως πριν από τη γέννηση του μωρού τους, το οποίο νομίζω τέλη του μήνα έρχεται ο γιος τους. Παιδιά πρέπει να γίνει, οπότε θα γίνει. Να πει το τώρα με τον μπαμπά του. Ναι, αλλά σίγουρα ο θρησκευτικός γάμος που θα γίνει μάλλον μαζί με τη βάφτιση προγραμματίζεται για το 2025 και όχι το τώρα αυτή τη χρονιά. Όπως μας είχαν πει, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Σου λέω μέχρι τέλος του μήνα, ουσιαστικά αρχές Απρίλη το πολύ. Επαναλαμβάνω την ερώτηση, το αποκλείεις να παντρεύτηκαν και να μην στο πούνε. Όχι, δεν έχουν παντρευτεί. Έχει επαφή με όλα τα δημαρχεία. Μα δεν έχουν παντρευτεί. Αφού μίλησαμε τους ίδιους, παιδί μου, σου λέω. Εμένα μου το πει ο Σπύρος, είναι φίλος μου. Πάρα πολύ. Ο γαμπρός μου είναι πολύ φίλος του. Καλά, παιδιά. Σκοπεύουμε να το κάνουμε. Δημοσιογράφος όμως, ρε παιδιά, κάπου είδε καπνό. Παιδιά, γεννάει σε 15 μέρες και δεν θα έχει κάνει γάμο. Σκοπεύουν να το κάνουν, σας λέω. Δεν είναι ψέματα δηλαδή ότι θα παντρευτούν. Από το μυαλό του, κάποια πληροφορία πήρε από κάπου, κάτι έγινε. Δεν ψηφίζω ότι υπήρχε φωτιά. Ούτε σύμφωνο σύμφωνο. Η σχέση μας περνάει κρίση. Αυτό ήταν. Η σχέση μας περνάει κρίση. Ο Φάθεν.
Λοιπόν, νομίζω ότι ο Νίκος θα την είχε την πληροφορία. Και εγώ δηλαδή. Οπότε πιστεύω ότι μάλλον. Το μαγαζί εδώ εφημερεύει, διανυκτερεύει. Υπάρχει περίπτωση. Να είναι καλά τα παιδιά. Πάμε και στην Ελίνα Παπίλα, η οποία έδωσε μια συνέντευξη σήμερα το πρωί στο Happy Day και στην Όλγα Λαφαζάνη. Και μίλησε και για την εποχή του Breakfast Star, αλλά μίλησε και για την περσινή σεζόν και την εκπομπή που παρουσίαζε στον Αντένα. Μια εκπομπή που, αν θυμάστε, είχε περάσει από 40 κύματα με πάρα πολλές αλλαγές και που η εκπομπή αυτή και η Ελίνα βρέθηκε στο επίκεντρο της κουβέντας πάρα πολλές φορές. Θέλω να δούμε τι λέει και μετά να το σχολιάσουμε. Υπήρξαν ορισμένοι που δεν με καλοδέχτηκαν. Τι δουλειά τώρα έχει αυτή εδώ? Υπήρχε πάρα πολύ έντονα από ορισμένους αυτό, όχι όλους. Σαν είναι ένα κλειστό επάγγελμα και απαγορεύεται να μπουν άνθρωποι. Ακούω συνέχεια που λένε ότι η τηλεόραση χρειάζεται νέα πρόσωπα, μα ορισμένοι δεν θέλουν νέα πρόσωπα στην τηλεόραση. Στεναχωριόμουν και έλεγα ότι γιατί ρε παιδί μου. Έφτασα στο σημείο να ακούγονται και ψέματα για μένα. Ότι είχα ύφος ή ήμουνα σνόμπ. Δεν έχω υπάρξει ποτέ σνόπ, ειδικά σε μια δουλειά που δεν την ξέρω κιόλας. Εγώ μόνο να μαθαίνω ήθελα. Προφανώς για να δικαιολογήσεις τη συμπεριφορά σου σε έναν άνθρωπο, ουσιαστικά διαβάλλεις τον άνθρωπο. Άκουγα πέρσι που λέγανε ποια είναι η Παπίλα και την κυνηγάμε, η Κάμερον Διάς. Μα εγώ δεν έχω ζητήσει κάτι τέτοιο. Κάποια στιγμή είχα ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό θέμα. Βίωνα κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε που θέλω να καταλήξω, δεν είναι όλα πλάκα. Για ποιο λόγο πέρσι έρχονταν τόσα συνεργεία στο ραδιόφωνο? Δεν το καταλάβαινα. Κάθε μέρα για να με ρωτήσουν πότε κόβει την εκπομπή μου. Έχετε εκπομπή αυτό το Σάββατο? Μήπως κοπήκατε και δεν το ξέρετε? Έχω ακούσει γι' αυτό. Στεναχωριόμουν ειδικά στην αρχή. Δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να πάει καλά αυτή η εκπομπή. Εγώ δεν σου λέω ότι ήταν η super wow εκπομπή, αλλά όταν πριν καν ξεκινήσει, δέχεται τόση αρνητική κριτική, δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Κάθε Δευτέρα πρωί έβλεπα τη φωτογραφία μου σε μία κάρτα, σε ένα παράθυρο, με τα νούμερα τηλεθέασης που έκανα. Δεν το έχω ξαναδεί για άλλη εκπομπή αυτό. 3,2, 5,6, 4,2. Γιατί? Αυτή τη στιγμή γιατί δεν γίνεται? Τώρα έχεις δώσει μία εξήγηση γιατί μπορεί να συνέβαινε τότε αυτό? Πιστεύω ότι έχει να κάνει με το ότι ήμουν νέο πρόσωπο στην τηλεόραση και δεν είμαι σε αυτό το κύκλωμα, δεν ξέρω αν πρέπει να το χαρακτηρίσω έτσι. Ήμουν ένας εύκολος στόχος, ενδεχομένως. Ξέρω. Μπορεί. Διακρίνω και μπορώ να καταλάβω από τα λόγια της την πικρία της, την απογοήτευσή της, τη στεναχώρια της για αυτό που πέρασε και τη γεύση που της άφησε, που δεν ήταν γλυκιά. Όχι. Ήτανε και πολύ πικρή, αισθάνομαι, γιατί το να κάνεις τη δουλειά σου, να προσπαθείς να κάνεις τα πρώτα σου βήματα και να νιώθεις έστω όλα αυτά. Εγώ δεν σου λέω ότι όλα αυτά συνέβαιναν, ότι υπήρχε ένα κύκλωμα το οποίο βαλόταν κατά της Ελίνας. Εκείνη όμως το εισέπρατε με έναν τέτοιο τρόπο. Άρα προφανώς κάτι έβλεπε και κάπως το εισέπρατε. Και αυτό της δημιουργούσε ένα συνέστημα. Αυτό το συνέστημα της έκανε κακό. Θα σου πω κάτι, επειδή τη βλέπω την Ελίνα καθημερινά στο ραδιόφωνο. Είμαστε δίπλα και έχουμε κάνει την κουβέντα αυτή και της το είχα πει. Γιατί μου έκανε ακριβώς την ίδια κουβέντα. Μου λέει, ναι, πέσαν με φάνε, και της λέω, ρε κορίτσι μου, δεν πέσαν να σε φάνε. Είναι αυτό η απορία. Γιατί ήταν οι κάμερες έξω από το ραδιόφωνο και περιμένανε. Έτσι λειτουργεί. Ήταν το ρεπορτάζ το οποίο έτρεχε με βάση όνομά της. Θεωρώ πως η Ελίνα δεν ήταν έτοιμη για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέμε μερικές φορές ότι για να πάρεις κάτι δικό σου στην τηλεόραση, να το διαχειριστείς σωστά, πρέπει να έχεις περάσει κάποια χιλιόμετρα που να έχεις κάνει. Είχε ξεκινήσει αλλιώς η ιστορία όμως. Επειδή υπήρχε και ο Καρτελιά στο πλευρό της, είχε ξεκινήσει στο ότι ήταν ένα δίδυμο και είχε βγει πολύ μπροστά και μπράβο της, ήταν πολύ καλή. Και έσπασε το δίδυμο. Υπήρχαν συζητήσεις ότι μίλαγε μόνη της μετά. Και με την συνταξία υπήρχαν θέματα και διάφορα και υπήρχε ένα κλίμα τότε. Και μια αλήθεια, η εκπομπή αυτή είχε στηθεί σε άλλο πρόσωπο επάνω. Ήτανε, εννοείς στην εποχή του Αντένα, τώρα έχει πάει στο δεύτερο. Σωστά. Λοιπόν, για τη Βίκη. Μια εκπομπή τελείως διαφορετική, με μια άλλη προσωπικότητα ως παρουσιάστρια και ξαφνικά βγαίνει η Ελίνα Παπίλα να κάνει τη δουλειά μιας άλλης παρουσιάστριας. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά όμως. Σε ένα σκέλος έχει απόλυτο δίκιο, γιατί το θυμάμαι και εγώ πάρα πολύ καλά. Όντως, με το που ξεκίνησε, άρχισε να δέχεται πόλεμο από τους πάντες. Από την πρώτη μέρα. Αλλά από την άλλη πλευρά, όχι, υπήρχε μια συζήτηση μεγάλη. Όλοι λέγανε τι καλά που τα λέει. Που είπε ότι έλεγε μεγάλη αλήθεια από την αρχή. Δεν θεωρώ. Δεν υπήρξε. Δεν είναι καλή. Από την πρώτη μέρα.
Όταν βγήκε το πρωινό του. Για τον Αντένα, λέω τώρα. Άρχισαν να την αμφισβητούν με το που ξεκίνησε η εκπομπή στον Αντένα, που όντως μπορεί να ήταν για μια άλλη παρουσιάστρια. Όταν ένα πρόσωπο εμφανίζεται σε ένα μεγάλο κανάλι ξαφνικά και κάνει μια πρωινή ζώνη ή μια εκπομπή, μια ζώνη, εν πάση περιπτώσει, που δεν το γνώριζε όπως πριν, είναι απολύτως λογικό να δεχτεί κάποια κριτική. Απολύτως λογικό. Δεν σου λέω ότι η κριτική είναι πάντα αντικειμενική, είναι πάντα καλοπροαίρετη. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά κριτική θα τη δεχτείς. Είναι λογικό. Καταλαβαίνεις όμως ότι ξαφνικά... ο χώρος μας που αποτελείται κυρίως από ανθρώπους που έχουν δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και ίσως έχουν ανέβει σκαλί-σκαλί, κάποιοι δεν κατάφεραν να ανέβουν, κάποιοι ανέβηκαν. Τέλος πάντων, συνήθως δεν θα δεχτεί, όχι συνήθως, πάντα δεν νομίζω. Αυτό το θεωρώ δεν θα δεχτεί λάθος. Εύκολα έναν άνθρωπο που δεν έχει ξαναδεί ποτέ και δεν έχει ξανακούσει στη ζωή του κέρδισε, να πάρει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια εκπομπή. Δεν το κέρδισε. Όλοι στο Star, εγώ το θυμάμαι εκείνη τη χρονιά, λέγανε. Πόσο κανονικός άνθρωπος είναι, τι ωραία που μιλάει, ο τόνος της φωνής της, τα ελληνικά της δηλαδή. Δεν θεωρώ ότι στο πρωινό του Στάρι η Ελίνα δέχτηκε κριτική. Συμφωνώ. Αυτό τι είπαν τα νούμερα. Μετά νούμερα τι είπαν. Μην μου βάζεις τα νούμερα τώρα. Πώς, τηλεόραση κάνουμε. Ιδιωτική τηλεόραση είναι. Τι λένε τα νούμερα. Άκουσε να δεις. Τα νούμερα είναι μια άλλη κουβέντα που την κρίνουν τα στελέχη και οι ιδιοκτήτες των σταθμών στο αν θέλουν εγώ, εσύ, ο άλλος να συνεχίσει. Άλλο αυτό δεν αναιρεί το αν είναι καλή ή κακή παρουσία. Έχουν ακουστεί καλά λόγια. Όταν όμως ένα δίδυμο, όπως είπε τώρα και εδώ η Έλενα, σπάει, δημιουργείται, σας λέω, κλίμα. Και αυτό θεωρώ ότι το κλίμα βγήκε και προς τα έξω. Τέσσερα διαφορετικά πράγματα όμως. Μου ξεκινάς από την κριτική. Μα όλα είναι. Όλα μαζί είναι. Μου λες για το κλίμα και εγώ ξεκίνησα και είπα ότι στην Ελίνα συγκεκριμένα δεν εμφανίστηκε η Ελίνα και είπε κάποιος κακή παρουσιάστρια. Θεωρώ ότι όλο το συνέστημα προέκυψε. Υπήρχαν και σχόλια γι' αυτό. Δεν με αφήνεις να τελειώσω. Υπήρχαν όμως. Το είπανε. Καλά σχόλια πάντα δεν υπάρχουν, Ευρενικό μου. Πάντα θα πούνε όλοι σύζομαι. Όλοι... Δεν σου λέω ότι συμφωνώ προσωπικά. Δεν το παίρνω πάνω μου αυτό. Σας λέω όμως ότι γράφτηκαν και αρνητικές κριτικές. Το πρόβλημα προέκυψε στον Αντένα και στην εκπομπή του Αντένα. Εκεί άρχισε το πρόβλημα. Εκεί άρχισε το πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι ότι τοποθετήθηκε η Ελίνα. Η αλήθεια είναι ότι όταν έφυγε από το Σταρ και πήγε στον Αντένα, όπως το είπε και η ίδια, έφυγε με τα σχόλια ότι έπαιρνε. Μίλαγε παραπάνω, έπαιρνε το χώρο, έριξε το συμπαρουσιαστή της, που ενώ εκείνος την έφερε ουσιαστικά ήταν δικό του. Δεν ήταν έτσι. Δεν το κρίνουμε. Εγώ σου λέω ότι ακούστηκε. Και αυτό που είπε και μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Για το αν είναι καλή παρουσιάστρια μιλάμε. Παιδιά. Άσε τώρα, αυτά είναι πράγματα. Γίνανε πολλά. Δεν θυμάστε την Εφέλη Μέγκ που έφυγε με το Λάγιο Κόντρες. Γινόντουσαν πάρα πολλά εκεί μέσα. Με την αρχισυνταξία τσακωνόντουσαν, γινόντουσαν τέρατα. Ήταν καταδικασμένο όλο. Μου είπε η Παπίλα ότι ναι. Είναι δύσκολο να βρεθούν νέα πρόσωπα στην τηλεόραση. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά εγώ θεωρώ ότι έφταιγε μόνο το κόνσεπτ. Αυτή είναι η γνώμη και μου. Και να σου κάνω μια αδικία. Έπρεπε να δώσουν ευκαιρία στο ζευγάρι αυτό στο Σταρ και την επόμενη χρονιά. Ήταν άδικο αυτό για τα εγώ παιδιά. Για την Παπίλα στον Αντένα θεωρώ ότι ήταν λάθος το κόνσεπτ. Συμφωνώ. Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου σε αυτό. Δεν σου το λέω σε εσένα, παιδί μου, προσωπικά. Τι είσαι ο δικηγόρος. Μάδα με τρελάνε. Ήμουν εξαιρετικά συμπαθής. Να μην παρεξηγηθώ δηλαδή. Εγώ δήλωσε ότι νομίζω ότι τοποθετεί τα συναισθήματά της σε εκείνη τη χρονιά περισσότερο. Ναι, ναι, ακριβώς. Μπορεί να έχει και μια πικρία που δεν συνήθισε στο Σταρ. Άλλο εκείνο. Αλλά νομίζω ότι τότε ήθελε το πολύ, ήθελε, και ήθελε πολύ. Και τότε την περίμεναν οι κάμερες. Έχει ξεκινήσει από την αρχή στραβά, παιδιά, έχει ξεκινήσει από την αρχή στραβά. Όλο ήταν το κορίτσι που άκουγε τα ανέκδοτα του Καρτελιά από την Χαλκίδα και μετά βγήκε μπροστά και μπράβο. Αυτό είναι από μόνο με την, ναι, με την ικανότητά της και αλλά δυστυχώς... μετά... Παρότι την κατανοώ, το να βλέπει τη φωτογραφία της με νούμερα, αυτή είναι η πραγματικότητα της τηλεόρασης. Συμβαίνει και τώρα συμβαίνει αυτό. Είναι λοιπόν, σκληρό. Κερδίστε δύο σύγχρονα κλιματιστικά 9.000 BTU από την αγαπημένη. Μπείτε στο mytherm.gr για να πάρετε μια εικόνα και μια γεύση από τη μεγάλη ποικιλία σε κλιματιστικά. Εμείς σας δίνουμε δύο και τεράστια 9.000 BTU. Ψήξη θέρμανση, 14.800 το διεκδικείτε. Ή στέλνετε πολλά μηνύματα, νιό, μικρό κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Αυτόματα μπαίνετε και στην κλήρωση για το Citroën C3, την έκδοση U που μπορεί να γίνει δικό σας. Αυτό είναι το κίνητο που διεκδικείτε. Έλενα Θοδωρή μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να πω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή με κέφι και χαρά. Ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Διαφημισούλες μικρές και ολιγόλεπτες. Μας επιστρέψαμε, Βασίλη μας, καλημέρα. Καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν το ενημερωτικό μας κομμάτι με τη Ρούλα Πισπυρίγκου, γιατί Μάρτις και συμπληρώνονται δύο χρόνια
από εκείνο το μήνα που μπήκε στη ζωή μας η Ρούλα Πισπυρίγκου με το Μάνο Δασκαλάκη και που είδε το φως δημοσιότητας η τραγική τους ιστορία με το χαμό των τριών παιδιών τους. Θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο όπως το ετοίμασες με το χρονικό από τότε μέχρι τώρα και μετά να δούμε και τις νέες πληροφορίες που έχουμε για τη νέα ζωή του Μάνου Δασκαλάκη και για το πώς συνεχίζονται από εδώ και πέρα, γιατί αύριο ξεκινάει και η δίκη της Μαλένας για τη Μαλένα και την Ήριδα. Για τους θανάτους της Μαλένας και της Ήριδα στο μεικτό Ορκωτό. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ρούλα Πισπυρίγκου, σύγχρονη μύδια ή μια φουκαριάρα μάνα. Φώνησα των τριών μικρών κοριτσιών της, της Τζορτζίνας, της Μαλένας και της Ήριδας, ή μια μητέρα που αδίκως βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης σε μια φρικαλαία υπόθεση που κατασκεύασαν τα μέσα ενημέρωσης για να κάνουν νούμερα. Το πρώτο φαίνεται να πιστεύει η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, το δεύτερο το υποστηρίζουν ο συνήγορος της μητέρας από την Πάτρα Αλέξης Κούγιας και οι δικοί της άνθρωποι, αν και όχι όλοι, καθώς ο πρώην πλέον σύζυγός της, Μάνος Δασκαλάκης, έχει βρεθεί αντιμέτωπός της. Όποια άποψη και αν έχει ο καθένας μας όμως, τον τελευταίο λόγο τον έχει δικαιοσύνη και συγκεκριμένα το μεικτό Ορκωτό δικαστήριο που θα κληθεί μέσα στο Μάρτιο να αποφανθεί επί της ενοχής ημί της κατηγορουμένης για το θάνατο της Τζορτζίνας, ενώ αύριο Τρίτη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει και το δικαστήριο για τους θάνατους της Μαλένας και της Ήριδας. Για όσους ίσως δεν το θυμούνται, η υπόθεση άρχισε να απασχολεί την κοινή γνώμη στις αρχές Φεβρουαρίου του 2022, έπειτα από ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Το Βήμα, που έκανε λόγο για μυστηριώδεις θανάτους τριών παιδιών από την Πάτρα που διερευνώνται από τους γιατρούς. Κανείς τότε δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι ο ξαφνικός χαμός μέσα σε διάστημα 33 μηνών των τριών κοριτσιών της ίδιας οικογένειας δεν είναι ένα πρωτοφανές ιατρικό παράδοξο, ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας, αλλά προϊόν εγκληματικής ενέργειας. Όλα είχαν ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2019. Όταν η 3,5 ετών Μαλένα άφηνε την τελευταία της πνοή στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παιδών Ελπίδα με λευκαιμία. Σχεδόν 11 μήνες αργότερα, το Μάρτιο του 2020, την τελευταία της πνοή στην Κούνια της έμελε να αφήσει η μόλις 6 μηνών Ήριδα, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν η Ρούλα Πισπυρίγκου και η αδερφή της. Η ιατροδικαστική υπηρεσία Ιωαννίνων αποφαίνεται ότι ο θάνατος του μωρού οφείλεται σε σπανιότατη αγενεσία φλεβοκόμβου, όμως γιατροί και ιατροδικαστές απορρίπτουν μια τέτοια εκδοχή, καθώς πρόκειται για εκφυλιστικό νόσημα που δεν δικαιολογείται σε βρέφος τόσο μικρής ηλικίας. Ο επίλογος θα γραφτεί στα τέλη Ιανουαρίου του 2022 στο νοσοκομείο Παιδών στην Αθήνα, όταν κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες βίνει και το πρώτο παιδί της οικογένειας Πισπυρίγκου Δασκαλάκη, η 9χρονη Τζορτζίνα, δίχως τίποτα να μπορεί να δικαιολογήσει τον ευνίδιο θάνατό της. Σχεδόν δύο μήνες μετά, και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, η υπερβολική δόση κεταμίνης που ανιχνεύεται στον οργανισμό της Τζορτζίνας, δίχως να μπορεί με κανέναν τρόπο να δικαιολογηθεί η παρουσία της εκεί, δίνει το ένασμα να κινητοποιηθούν οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Λίγο μετά τις 7:20 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Μαρτίου 2022, η Ρούλα Πισπυρίγκου οδηγείται στη Γαδά με χειροπέδες. Όλα όσα προηγήθηκαν τη σύλληψη της 35χρονης σήμερα μητέρας από την Πάτρα, αλλά και όσα έχουν ακολουθήσει μέχρι σήμερα στη δικαστική αίθουσα, ελάχιστα απέχουν από το πιο καλογυρισμένο χολιγουδιανό θρίλερ. Ήδη το γραφείο μου πολιορκείται από το Netflix για να γίνει σειρά. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον ώστε αυτή η υπόθεση Πισπυρίγκου να γίνει σειρά στο Netflix. Και με ρωτάνε ποιος θα παίξει εσάς, κυρία Πρόεδρε, εμένα, θα πει ο Αλέξης Κούγιας σε μια αποστροφή της αγόρευσής του, απευθυνόμενος στην πρόεδρο του δικαστηρίου, μόνο και μόνο για να αποφανθεί γελώντας λίγες ημέρες αργότερα ότι τον ίδιο δεν μπορεί να τον υποδηθεί κανένας. Και αυτό ίσως να είναι αλήθεια, καθώς ο γνωστός ποινικολόγος έχει αναδειχθεί ως ο έτερος μεγάλος πρωταγωνιστής της πολύκλωτης υπόθεσης. Από την πρώτη στιγμή δηλώνει βέβαιος για την αθωότητα της πελάτησάς του, φτάνοντας μάλιστα μέχρι το σημείο να απειλήσει με αποχώρηση από τη μάχημη δικηγορία, εάν δεν δικαιωθεί. Γιατροί, ιατροδικαστές, δημοσιογράφοι και όλοι όσοι διαφωνούν με την υπεράσπισή του μπαίνουν στο στόχαστρό του και μετατρέπονται αυτομάτως σε εχθρούς του. Πιο πρόσφατη, αλλά πιθανότατα όχι και τελευταία περίπτωση, η ανοιχτή του αντιπαράθεση με τον δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό, τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ του οποίου ενόχλησαν τον Αλέξη Κούγια τόσο πολύ, ώστε να φτάσει στο σημείο να δηλώσει ενώπιν του δικαστηρίου ότι θα τον βαρέσει. Αιτία, ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας BAM που χαρακτήριζε τον υπερασπιστή της Ρούλας Πισπυρίγκου ως δήμιό της. Το επόμενο βήμα ήταν οι εκατέρωθεν απειλές για αγωγές και μηνύσεις, με τον Πέτρο Κουσουλό να δίνει και μια πληρωμένη απάντηση στο σημείωση. Το site Δικαστικό Ρεπορτάζ, μεταξύ άλλων, κατέγραψε υποψίες για την υπόθεση ακόμα και βεβαιότητα, φωτογραφίζοντας τη μητέρα ότι σκότωσε τα παιδιά της. Κάναμε έκκληση να μην δημοσιεύονται ανακρίβειες και δεν εισακούστηκαν. Έγινε διαρροή εγγράφων από τον Πέτρο Κουσουλό. Είναι εκδότης της εφημερίδας BAM στο ρεπορτάζ. Είναι γιος διοικητικών δικαστών. Ο συγκεκριμένος προχώρησε σε διαρροή εγγράφων για Τζορτζίνα, Μαλένα και Ήριδα. Αποτελούσε θέμα στην εφημερίδα του και το βασικό θέμα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα». Η κυρία κατηγορουμένη έκανε αίτηση ασφαλιστικών κατά του Κουσουλού και της Ζήνας Κουτσελίνη. Η αίτηση έγινε δεκτή και εις βάρος τους εκκρεμεί τακτική αγωγή. Αυτόν, τον Πέτρο Κουσουλό, θα τον βαρέσω, κυρία Πρόεδρε.
είχε το θράσος να με βγάλει πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα του, ο Δήμιος της Πισπυρίγκου, για εμένα. Δεν μπορείς να φημώνεις το δημοσιογράφο και τη δημοσιογραφική έρευνα. Και αυτό έχει προσπαθήσει Πολάκης να το κάνει ο συγκεκριμένος συνήγορος. Έμπλεξε χθες και τους γονείς μου. Τι σχέση έχουν οι γονείς μου? Καταρχάς να τον ενημερώσω ότι ο πατέρας μου είναι συνταξιούχος δικαστής των διοικητικών δικαστηρίων. Ο άνθρωπος έχει βγει στη σύνταξη εδώ και 7-8 χρόνια. Και η μητέρα μου δεν είναι δικαστής, είναι δικηγόρος. Είναι δικηγόρος με δέλτα κεφαλαίο. Δεν είναι συνάδελφος του κυρίου Κούγια. Είναι δικηγόρος γιατί η μητέρα μου έχει εντυμότητα, έχει ήθος και έχει αξιοπρέπεια. Αν τον ενόχλησε η λέξη Δήμιος, ας κάνει μία μήνυση και μία αγωγή. Όχι να βγαίνει σε μία δικαστική αίθουσα και να λέει αύριο τον κουσουλό θα τον βαρέσω. Για να με βαρέσει, θα πρέπει να με φτάσει πρώτα. Η συνέχεια, αν όχι στο Netflix, σίγουρα στα δικαστήρια, όπου αυτόν τον μήνα κρίνεται η τύχη της 35χρονης μητέρας από την Πάτρα για το θάνατο της Τζορτζίνας, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει επί από πολλές διακοπές και η δίκη για τον αδόκητο χαμό της Μαλένας και της Ήρυδας. Βάλαμε στο βίντεο και όλες τις παράπλευρες ιστορίες αυτής της δίκης. Πάντως, στην ουσία της, αυτό που ο κόσμος θέλει να μάθει και αυτό που πρέπει να αποδειχτεί είναι αν αυτή η μητέρα είναι αθώα ή ένοχη. Δεν έχει δηλαδή κάτι. Μπορούσαν και άλλες, γιατί είχε ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα και ο Αλέξης Κούγιας. Αλλά... Ναι, αλλά λοιπόν... θέλω να πω ότι στην ουσία αυτής της υπόθεσης, αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως όλο τον κόσμο και θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι. Είναι αυτό. Το πιο συγκλονιστικό κομμάτι αυτό είναι. Τις απαντήσεις από τη δικαιοσύνη, τουλάχιστον όσον αφορά στο κομμάτι του θανάτου της Τζορτζίνας, θα τις πάρουμε αν όλα κυλήσουν βάσει προγράμματος εντός του Μαρτίου. 13 Μαρτίου η επόμενη αγόρευση του Αλέξη Κούγια. Όταν πλέον ολοκληρώσει την αγόρευσή του, θα είναι η τέταρτη κατά σειρά. Είναι Βασίλη, αύριο ξεκινάει. Ο Μάνος Δασκαλάκης θα μιλήσει. Αύριο αναμένεται να ξεκινήσει στο Μικτό Ορκωτό επίσης η δίκη για τους θανάτους, επίσης με κατηγορούμενη τη Ρούλα Πισπυρίγκου. Η δίκη για τους θανάτους της Μαλένας και της Ήρυδας. Αναμένεται ότι ο πρώτος που θα κληθεί από το ακροατήριο να καταθέσει θα είναι ο Μάνος Δασκαλάκης, όπου εκεί θα περιγράψει τι είχε συμβεί στις περιπτώσεις αυτών των δύο θανάτων, πώς τους βίωσε εκείνος, τις επικοινωνίες που είχε με τη σύζυγό του εκείνη την περίοδο. Το παρακολουθούσαμε και διαβάζαμε τις πληροφορίες. Τα μεγάλα ερωτήματα ξεκινούσαν. Τι ατυχία, τι ιστορία, τι μοίρα είναι αυτή. Αυτό ήταν και ο λόγος για να δώσει τη συνέντευξη. Να θυμίσουμε το ρόλο του γιατρού του Ανδρέα Ηλιάδη στο νοσοκομείο του Ρίο, όπου εκείνος ήταν ο πρώτος που άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Έχουμε ένα τρίτο θάνατο παιδιού μετά το θάνατο της Τζορτζίνας. Έχουμε ένα τρίτο θάνατο παιδιού μέσα σε διάστημα 33 μηνών. Και τι συμβαίνει σε αυτή την οικογένεια. Είναι ένα θέμα που πραγματικά δείχνει ότι κάτι συμβαίνει. Ότι δεν μπορεί στην τύχη να έχουν συμβεί όλα αυτά. Και η κατάθεση του Μάνου τώρα που θα γίνει αυτές τις μέρες είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει επίσημα μετά από την πρώτη του επίσημη παρουσία ως δίπλα στη Ρούλα Πισπυρίγκου. Γιατί τον έχουμε δει μέχρι τώρα δίπλα. Τα λόγια που θα πει είναι πάρα πολύ πολύ. Υπάρχει κάτι που μπορεί να καθυστερεί στη διαδικασία, επειδή καλώς έχονται των πραγμάτων, θα υπάρχει απόφαση. Υπάρχουν οι αποχές των δικηγόρων, υπάρχουν όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον με βάση την πληροφόρηση που έχουμε δει και αύριο θα ξεκινήσει κανονικά. Πόσο θα κρατήσει, αν θα διακοπεί άμεσα ή όχι, γιατί ήδη έχουμε δει ότι έχουν γίνει 3-4 διακοπές. Μια αγόρευση έχει κι άλλη μετά. Ο κύριο Κούγια στην αγόρευση του, τώρα μιλάμε για την Τζορτζίνα ή για τη Μαλένα και την Ήρυδα. Για το τωρινό, για το τωρινό. Για τη Μαλένα και την Ήρυδα δεν ξεκινάμε με τον κύριο Κούγια. Okay. Έχουμε ακόμα. Θα δούμε. Εκείνος αποφασίζει που θα βάλει. Αυτό το 7 θυμόμουν, γι' αυτό είπαν τελευταία. Ναι. Λοιπόν, τα παρακολουθούμε όλα αυτά και είμαστε εδώ για να βλέπουμε και τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Και πάμε στις δηλώσεις της Ζέτας Δούκα το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Ακόμα δεν είδες τίποτα. Που η Ζέτα Δούκα έσπασε τη σιωπή της μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το χαμογέλα και πάλι. Ναι. Στη Σύση ήτανε. Ναι. Στη Σύση Χριστίδου, συγγνώμη. Στην εκπομπή της Σύσης. Λοιπόν, στην υπόθεση λοιπόν του Γιώργου Κιμούλη, είδαμε και μέσα από την εκπομπή εδώ και φιλοξενήσαμε και τον κύριο Καπερνάρο, τον συνήγορο του Γιώργου Κιμούλη, πως απορρίφθηκε από το δικαστήριο η αγωγή του Γιώργου Κιμούλη κατά του ΣΕΗ και των τριών μελών του πειθαρχικού, με την οποία ζητούσε και ένα υπέρογκο. Γύρω στις 200.000. Ποσό. Και αυτό και πριν από λίγες μέρες το δικαστήριο ζήτησε και περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες εξηγήσεις από τον Γιώργο Κιμούλη για να στηρίξει την αγωγή του κατά τον Ζέτα Δούκα, Δώρα Χρυσικού και Νίκου Σαρά. Είναι τρία κομμάτια διαφορετικά, γιατί ίσως ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Είναι πολυπλόκαμη αυτή η υπόθεση και υπάρχουν πολλές μηνύσεις, οι οποίες μηνύσεις συνεχίζονται και βρίσκονται σε εξέλιξη. Και όπως είπε και ο κύριος Καπερνάρος, Βασίλη μου, υπάρχουν και άλλες που δεν ξέρουμε. Δηλαδή, θα δούμε αυτή την ιστορία να τραβάει σε χρόνο πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Να τα βάλουμε σε μία σειρά.
Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα στο κομμάτι το δικαστικό. Απορρίφθηκε η αγωγή του Γιώργου Κιμούλη σε βάρος του ΣΕΗ. Το κομμάτι το ότι ο Γιώργος Κιμούλης θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στο δικαστήριο για ηθική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση έχει να κάνει με τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η Ζέτα Δούκα και βασίζεται στη μαρτυρία ενός τεχνικού του θεάτρου, στο οποίο διαδραματίστηκε το περιστατικό το οποίο κατήγγειλε από τηλεοπτικού άμβονος η Ζέτα Δούκα. Ότι τις είχε κάνει ο Γιώργος Κιμούλης. Αυτό λοιπόν υπάρχει τεχνικός ο οποίος είπε ότι δεν συνέβη. Ο τεχνικός αυτός κατηγορείται για ψευδορκία, για ψευδομαρτυρία και θα κληθεί ως ειδικός αυτουργός ο Γιώργος Κιμούλης να δώσει εξηγήσεις. Και το τρίτο κομμάτι είναι η αγωγή του Γιώργου Κιμούλη σε βάρος της Δώρας Χρυσικού, της Ζέτας Δούκα και του Νίκου Ψαρά. Του ζητάνε να καταθέσει συμπληρωματικά στοιχεία υποστηρικτικά στην υπόθεση αυτή. Άρα η πλευρά Δούκα μπορεί μεν να μιλάει για μια αρχική πρώτη δικαίωση, αλλά έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Πάμε να δούμε τι δήλωσε στην Σύση Χριστίδου η Ζέτα Δούκα. Νιώθετε δικαίωση από το γεγονός ότι είχε απορριφθεί από το δικαστήριο η αγωγή του Γιώργου Κιμούλη κατά του ΣΕΗ, ενώ την ίδια στιγμή δικαστικές αρχές του έχουν ζητήσει να καλύψει τις ελλείψεις στην αγωγή που έχει καταθέσει εναντίον σας. Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια πρώτη νομική και ηθική δικαίωση, από την πεποίθηση ότι η οριστική δικαίωση δεν θα αργήσει. Ήταν μια απόφαση που σκέφτηκα καλά πριν πάρω, αλλά ποτέ δεν ήμουν σε θέση να φανταστώ πόσο μεγάλο κόστος προσωπικό θα είχε. Κόστος σε όλα τα επίπεδα, και ψυχικό και οικονομικό και επαγγελματικό, που άλλαξε τελείως τη ζωή. Όταν ένας άνθρωπος έχει πάρει μια τέτοια απόφαση και έχει βγει μπροστά να μιλήσει για κάποια τέτοια θέματα, πάρα πολύ κόσμο τον βρίσκει και απέναντί του. Δεν έχω μετανιώσει ούτε στιγμή, ακόμα και τις πολύ πολύ δύσκολες στιγμές που ένιωσα ότι και οι δυνάμεις μου και το κουράγιο μου θα μην καταλήξουν, όχι μόνο από τον δικαστικό αγώνα και την ετοιμασία αυτού, αλλά και από τη στάση κάποιων ανθρώπων και δικών μου ανθρώπων που δεν περίμενα ότι θα είναι αυτοί, και από ανθρώπους που ξέρανε και την ιστορία και για ποιους λόγους πήρα αυτή την απόφαση. Όχι απλώς να έχω μετανιώσει, αξίζει και με το παραπάνω, διότι βλέποντας τον κόσμο πλέον να μιλάει πιο ανοιχτά από ό,τι το έκανε παλαιότερα και το κλίμα να είναι ευνοϊκότερο για να ακουστούν οι φωνές των θυμάτων σε ιστορίες κακοποίησης, πάσης φύσεως, ο δικαστικός αγώνας είναι εν εξελίξη. Υπάρχουν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτήν την τριετία υπήρξαν φωνές τόσο από το στενό σας φιλικό κύκλο όσο και από τον επαγγελματικό που σας είπα να κάνετε ένα βήμα πίσω. Ναι, βέβαια υπήρχαν. Και αυτό είναι το λυπηρό. Και μπαίνοντας, προσπαθώντας λίγο να καταλάβεις πώς μπορεί να νιώθει η Ζέτα Δούκα αυτή τη στιγμή, που είναι όλα τα συναισθήματα αντικρουόμενα. Δηλαδή, από τη μια, νιώθεις μια συγκρατημένη, ας πούμε, δικαίωση, έτσι πώς εξελίσσονται τα πράγματα με κάποιες αποφάσεις. Το ίδιο λέει και η ίδια. Από την άλλη, βιώνοντας αυτά τα τρία χρόνια την αμφιβολία, το ότι κάποιος μπορεί να σε κοιτάξει και να λέει από μέσα του να ρωτιέται γιατί τώρα το έκανε αυτό. Το να μην σε πιστεύει κάποιος. Να σε κοιτάει. Να πάω να μπλέξω. Βέβαια. Όλον αυτό και τον αποκλεισμό που μπορεί να βιώσεις μέχρι να τελεσυδικήσει μια απόφαση από τους ανθρώπους του χώρου αλλά και ευρύτερα στο κοινωνικό περιβάλλον. Τότε καταλαβαίνεις τι πάλι πρέπει να γίνεται στην ψυχή ενός ανθρώπου που λέμε πάρα πολλές φορές γιατί δεν βγαίνεις να καταγγείλεις. Είναι απολύτως λογικό αν βάλεις όλα αυτά τα στοιχεία μέσα να καταλάβεις ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς. Ελένη μου, υπάρχει και άλλη μία πλευρά όμως που δεν το παραδέχεται αυτό, έτσι. Αυτή είναι η πλευρά της κυρίας Δούκα που έχει δίπλα της την κυρία Χρυσικού και τον κύριο Ψαρά, αλλά η άλλη πλευρά λέει ότι δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Ναι, δεν μιλάμε τώρα για το θέμα της δικαιοσύνης και το τι ισχύει όχι. Λέμε για το πώς νιώθει ένας άνθρωπος. Ναι, να μην το παίρνουμε ως δεδομένο. Κατάλαβε, δεν είμαστε εδώ να κάνουμε. Με βάση την αλήθεια του, εγώ μένω και στο κομμάτι το δικό της ανθρώπων που είδα ανθρώπους δικούς της και δεν περίμενε να έχουν τέτοια συμπεριφορά απέναντί της. Όταν ακούς την Ζέτα Δούκα να μιλάει η ίδια για τα συναισθήματά της, εμείς σχολιάζουμε αυτό που λέει η Ζέτα Δούκα. Αν παίζαμε κάτι του Γιώργου Κιμούλη, θα λέγαμε πώς μπορεί να νιώθει ο Γιώργος Κιμούλης, που αυτή τη στιγμή είναι ο φερόμενος σε όσα. Θέλω να πω κάτι, ότι διαδικτυακά τότε η Ζέτα Δούκα, επειδή είχαμε έρθει και σε μία έτσι μικρή διένεξη τότε, είχα πάντα πολύ καλή σχέση μαζί της και εξακολουθώ να την εκτιμώ πάρα πολύ ως άνθρωπο, είχε γίνει πολύ επιθετική εκείνη την περίοδο. Είχε μπει πάρα πολύ μπροστά, είχε γίνει επιθετική και είχε κάνει και λάθη.
Να, θέλω να, να το πω αυτό το πράγμα. Κάτι συγκεκριμένο θέλεις να μας θυμίσεις. Έχει να κάνει με ένα δημοσίευμα του ΟΚΕΙ που είχε δει τον τίτλο της, το στείλανε, άρχισε να, έκανε κάποιες αναρτήσεις εναντίον του ΟΚΕΙ και στέλνω εγώ ένα μήνυμα. Της λέω, Ζέτα μου, το έχεις διαβάσει αυτό το άρθρο στο οποίο ξαφνικά έτσι αναφέρεσαι τόσο επιθετικά για μας? Και μου λέει όχι, μου το στείλανε και είδα τον τίτλο. Ήταν σχετικό με την ιστορία με τον Γιώργο Κιμούλη, με αυτό τη δικαστική υπόθεση? Όχι, ακριβώς, με ένα άλλο πρόσωπο τότε που είχε μπλακεί στο θέμα του Μητού. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι είχε χάσει την ψυχραιμία της εκείνη την εποχή, ακριβώς γιατί έχασα και ανθρώπους από δίπλα της. Υπήρχε και ένα προσωπικό κόστος. Μετά από λίγο είδαμε ότι χώρισε από τον πατέρα του παιδιού της. Δηλαδή θεωρώ ότι όλα αυτά την επιβάρυναν πάρα πολύ. Σίγουρα εκείνη πίστευε και πιστεύει, ξέρεις, ότι έχει τα χίλια δίκια, ναι, έτσι, προφανώς. Και μην ξεχνάμε δεν κάτι, θα έβγαινε ποτέ αν δεν ένιωθε μην ξεχνάμε έτσι. Κάτι, μην ξεχνάμε κάτι. Παρότι εγώ εκείνη την εποχή, επειδή ξεκίναγα σε μια εκπομπή, είχα μιλήσει με τον ίδιο τον Γιώργο τον Κιμούλη, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το τι υπόθηκε μεταξύ μας. Θέλω να θυμηθώ και να θυμηθούμε όλοι ότι ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που άκουσαν αυτό το απαράδεκτο, που άκουσαν πολλοί άνθρωποι που είχαν κάτι να πούνε την εποχή του Μητού. Αυτό το γνωστό. Γιατί τώρα. Γιατί τώρα το θυμήθηκες. Ναι. Αυτό το που το θυμήθηκες τώρα ήταν από τις πρώτες που το εισέπραξαν και φαντάζομαι ότι όταν ένας άνθρωπος έχει δίκιο ή έχει άδικο, εισπράττει πρώτος αυτή την κουβέντα, είναι αν θες φυσική συνέχεια να χάσει τον έλεγχο σε κάποιες λεπτομέρειες. Και δεν είναι, ξεχνάμε και το προσωπικό κομμάτι του καθενός. Ακριβώς. Δηλαδή, ναι, το γιατί τώρα το κοινωνικό, αλλά υπάρχει και αυτό που μέσα του γίνεται σαν διεργασία για να φτάσεις μέχρι ενός σημείου. Και η ίδια αυτό λέει. Υπήρξε κόστος επαγγελματικό, προσωπικό, οικονομικό. Όλο. Σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, είναι μια απόφαση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά για έναν άνθρωπο. Σωστά. Και χωρίς να θέλει η Ζέτα Δούκα αυτή τη στιγμή να σταματήσει μια γυναίκα που μπορεί να θέλει να βγει και να καταγγείλει κάτι, αλλά λέει τη δική της αλήθεια. Και ως τέτοια πρέπει να την κρίνουμε. Και να σου πω κάτι. Όταν σε κάτι, ας πούμε, σου συμβαίνει σε σένα, είναι απολύτως λογικό να είσαι πιο έντονος, να τα βλέπεις όλα τα πράγματα διαφορετικά, το φίλτρο σου να είναι διαφορετικό. Περνώντας ο καιρός, καταλαγιάζουν τα πράγματα. Δεν σταματάει η ανάγκη σου για να δικαιωθείς. Αλλά μπορεί να εκφραστείς λίγο πιο με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Το πιο απογοητευτικό, βέβαια, πάντως είναι ότι χαθήκαν άνθρωποι που είναι δίπλα της, κοντινοί της άνθρωποι. Πάντα γίνεται, βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά και επίσης, βλέπεις όμως ότι και ο χώρος, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, Me Too και όλες αυτές τα γεγονότα που βγήκαν προς τα έξω, ο χώρος, ο δικός της, ο καλλιτεχνικός, φοβάται. Ναι, γιατί... και αυτό είναι αλήθεια που λες και φοβάται, και αυτό ίσως είναι και πρόβλημα γενικότερα, δούμε τη μεγάλη εικόνα. Γιατί ξαφνικά αυτό το κίνημα Me Too που είχε αρχίσει με την Πανοκρουσίες και μιλάγαν όλοι, ξαφνικά βλέπεις να μαζεύονται, να κάνουν πίσω, να αρχίζουν πάλι οι κλίκες, οι ωραίες, οι καλλιτεχνικές να μεγαλώνουν. Και αν πω τώρα εγώ κάτι και αύριο αυτός επιστρέψει στη δουλειά και δεν με πάρει και με αποκλείσει. Δεν είναι μόνο φόβος. Είναι και το εξής πολύ λογικό. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν μεταξύ τους σχέσεις σε αυτόν τον χώρο, δεν θέλουν να πάρουν θέση γιατί δεν μπορούν να βάλουν το χέρι τους στη φωτιά ούτε υπέρ του θύματος, ούτε κατά του θύματος. Μια δικαστική υπόθεση που εκκρεμεί. Που θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, ακριβώς. Για το φόβο να μιλήσουν. Μέχρι να αποφανθεί όμως η δικαιοσύνη. Αυτό που λέει και ο Δημήτρης, είναι πλέον είδες ότι το Μητού έγινε ένα μπαμ και μετά μαζεύτηκε και δεν ξέρανε ξέρετε το Μητού σε κανένα άλλο χώρο. Δεν έχει να κάνει με αυτό όμως, γιατί περιμένανε να ανοίξει και σε άλλους χώρους και δεν άνοιξε ποτέ γιατί υπήρχε φόβος. Π.χ. στο χώρο του τραγουδιού ήταν σαφές ότι υπήρχε φόβος, γι' αυτό και δεν ξεκίνησε ποτέ. Αλλά κάποιοι άνθρωποι χάθηκαν εκ των πραγμάτων και δεν μπορούσαν να πάρουν θέση γιατί δεν γνώριζαν. Πήρανε βέβαια όπως η Κατερίνα Λέχου, αν θυμάστε καλά. Γιατί ήταν άνθρωποι που μίλησαν ότι είναι ένας πολύ δύσκολος συνεργάτης. Να θυμίσουμε ωστόσο ότι η υπόθεση της Ζέτας Δούκα και του Γιώργου Κιμούλη δεν ήταν ακριβώς Me Too. Ήταν στις παρυφές Me Too. Ναι, δηλαδή ήταν η υπόθεση δεν είχε να κάνει ακριβώς συναισθηματική, σωματική, λεκτική. Απλά την πήρε το κύμα του Me Too τότε. Δεν είχε να κάνει με βιασμούς. Απλά είναι το κύμα των καταγγελιών που τότε μπήκε και αυτή η υπόθεση τη θεωρούμε ότι είναι μέσα, αλλά πολύ σωστά διευκρινίζεις ότι δεν βρίσκεται στα πλοκάμια του Μητού με την κλασική με την έννοια του Μητού, της σεξουαλικής κακοποίησης ή των βιασμών και όλα αυτά. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στη Νίκαια, σε ένα έγκλημα που μας συγκλώνησε. Ένα έγκλημα όπου ο πεθερός σκοτώνει το γαμπρό του για λόγους εκδίκησης. Ναι, Βασίλη. Και είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που βλέπουμε πεθερό να σκοτώνει γαμπρό. Είχε προηγηθεί το έγκλημα στην Αγία Βαρβάρα και στη συνέχεια. Ναι, ολοκλήρωσε και στη συνέχεια είχαμε την περασμένη Παρασκευή το έγκλημα στη Νίκαια.
Βάλε μια άνω τελεία, γιατί έχουμε τον κύριο Θεοδωρόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Θεοδωρόπουλε, καλημέρα. Α, το συνήγορο του Μανώλη Καλατζηδάκη. Καλημέρα, είστε καλά? Είμαστε κινήσει για τη διαδρομή προς το Άργος. Μετά το δικαστήριο του κυρίου Καλατζηδάκη, για να υπερασπιστώ τον Λέα μου, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον της σύζυγου. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε λίγο όμως στον Μανώλη Καλατζηδάκη, που είναι μια υπόθεση που την παρακολουθούμε με τεράστιο ενδιαφέρον το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει βρει ένα σπίτι, μια μόνιμη κατοικία στον Πειραιά. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι. Βεβαίως, έχει παραχωρηθεί ένα οίκημα, μια ιδιοκτησία ενός ανθρώπου, ο οποίος όντως ευαισθητοποιήθηκε από την περίπτωσή του και του εντολέως μου, και εξ αυτού του λόγου του παραχώρησε το ακίνητο αυτό για να μπορέσει να μείνει μαζί με τα παιδιά του και την οικογένειά του. Άρα, το ζήτημα είναι πιο, κυρία Τσολάκη, όμως. Το παιδί. Το ζήτημα είναι το παιδί, αλλά είναι και ότι η αστυνομία δεν σταματά να τον διώκει, καθώς έχει προχωρήσει σε έρευνα εντός του σπιτιού που παραχώρησε ο τρίτος άνθρωπος, ο άσχετος άνθρωπος, ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε για να του δώσει το σπίτι αυτό. Δηλαδή, πήγε να δει αν κρύβεται η μητέρα με τα παιδιά εκεί. Τελικά ο θησαυρός ήταν άνθρακας. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει ένταλμα σύλληψης για τη μητέρα, τη γυναίκα, τη σύζυγο του Μανώλη? Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι το περίεργο. Άρα γιατί να πάει να ψάξει στην ομιλία? Παρότι δεν καταζητείται. Ναι. Δεν αναζητείται, είναι μια αιμονή βέβαια σε λογικά, σε εισαγωγικά, εντός και εκτός νομίμου πλαισίου της αστυνομικής έρευνας, η οποία δεξιάγεται αυτεπάγγελτα. Δεν έχει δώσει ο εισαγγελέας εντολή για να ελεγχθούν και να ερευνηθούν σπίτια. Το κάνει η αστυνομία από μόνη της, και ίσως αυτό ο υπερβάλλον ζήλος για να βρεθεί η μητέρα με τα παιδιά καταλήγει σε κατάχρηση αστυνομικής έρευνας. Γι' αυτό έχω να καταγγείλω. Κύριε Θεοδωρόπουλε, πείτε μας λίγο και ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για το 15χρονο που συνεχίζει να βρίσκεται στο παίδον. Δηλαδή, μετά από τόσες μέρες, ενώ έχει βρεθεί το σπίτι, τι πρέπει να κάνει? Να πάει στον εισαγγελέα ο άνθρωπος αυτός να αποδείξει ότι έχω βρει το σπίτι μου, δώστε μου το παιδί μου, έχει πια μια ασφαλή κατοικία? Ναι. Μα και... το κάναμε αυτό. Πήγαμε στον εισαγγελέα την δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του ανθρώπου που του παραχώρησε το σπίτι. Ναι. Και εξ αυτού του λόγου έγινε και η έρευνα στο σπίτι του. Άρα είναι ενημερωμένη η δικαιοσύνη. Άρα για τον μικρό, γιατί δεν του τον δίνουν τον μικρό από το νοσοκομείο, το παιδόν? Και παρόλα τα αυτά δεν του δίνουν το παιδί του, το οποίο είναι, αν μη τι άλλο, είναι το συμφέρον του παιδιού, είναι να είναι με τον πατέρα πλέον, αφού οι συνθήκες διαβίωσης που δεν είναι οι ίδιοι με το βουνό 600 μέτρα υψόμετρο. Σωστό. Σε αυτά που είχε προχωρήσει η πρόνοια, ότι δεν είναι σωστές οι συνθήκες διαβίωσης, τουναντίον τώρα έχουμε συνθήκες ομαλές για τη διαβίωση του παιδιού. Παρόλα τα αυτά, τον επισκέπτεται, κύριε Θεοδωρόπουλε? Τον βλέπει, δηλαδή έχει οριστεί επισκεπτήριο κάποιες ώρες την ημέρα που περνάνε μαζί? Πηγαίνει και επικοινωνία, αλλά αυτό δεν μας αρκεί, κύριε Ασολάκη. Σαφώς. Επίσης, επειδή άκουσα πριν που είπατε για είχατε την υπόθεση για το κίνημα Μητού, πού είναι το κίνημα Μητού τώρα για τη μητέρα, για να έρθει η μητέρα αυτή, η φοβισμένη μανούλα, να την υποστηρίξει και να δηλώσει ότι είναι μαζί της? Όταν σας είχα πει παλιά ότι ήταν μόδα το κίνημα Μητού. Κύριε Θεοδωρόπουλε, το κίνημα Μητού αφορά καταγγελίες γυναικών για παρενόχληση και κακοποίηση, για σεξουαλική παρενόχληση. Γι' αυτό εσείς μιλάτε για κινήματα γυναικών που θέλετε να ενδυναμώσουν και να βοηθήσουν αυτή τη γυναίκα ώστε να πάρει. Για γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί φόβο, τρόμο και όλα αυτά που έχει. Σωστό, αλλά αυτή η γυναίκα έχει εξαφανιστεί. Πού να τη βρούνε? Τον υπέστη από τον σύζυγό της. Δεν βγήκε δημόσια κάποιος να κάνει τη στήριξή της ενώπιον δημοσίου βήματος σε αυτή τη γυναίκα που είναι φοβισμένη, που είναι κατατρεγμένη, για να έρθει πίσω. Έχει φοβηθεί από την αστυνομία? Έχει φοβηθεί ότι μην τις πάρουν, αλήθεια κύριε Τσολάκη, αυτό, μην τις πάρουν και τα άλλα παιδιά.
Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ έχω μάθει να λέω πάντα αλήθεια. Εσείς που είστε ένας καταξιωμένος δικηγόρος, φαντάζομαι ότι και η γυναίκα αυτή θα έχει έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται νομικά δίπλα της, να τη συμπαρασταθεί, να τη βοηθήσει, να τη συμβουλεύσει. Δεν της έχει πει ότι... Δεν γνωρίζω αν ο κύριος Παπαϊωαννίδης. Είχα μια πληροφόρηση ότι ο κύριος Παπαϊωαννίδης έχει χάσει τα ίχνη του. Δηλαδή δεν έχει επικοινωνία. Αν θέλετε με τον συνάδελφο να επικοινωνήσετε, τις τελευταίες δύο ημέρες. Είναι δύσκολη. Τις τελευταίες δύο ημέρες μόνο. Και σήμερα, για να σας πω μια είδηση, ο Μανώλης μιλάει μαζί. Θα υπερασπιστώ και τη μητέρα και την κόρη, διότι ο συνάδελφος για δικούς του λόγους ή μη επικοινωνίας μαζί τους ή οτιδήποτε δεν μπορεί να παρασταθεί. Θα είμαι στην αστυνομική διεύθυνση Κορίνθου για να απαντήσω με υπόμνημα ενώπιον των αργών, διότι καλούνται ως ύποπτες τέλεσης αξιόπινων πράξεων έκθεσης η μητέρα του ανηλίκου, η κόρη του ζευγαριού, ότι για το DNA, για το παιδί της το οποίο δεν το έχει δηλώσει, ως ύποπτη. Κύριε Θεοδωρόπουλε, για αλήθεια, για ο Μανώλης, που δεν δέχτηκε το βιολογικό υλικό. Ωραία, ο Μανώλης δεν μιλάει με τη γυναίκα τόσες μέρες. Δηλαδή, ο Μανώλης δεν μπορεί να της πει που είναι ο πιο κοντινός της άνθρωπος. Αυτή η γυναίκα, για χάρη αυτού του ανθρώπου, ζούσε με τα παιδιά της σε ένα βουνό. Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι της ασκεί μια επιρροή, ότι τον εμπιστεύεται, τον αγαπάει. Δεν της έχει μιλήσει όλες αυτές τις μέρες. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ότι από τρίτα άτομα υπάρχουν, έχει νέα της. Αλλά το που είναι ακριβώς, πέρα ότι δεσμεύομαι και να είναι. Λόγω του απορρίτου του δικηγορικού. Όχι πέρα. Για να μας πείτε. Δεν γνωρίζω ειλικρινά που είναι. Δεν το γνωρίζω. Ο Μανώλης ξέρει όμως. Μπορείς να μην το γνωρίζετε, να μην σας το έχει πει. Εκείνος ξέρει. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Εγώ σας είναι λέω που έχει πει. Άρα το μητού πώς να τη βοηθήσει. Ότι μαθαίνει νέα. Είναι όμως έτσι σαν να μην τον εμπιστεύεται τον άντρα της. Το δικαστήριο έγινε σήμερα. Έχουμε μία μητέρα φοβισμένη, τρομαγμένη με δύο παιδιά. Ναι, κύριε Θεοδωρόπουλε, αλλά με τον άντρα αυτόν έχει κάνει τα παιδιά της, έχει κάνει μια ζωή. Είναι ο πατέρας έχει της. Αποφασίσει να πάει να μείνει μαζί του. Είναι δυνατόν με τον άνθρωπό της να μην έχει επικοινωνία, να μην τον εμπιστεύεται. Ο άνθρωπός της λέει. Έχει και ένα παιδί στο παιδί, παιδιά. Καταγγείλει ο άνθρωπός της. Πού βρίσκεται η γυναίκα του. Άρα να μην μας κάνει εντύπωση με τον αναζητά και η αστυνομία, γιατί είναι ανησυχητικό πια αυτό έτσι όπως ακούγεται. Δεν είναι ότι δεν τον εμπιστεύεται. Ακούστε, δεν είναι ότι δεν τον εμπιστεύεται. Είναι ότι δεν εμπιστεύεται την πολιτεία. Μα δεν γίνεται να σου παίρνουν έτσι τα παιδιά. Να είναι παιδί στο νοσοκομείο, να είναι το παιδί στο παιδόν τόσες μέρες, να έχεις πάρει τα άλλα δύο παιδιά, να είναι ο άντρας σου, ο οποίος έχει γίνει μία από εδώ, μία από εκεί. Δεν ξέρεις πώς πάει η ζωή σας και να μην παίρνεις, να μην μιλάς τον άντρα σου. Όταν με το καλό εμφανιστεί, αγαπημένη μου, κύριε Τροπιέστη, γιατί είμαι στο τηλέφωνο, δεν σας βλέπω. Όταν εμφανιστεί η κυρία αυτή, η μαμά, θα πρέπει η Μανούλα αυτή να ερωτηθεί αυτό την ερώτηση που μου κάνετε εμένα. Και έχετε πολύ δίκιο και είναι λογικότατο. Αλλά πάντως... ο κάθε άνθρωπος πράττει ανάλογα με τα δικά του δεδομένα. Είναι απλά ανθρώπινα σε μια τέτοια ιστορία. Δεν γίνεται να μην προκύπτουν ερωτηματικά. Δηλαδή είναι εύλογα αυτά τα ερωτήματα. Μα γι' αυτό και η αστυνομία του ψάχνει. Δηλαδή, άμα είχε δώσει κάποια σημεία ζωή. Εγώ χωρίς να υποστηρίζω να δικαιολογώ κάποια πράγματα, επειδή έχω ρόλο υποστηρικτικό, υπάρχει πρώτη στη δική μου. Ως προς την πολιτεία, όχι σε εσάς. Είστε δημοσιογράφοι. Καταγράφετε τα γεγονότα. Γιατί δεν βγήκε η εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι της ελληνικής αστυνομίας να πούν. Επειδή δεν μπορούμε. Δεν έχετε καλό σήμα, κύριε Θεοδωρόπουλε, γιατί είστε εν κινήσει. Μας ακούτε εσείς για να κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως τον ακούμε καλύτερα, γιατί βρίσκεται στον δρόμο, οδηγάει το αυτοκίνητο, είναι στο Άργος. Άμα δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε το δικηγόρος πάντως, ο δικηγόρος πάντως, ο κύριος Αλέξανδρος Παπαϊωάννιδης, ο δικηγόρος της μητέρας, μέχρι εχθές έλεγε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι για δύο μέρες δεν έχουν μιλήσει. Πράγμα το οποίο μπορεί να έχει συμβεί γιατί γνωρίζουμε ότι... Ρε Βασίλη, να σου πω τώρα με το φτωχό μυαλό μου κάτι. Είναι μια γυναίκα που έχει επαφή με τον δικηγόρο της. Άρα υπάρχει ένα τηλέφωνο που το σηκώνει.
δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο Μανώλης, ας πούμε, μιλάει με την γυναίκα του. Και όταν υπάρχει ένα παιδί, εμένα αυτό με συγκλονίζει. Είναι ένα 15χρονο στο παιδόν, το οποίο ποιος ξέρει πώς θα είναι. Γιατί θα αναρωτιέται αυτό το παιδί. Είναι μια εγκυμονούσα. Τι θα αναρωτιέται αυτό το παιδί. Υπάρχει και η χρειάστηκε η ιατρική βοήθεια της προάλλης. Τα κινητά παιδιά έχουν στίγματα. Άμα θέλουν να την εντοπίσουν, την εντοπίζουν. Αυτό το παιδί 15 χρονών στο παιδόν δεν το σκέφτεται κανείς. Αν είσαι μάνα και έχεις παιδί, εγώ που έχω παιδί, θα είχα πάει πετώντας. Ακριβώς. Το ξύπνο ξύπνο για μένα ότι από τη μία λέμε ότι είναι μια γυναίκα που φοβάται, ότι την εκφοβίζει η αστυνομία και από την άλλη δεν ξέρουμε πού είναι. Επίσης, άρα πού τη βρήκε να την εκφοβίζει. Επίσης, από τη μία για να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Δημήτρης, φοβάται τη δημοσιότητα, από την άλλη να κινητοποιήσουμε το μητού για να δώσει δημοσιότητα. Φοβάται την άλλη. Αυτό είναι μια αποτροπή του διαφορετικού δημοσιότητα. Δεν φοβάται μη πράγματα τα οποία θα έρθουν αντίθετα με αυτά που λέει ο σύζυγός της. Αυτό είναι το θέμα. Το τι θα πει είναι αυτό. Ή δεν είναι διαβασμένη την γεννιέται, γι' αυτό το ερώτημα. Βασίλη, και άλλο ένα ερώτημα. Χθες πάντως να σας πω αυτό, γιατί πρέπει να το συμπληρώσω. Ο κύριος Παπαϊωαννίδης έλεγε ότι στο δικαστήριο της 7ης του μήνα θα πάμε μαζί. Να δούμε. Καλά, ο κύριος Παπαϊωαννίδης, τον είχαμε και μια Παρασκευή, μας έλεγε ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα εμφανιστεί στο αστυνομικό τμήμα. Θέλω να πω, δεν ανερώτηνα το αυτό που είπε ο κύριος Παπαϊωαννίδης, ούτε αμφισβητώ τα λόγια του. Αλλά αποδεικνύεται ότι είναι μια γυναίκα η οποία. Κάπως δεν θέλει να εμφανιστεί για κάποιο λόγο. Αυτό αποδεικνύεται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, αυτά τα παιδιά θα πάνε σχολείο τελικά. Ακριβώς. Βρέθηκε το σπίτι τώρα, υποτίθεται. Θα πάνε σχολείο, θα έχουν μια κανονική ζωή. Μα εδώ είναι στο παιδόν και θα αναρωτιούνται τα παιδιά αυτά, φαντάζομαι τι θα περνάνε αυτή τη στιγμή. Δυνατόν, τον 15χρονο. Έχει άλλους 4 μήνες λογικά. Είναι στους 5. Είναι στους 5, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα. Τις προηγούμενες ημέρες, την Παρασκευή ή το Σάββατο, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την υγεία της και χρειάστηκε από το. Είχε έναν έντονο διαπληκτισμό στο τηλέφωνο, λένε οι δικές μας πληροφορίες, με τον ίδιο τον πατέρα της. Αυτό τουλάχιστον λέει το δικό μας το ρεπορτάζ. Το οποίο είχε να κάνει αναφορικά με τους χειρισμούς στην υπόθεση αυτή από την πλευρά του πατέρα της. Εκείνη διαφώνησε. Είχαν ένα διαπληκτισμό. Αισθάνθηκε αυτή μια δυσφορία. Τώρα που βρίσκεται. Βρίσκεται. Έφυγε από το παιδόν με ασθενοφόρο, πήγε στο Αλεξάνδρα, εξετάστηκε, όλα πάνε καλά, δεν κινδυνεύει το παιδί, η εγκυμοσύνη της προχωράει κανονικά και επέστρεψε στο παιδόν όπου βρίσκεται στο πλευρό του 15χρονου αδερφού της. Ως σύνοδος, μπορούσε ναι. Να βρίσκεται ως σύνοδος. Ως σύνοδος. Και οι πληροφορίες από το νοσοκομείο μιλάνε για δύο παιδιά πάρα πολύ συγκροτημένα, πάρα πολύ ευγενικά, πάρα πολύ δείχνουν να έχουν ένα επίπεδο. Και είναι παιδιά τα οποία έχουν πλήρη συνειδητοποίηση του τι συμβαίνει και έχουν δική τους βούληση. Έχουμε τον κύριο Θεοδωρόπουλο, εγώ μου είπες. Α, κύριε Θεοδωρόπουλε, άρα ακούσαμε και το ρεπορτάζ από τον Βασίλη, εμείς ευχαριστούμε. Ακούσαμε το ρεπορτάζ και από τον Βασίλη, τον δημοσιογράφο μας, και μας είπε για μια ένταση προκλήθηκε ανάμεσα στον Μανώλη και στην κόρη του, επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Ρεπορτάζ αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ δεν αντιλέγω και ποιο το ρεπορτάζ ο συνάδελφός σας. Αυτό που έχω όμως να σας πω και είναι με σιγουριά είναι ότι η αναλγησία της πολιτείας και στο τομέα της συνοδού της κόρης του εντολέως μου του κύριου Μανώλη έχει να κάνει ως προς το γεγονός το ότι μία έγκυο γυναίκα η οποία συνοδεύει το ανήλικο τέκνο τον ανήλικο αδερφό της στο παιδόν δεν της είχαν παραχωρήσει μία κλίνη για να μπορεί να ξεκουράζεται ούσα εγκυμονούσα και εξ αυτού του λόγου κινδύνευσε και το παιδί που πληροφορεί. Γι' αυτό το λόγο πήγε στο νοσοκομείο. Στο... Άρα έχουμε μία ανάλγητη πολιτεία σε έγκυο, ακούστε σε αυτό, και ο τελευταίος εγκληματίας να είναι, στο, αν ήμασταν στη United States of America, λέω εγώ τώρα, θα την είχαν προσέξει και την τελευταία... Έχετε δίκιο σε αυτό, εδώ... γιατί είναι μια γυναίκα σε μια προχωρημένη εγκυμοσύνη. Έτσι, μπράβο. Οι πληροφορίες, κύριε Θεοδωρόπουλε. Λοιπόν... Αλλά από την άλλη, κύριε Θεοδωρόπουλε... Θα ολοκληρώσω γιατί διακόπηκε, διακόπηκε πριν η σύνθεση. Να σας ολοκληρώσω και σας ακούω ότι ερωτήματα θέλετε. Ότι αυτή η ανάλγητη πολιτεία είναι και εκδικητική ως προς τι. Ότι επειδή η στεροφημία της αστυνομίας ή των διοκτικών αρχών θέλει να εντοπίσει ίδια τη μάνα και τα παιδιά, δεν πράττει σωστά και δεν ανακοινώνει, δεν εκδίδει μια δημόσια ανακοίνωση ότι εμείς ως πολιτεία, κυρία, θέλουμε να επιστρέψετε, αγαπούμε την οικογένεια, την προστατεύουμε. Δεν αλλά κύριε Θεοδωρόπουλε, σιγά μην βγήκε ο Βάνα τώρα να πάρει θέση για το... Μα αφού δεν διώκεται δηλαδή, να βγάλουν ανακοίνωση αφού δεν διώκεται, δεν την ψάχνουν, λέτε ότι... Κύριε Τσολάκη, δεν ειρωνεύομαι εγώ εσάς. Δεν ειρωνεύτηκα, αλλά λίγο να σας πω κάτι. Ούτε εγώ ειρωνεύομαι, αλλά επειδή... Όταν ασχολούμαστε όμως, όταν ασχολείστε με θέματα άλλα, δεν πρέπει να ασχολούμαστε και ναι, με ένα αλλά από την θέμα. Άλλη μεριά, κύριε Θεοδωρόπουλε μου, είναι και μία μάνα η οποία έχει εξαφανιστεί. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί με το ζώο να την ψάχνουνε.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να κινητοποιηθεί όλη η αστυνομία, γιατί οικειοθελώς αυτή η γυναίκα δεν εμφανίζεται και δεν γυρίζει. Αν δεν καταλάβατε τι έχει κάνει η κυρία Σολάκη μου τώρα. Έχει κινητοποιηθεί μανιωδώς με καταδίωξη να ανοίξει σπίτια, να ερευνήσει, να απασχοληθούν τόσοι αστυνομικοί, ενώ μπορούσε να εκδώσει μία ανακοίνωση και να πει «Δεν σας διώκουμε, καλή μου κυρία, είσαστε μανούλα. Ό,τι συμβαίνει πρέπει να επιστρέψετε». Και θα τακτοποιήσει η πολιτεία και τα παιδιά σας και εσάς. Καταλαβαίνετε. Ο άντρας της αυτό δεν της το λέει. Μα η πολιτεία έχει άλλο ρόλο από τον άντρα της. Μα γιατί, πού θα βασιστεί η πολιτεία για να της πάρει τα υπόλοιπα παιδιά. Μα η πολιτεία τους καταδιώκει, αυτό σας λέω. Μα μήπως είναι λίγο θα υπερβολή αυτό που λέτε. Πώς θα τη γυναίκα πίσω. Κύριε Θεοδωρόπουλε, είναι μια υπόθεση σε εξέλιξη που είναι σημαντικό το να γυρίσει αυτή τη γυναίκα πίσω, αλλά δεν μπορεί να κάνει η πολιτεία pampering και υποδοκίματα. Εγώ δημόσια ως δικηγόρος τους, θα κάνω την έκκληση αν ακούει αυτή τη στιγμή η μητέρα να επιστρέψει, γιατί τη χρειάζεται ο 15χρονος γιος της, ο πατέρας των παιδιών, και να μην φοβάται τίποτα, αλλά... Δεν εκπροσωπώ εγώ την πολιτεία για να της πω ότι δεν θα υπάρχουν συνέπειες εάν επιστρέψει. Ούτε ή άλλως κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Δεν μπορεί να είναι μονίμως αγνοούμενη. Μα ούτε η πολιτεία μπορεί να το υποσχεθεί. Δεν θα κάνει με έναν άνθρωπο συμβιβασμό από την οπτικό άβωνος. Να το διακινδυνεύσει για τα παιδιά της. Το ότι η πολιτεία δεν έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης είναι ένα στοιχείο ότι η γυναίκα αυτή δεν διώκεται, άρα δεν κινδυνεύει εάν εμφανιστεί ενώπιον των αρχών. Το δεύτερο κομμάτι σε αυτά που είπατε. Ακούστε, γιατί ανοίγει τα σπίτια όμως να την βρει. Είπατε μόνο σας ότι είχε το δικαίωμα να το κάνει η αστυνομία αυτό. Έχει το δικαίωμα, σας λέω, μεταξύ. Είναι μεταξύ κατάχρησης όμως της δίωξης αυτής, διότι δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης. Δεν πρέπει και η γυναίκα αυτή όμως να καταλάβει ότι πρέπει να εμφανιστεί κάποια στιγμή. Και υπερισχύει ο φόβος έναντι του ενδιαφέροντος για τα παιδιά της. Είναι δυνατόν και μια γυμνούσα 5 μηνών. Και βάζει μπροστά το φόβο. Αυτό, παιδιά, ελοχεύει ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι γίνεται. Να σας πω ποιος είναι ο κύριος Ποσειδώνας, ο κύριος Γιαννόπουλε. Ναι, εγώ αναρωτήθηκα πώς προέχει ο φόβος. Κύριε Γιαννόπουλε, να σας πω λίγο κάτι. Βεβαίως. Εάν μιλήσουμε εξής, έχουμε μεγαλώσει σε μια πολιτεία. Βεβαίως. Και σε κάποιες συνθήκες άλλα. Εάν μιλήσουμε με δύο ανθρώπους, οι οποίοι μεγάλωσαν στα βουνά, θα έχουν τις ίδιες αντιλήψεις με εμάς. Σαφώς όχι, αλλά δεν έχουν μεγαλώσει στα βουνά, αν δεν κάνω λάθος. Μετά πήγαν στα βουνά. Κύριε Μανώλη, πάντως, κύριε Θεοδωρόπουλο, όσες φορές τον είδα σε συνεντεύξεις ή να μιλάει στις κάμερες, είναι ένας άνθρωπος με πλήρως ολοκληρωμένη σκέψη, άρτιο λόγο, με επιχειρήματα. Ακριβώς. Και. Και δεν μεγάλωσαν στα βουνά, πήγαν μετά στα βουνά. Ήταν επιλογή. Έχουν κάποιες θρησκευτικές πεπιθήσεις. Αυτό είναι άλλο, αυτό ισχύει. Οι οποίες δεν συνάδουν με εμάς που έχουμε διαφορετικές. Βέβαια, δεν διώκονται για τις πεπιθήσεις όμως. Δεν διώκονται για τις πεπιθήσεις. Οπότε δεν θέλει, ίσως να δικαιολογήσω το εξής. Δεν θέλει να έρθει για να μην διωχτεί, να μην τις πάρουν τα παιδιά ίσως, επειδή φοβάται. Αλλά στερείτε τα δύο εξ αυτών. Μπορεί να θέλει, βεβαίως, μπορεί να θέλει να τελειώσει και η ιστορία με το ποινικό κομμάτι και του σύζυγου της, αλλά και του ανήλικου τέκνου της, και να επιστρέψει αργότερα καθώς δεν αναζητείται. Πάντως, σαφώς αυτό να το τονίσουμε και το υπογραμμίζουμε, και σίγουρα αυτή η γυναίκα βρίσκεται κάπου που της παρέχεται ασφάλεια, γιατί δεν μπορεί τόσες μέρες με παιδιά να μην βρίσκεται σε ένα χώρο. Μακάρι, που αυτό να... ελπίζουμε. Δεν μπορεί όλοι. Να. Τι θα τρώνε, πώς θα πούνε, δεν ξέρουμε. Ελπίζουμε. Η λογική προφανώς. Τι λέει. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρόπουλε. Ναι, ναι, ναι. Ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε να έχει λυθεί η υπόθεση με μια συνεννόηση απλή που και ο κύριος Μανώλης και η μητέρα των παιδιών θα υπήρξε από την αρχή με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Και βλέπετε τώρα ότι έχουμε τη δικαστική διαμάχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά δύο υπέροχα πρόσωπα, δύο λαμπερά πρόσωπα. Η Μπάγια Τονοπούλου και ο Χρήστος Αντωνιάδης που αποχώρησαν από το σαββατιάτικο Jazz The Two of Us θα καθίσουν στον καναπέ μας. Πώς είσαι, ξεκουράστηκες? Μια χαρά. Καλέ κούκλος, όσο πας εσύ... Σήμερα.
Και εσύ. Έχω βγάλει ένα πολύ ωραίο, Χρήστο, πρέπει να σου το πω. Είπα το τραγούδι σου, το μου έχει κάνει μάγια. Όταν ήσουν ένα ζευγάρι με την μπάγια, να γινότανε μου έχει κάνει μπάγια. Ότι γι' αυτό σου δώσαν την μπάγια. Γελάς και τη δίνει και τον αέρα, δεν κάνει τώρα αυτό. Θα τη συνεχίσει να λέει κι άλλα. Ούτε ο Χρήστο δεν ήταν η αιτία που σου δώσαν την μπάγια, αν δεν το ξέρει. Τερμάτισε το έργο. Σκέψου τι κάνεις την Πέμπτη για μήπως έρθεις να τραγουδήσεις. Δεν άκουσα. Σκέψου τι κάνεις την Πέμπτη μήπως έρθεις να τραγουδήσουμε. Μπορεί να έρθω, άμα θέλεις. Να το. Να το κλείσουμε τώρα. Παιδιά, τον έκλεισα. Μπράβο. Παιδιά, τον έκλεισα. Λοιπόν, μέχρι να τον υποδεχτούμε τον Χρήστο μας τον αγαπημένο και να μάθουμε τα νέα του και να δούμε όσα συνέβησαν το Σάββατο στο Jazz The Two of Us, πάμε να δούμε πριν από λίγο τον Πέτρο Κωστόπουλο, ο οποίος έκανε πρεμιέρα στη ραδιοφωνική του εκπομπή μετά από πολλά χρόνια. Ο Πέτρος επιστρέφει στα Ερτζιανά. Είναι μια έτσι επιστροφή που περίμενε πολλοί κόσμος με αγωνία και μια απόφαση που, όπως θα ακούσετε να λέει ο ίδιος, πήρε πολύ δύσκολα μετά από πολύ όρημη σκέψη. Πάμε να δούμε τι μας είπε και να το ευχηθούμε βέβαια καλή αρχή και σιδεροκέφαλος. Πώς είναι που ξεκινάτε μετά από χρόνια αυτή τη μεγάλη σας αγάπη το ραδιόφωνο? Τρέμει το χέρι. Τρέμει το χέρι. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω ξεχάσει και. Χάνεις λάδια. Με τα χρόνια μπορεί να χάνω λάδια και δεν ξέρω. Θα να κάνω πλάκα, θα να γελάσω, θα να παίξω μουσική, αυτά. Κύριε Κωστόπουλε, τηλεοπτικά θα σας δούμε. Σίγουρα υπάρχουν προτάσεις. Δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Παρακολουθείτε καθόλου τη τηλεόραση του σήμερα, πώς σας φαίνεται? Όχι, πού να δω, μάλλον πρωί-πρωί τηλεόραση. Και βράδυ. Βράδυ βλέπω, αλλά το βράδυ βλέπω ταινίες. Στα site διαβάζω, ας πούμε, περίπου τι λέγεται. Τώρα εσείς κάτι θέλετε να ρωτήσετε από όλα αυτά που βλέπετε. Αλλά πείτε το, άντε. Πώς σας φαίνεται η εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ένα βραδινό σοου που κάνατε κι εσείς? Αρέσει πάρα πολύ. Εσείς θα ξανακάνατε. Το μόνο που έμεινε από όλα αυτά που για μένα είναι από τα πιο. Από τις ωραίες εκπομπές. Δηλαδή δεν μπλακώνονται, δεν αρθώνουν, δεν βρίζουν ένα τον άλλον. Έχει φαν, έχει μουσική. Μια χαρά, μ' αρέσει. Φέτος βλέπουμε και πολύ αυτοαναφορικότητα στην τηλεόραση. Πώς σας φαίνεται αυτό? Αυτό βαριέμαι. Το διαβάζω εκεί, πάω στο παραπέρα. Να τσακώνεται αυτός με αυτόν, αυτός με εκείνη, εκείνη με εκείνον. Χαζομάρα ήταν, είναι. Εσάς ποιο ήταν το κίνητρό σας για να... Χαζομάρα δεν είναι. Είναι, εννοείται. Ποιο ήταν το κίνητρό σας για να ξαναεπιστρέψετε στο ραδιόφωνο? Ψυχανάλυση. Δηλαδή όταν κάνω ραδιόφωνο και παίζω μουσική και ακούω και λέω για καμία χαζομάρα να γελάσουμε, φαντάζομαι να μου βγει γιατί μπορώ να πω και γκάου, κάνω μια αυτοψυχανάλυση, έτσι χαίρομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτά. Η τηλεόραση σας έχει λείψει? Ναι, καμιά φορά το αργά. Και το πρωινό μια χαρά μου έχει πάει, αλλά το αργά μου λείπει καμιά φορά. Γιατί το βλέπω, το ξαναβγάζουν τώρα, είχαμε βγάλει με το Ροχάνη τη συνέντευξη και το βλέπα και έλεγα, καλώς ήσουν ρε βλάκα, δεν ήσουν και χάλια, εντάξει. Άρα αφού έγινε η αρχή με το ραδιόφωνο, μπορεί να γίνει και στη τηλεόραση. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να υπάρχει γύρω-γύρω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, καλή αρχή. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πώς είναι μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, μια νέα αρχή, να έχει πάλι άγχος, δηλαδή εμφανίζεται πάλι και τον βλέπεις, είμαι αγχωμένος, τρέμει το χέρι μου κλπ. Φαίνεται περίεργο να έχει άγχος για μια ραδιοφωνική εκπομπή, ο άνθρωπος που κράταγε μια ολόκληρη giant εταιρεία και που έκανε ραδιόφωνο κάθε μέρα. Εντάξει, ήμασταν χρόνια εκεί. Έχει πολλά χρόνια να βρεθεί σε αυτό το πόστο. Εντάξει, δεν το ξεχνά. Το PFM, πρώτο ραδιόφωνο του Πέτρου. Εκεί έκανε όμως εκπομπή, δεν ήταν δικό του. Και στον Νίτρο. Είναι σαν το ποδήλατο, Πετρά, δεν ξεχνιέται. Επίσης να πω ότι εγώ μια εκπομπή, δηλαδή αν μου έλεγες τώρα πού θέλεις, πού φαντάζεσαι τον Πέτρο Κωστόπουλο, όντως ένα βραδινό με τις συνεντεύξεις θα μπορούσα να το φανταστώ, γιατί έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο στο να εκμεεύει πράγματα από τους καλεσμένους του. Μπορεί να κάνει έτσι διαφορετικές συνεντεύξεις. Μιλάει πιο χύμα επίσης, που το πρωί είναι λίγο επικίνδυνο. Έκανε όμως και πρωινό, έκανε και μου κάνει εντύπωση που το πρωί δεν βλέπει, γιατί δεν έκανε πρωινό στο Μέγκα. Ναι, με την Τζέννη. Και πρωινό. Και... Γιατί εξυπνίζεις? Ναι, ρε παιδί μου, όχι, απλά γιατί πρωί πρωί εδώ τηλεόραση και πρωί που έκανε τηλεόραση δεν βλέπω κόσμο. Άλλο όταν κάνει. Βάλει και λίγο
παξιδικό, παιδιά. Μην κρύβομαι τώρα πίσω από το δάχτυλο μου. Φάνηκε λίγο παξιδικό το πρωί που βλέπω τηλεόραση. Δεν είχε περάσει πάντως καθόλου καλά εκείνη τη σεζόν, γιατί υπήρχε η κρίση στο γάμο του. Υπήρχε η κρίση στο γάμο του και ήταν ζορισμένο όλο το πλαίσιο. Λοιπόν, καλή αρχή να το ευχηθούμε και πάμε να υποδεχτούμε και επίσημα τον Χρήστο Αντωνιάδη που είναι σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα, καλώς όρισες. Λοιπόν, περίμενε, πριν ξεκινήσεις, πρέπει όλες οι κάμερες να δείξετε αυτό το πανέμορφο κορίτσι, το οποίο δεν ξέρω αν το έχουν δείξει αρκετά σήμερα. Δείξτε το. Είσαι κουκλάκι ζωγραφιστό, αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το TikTok μου θέλω να δείξουν, γιατί το Ελένη Τσολά, κυρία. Μια και είπε οι κάμερε, λέει, δείξτε το TikTok. Χρήστο, θα κάνουμε μαζί μετά ένα TikTok το τραγούδι. Ναι, αμέ, ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Ναι, μου πασάρετε το αλάτι, παρακαλώ. Το αλάτι. Δεξίωση. Θα ξεκινήσετε από σαλάτι ή θα πάτε κουβέ. Σα φέρανε κουβέ. Ήμασταν εκεί το Σάββατο. Είδαμε η Μέρη, η Νεφέλη, εγώ, ο Νίκος. Και σου φέραμε γούρι. Πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να σου πω, το περιμένατε ή ήταν κάτι, εσύ δηλαδή, γιατί μπάγια την ακούσαμε και σε δηλώσεις που είπε ότι ήταν σε σοκ. Σε σοκ ήταν, Εσύ δεν... Βγήκες μόνος σου, όχι, είχες φύγει μάλλον, έκανε μόνη της Μπάγια. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έκανε μια πλάκα η Μπάγια στην κάμερα. Αφού πρώτα είχαμε μαζί κάνει κάποιες δηλώσεις στα κανάλια. Εγώ ρώτησα εκείνη τη στιγμή, υπάρχει κάτι άλλο να φύγω, γιατί έπρεπε να φύγω, είχα για δουλειά. Λοιπόν, μου λένε όχι, πρέπει να φύγεις. Έγινε λάθος συνεννόηση. Και έφυγα. Και μετά χρειάστηκε να κάνει αυτό η Μπάγια και ήταν μόνη της. Και έκανε μια πλάκα η Μπάγια, ότι και καλά ούτε το τέρι μου δεν αντέχει να μ' ακούσει. Και... το πήρανε ότι ήταν μομφή κάπως ο κόσμος. Ωραία, ωραία αστιακή ήταν. Ναι, ναι, okay. Λοιπόν, καμία μομφή δεν ήταν. Απλώς μου είπαν να φύγω και έφυγα. Ήτανε θέμα timing. Ναι, λοιπόν, ναι. Θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο για το τι συνέβη το Σάββατο βράδυ στο Just the Two of Us και μετά με τον Χρήστο θα τα σχολιάσουμε όλα. Στη φωνή μου, κάθε νότα, τι πάτω και τι να αλλάζω. Στα λέμω μου, κολλήτω μου. Καλώς ήρθατε στο Just the Two of Us, το πιο λαμπερό πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης. Πες μου τη λάθη στη σχέση μας και ξαφνικά έχεις πάψει να μ' αγαπάς. Μπορώ. Μου. Το άγχος μου ήταν γιατί άκουγα φωνές από μέσα στην αρχή. Κι εγώ φωνές ακούω, το τραγουδάω, αλλά δεν πειράζει, έλα εδώ. Ποιος σου μίλαγε? Δεν ξέρω. Γιατί είχα τα λόγια. Άκουγα μια ομιλία. Τι έλεγε? Δεν ξέρω, αλλά δεν έλεγε τους στίχους μου. Μήπως ήταν ραδιοταξί και έλεγε έτερος? Δεν ξέχασα τα λόγια, όπως είπα και στη σκηνή. Άκουγα από μέσα διάφορα, οπότε μπερδεύτηκα. Ευτυχώς όμως όλο το υπόλοιπο πήγε σωστά τονικά, που είναι δύσκολο όταν ξεκινήσεις λάθος και υπάρχει ένα τέτοιο ατυχηματάκι, οπότε όλα καλά. Συμβαίνουν αυτά στα live και πραγματικά ο Χρήστος ανταπεξήρθε πάρα πολύ καλά, σαν να ήταν επαγγελματίας. Βαθμολογία πώς σας φάνηκε? Εντάξει, ήταν καλή βαθμολογία παρόλα αυτά. Απλά έχω στο μυαλό μου ότι μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη με τα δεδομένα που είχα, με τα τραγουδιστικά μέχρι και τις πρόβες. Παράτησε τα όλα και έλα να με βρεις. Σε περιμένω εδώ στην άκρη της ζωής. Πονάω και ζηλεύω, ακόμα σε λατρεύω. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το ντουέτο. Δεν περίμενα ότι θα ακουστεί έτσι από δύο αγόρια και πραγματικά ακούστηκε υπέροχα. Είστε καταπληκτικοί και οι δύο. Κάποιοι λένε ότι ευνοείστε, επειδή είστε και οι δύο, ας πούμε, ασχόλησε με τη μουσική. Σε αυτό συμφωνείτε ότι είστε πιο ευνοημένοι, με την έννοια ότι έχετε και οι δύο έτσι ένα σχόλιο με τη μουσική, ενώ κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν ποτέ τραγουδήσει. Εντάξει. Για πόσα χρόνια εμπειρίας έχουμε, είπαμε? Ναι. Τίποτα. Δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία. Οπότε το σκεφτούμε κι αλλιώς. Ένας τραγουδιστής που έχει εμπειρία πολλά χρόνια, πόσο περισσότερες συμβουλές μπορεί να δώσει στον ντουέτο του από ότι εμείς. Εμείς έχουμε τις γνώσεις μας και πορευόμαστε με αυτές. Δεν έχουμε την τεράστια εμπειρία. Όσο σε θέλω να ξέρεις πόσο το μυαλό μου αρχίζω και κάνω ό,τι θες εγώ θα στο δώσω, απ' αγάπη θα πεθάνω. Ίσως δεν θα έπρεπε να ήσουν τόσο επιθετικοί. Δηλαδή, ναι,
Σε αυτό το τραγούδι λες έναν άνθρωπο πόσο σε θέλω, αλλά το λες, λες και του δίνεις γιοχαστούκια. Ραϊάννα, είσαι το διαμαντάκι μας μέσα στο Just. Διαμαντάκι, σας είπα η κυρία Βανδύ, αυτό που τραγουδήσατε. Πώς νιώθεις? Χαίρομαι πάρα πολύ που με βλέπει έτσι. Κάτι θα βλέπει και το λέει. Έχεις στεναχωρηθεί με τα σχόλια αυτά που έχουν ακουστεί αυτή τη βδομάδα? Όταν σε πιάνει απλώς εργαζόμενος και σου λέει κάτι, τι να έχει με την Τραϊάννα, με την κυρία Ανανία, τι να έχει, να τη ζηλεύει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να έχεις μια κακή στιγμή. Μα μια δεν μέρα. Μου το είπε ένας. Μου το είπαν όλοι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ναι. Μου το είπαν και άνθρωποι από χτες που έγινε θέμα, από το Just the Two of Us. Άρα έχει μια συμπεριφορά η οποία ενοχλεί. Ήταν μια πάρα πολύ επιβαρημένη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι με κατέβαλε όλο αυτό και η επίθεση αυτή που δεν την περίμενα. Ήταν δηλαδή κάτι που ξύπνησα το πρωί και την έφαγα και δεν το προκάλεσε αυτό για να συμβεί. Οπότε στεναχωριέμαι, ναι, πώς να σου πω. Είναι κάτι αντίστοιχο, δηλαδή σαν να κατεβαίνω το σπίτι μου και να βλέπω ότι μου έχουν εκλείψει το αυτοκίνητο. Με χώρο και με τραγούδι θα το ξημερώ. Τα χορευτικά σου τα σπάνε, δηλαδή νομίζω ότι τρίζει η καρέκλα του Φωκά. Έχουμε μια γωνία, μην πέσεις, γιατί το τελευταίο που κάνεις είναι να τα ξεχνάς ένα πόδι. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλειο, καταπληκτικό, δεν έχω λόγια αυτή τη φορά πραγματικά. Δεν έχασες ούτε ένα στίχο, παρακαλώ. Συγχαρητήρια, Γιάννη. Θεωρείτε ότι πολλά παιδιά που βγαίνουν από talent show είναι μουσικοί, μπορούν να γίνουν, να πάνε, να γίνουν ηθοποιοί? Θεωρείτε ότι όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό? Για να γίνεις ηθοποιός θέλει πολλή δουλειά και πολλά χιλιόμετρα. Δεν γίνεσαι έτσι ηθοποιός. Μπορεί να σε πάρουν να παίξεις μια σειρά, αλλά μετά θα πεις αυτός ήταν πολύ καλός και δεν θα το ξαναδείς μετά. Πες μου που θα με πας όταν έρθεις κοντά μου, πάτε στα μαγαζιά, μαγκαλιά τα αρώμα σου. Θα με φιλάς, θα με κάνεις να λιώνω, θα είμαι εγώ στη σκέψη σου μόνο. Ξέρω ότι έκανες το Survivor και έχεις ένα ρυθμό μέσα σου. Δηλαδή όταν έκανες τα αγωνίσματα είχες ένα ρυθμό πάρα πολύ συγκεκριμένο. Γιατί δεν μπορείς να βάλεις αυτό το σημείο του εγκεφάλου σου που έκανε το ρυθμό μέσα στο σώμα σου να το βρεις και στη φωνή? Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου. Γιατί την προηγούμενη φορά το τραγούδι το σκότωσες, ενώ τώρα την έβγαλε με έναν πολύ ελαφρύ τραυματισμό. Μην ακούς κανέναν, είσαι υπέροχο. Έχω τον Τριαντάφυλλο μαζί μας. Έλα εδώ, Τάφη, αγαπημένε. Έχω να πω ότι ο Στάθης, παιδιά, είναι πολύ ντροπαλός και αυτό που έχει κάνει είναι υπέρβαση. Είσαι πολύ τυχερός που είσαι εδώ πέρα. Ξέρω πολλούς survivors που ήθελαν να είναι εδώ πέρα και δεν είναι. Είσαι στο καλύτερο show, πιστεύω. Όχι, πιστεύω. Το καλύτερο show στην Ελλάδα. Εγώ, αυτό που παίζα πέρυσι είναι μαγικό. Μα να μην συμπέσουμε μαζί ούτε σε survivor ούτε σε τζάστο πουθενά. Θα πέσουμε το χρόνο κάπου θα κάνουμε. Είχες άγιο γιατί ήταν και φαβορί. Ο Τριαντάφυλλος λέει ότι θα πας καλά, θα πας μπροστά. Σου στέλνει μηνύματα υποστήριξης. Ο Τριαντάφυλλος, εντάξει, είναι φιλαράκι μου πολύ. Εννοείται πως με στηρίζει, εννοείται πως τον στηρίζω κι εγώ σε οτιδήποτε για να κάνει. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα να σε υποστηρίζουν άνθρωποι σε κάθε βήμα που κάνεις και ένας από αυτούς είναι και ο Τριαντάφυλλος και είναι αμοιβαίο. Θέλω δίπλα μου τώρα να έρθει η Μπάγια με το Χρήστο. Μπάγια με το Χρήστο αποχωρούν από το Τζαζ σήμερα. Με την πρώτη ματιά τρελαθήκαμε κι από το πρώτο λεπτό σαν τους κόσμους χαθήκαμε. Λοιπόν, τα ακούσαμε και το δικό σας το τραγούδι. Κοίταξε, οφείλω να ομολογήσω πολύ έντοιμα, δεν είμαι, το αυτή μου δεν είναι επαγγελματία αυτή. Αλλά εντάξει, υπήρχαν και. Έχεις δίκιο. Ήταν μια χαρά τα παιδιά. Ναι, καλά, μια χαρά. Εννοείται. Και σε σχέση και με την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε και βελτίωση της Μπάγιας. Και η Μπάγια πολύ καλύτερη. Το λέμε και αυτό, γιατί λέμε στο παιχνίδι αυτό ότι κοιτάμε και τη βελτίωση και έχει σημασία. Ισχύουν όλα αυτά που λες, αλλά εδώ εντάξει, δεν είναι Eurovision, παιδιά. Όχι, δηλαδή... όχι. Ναι. Μια χαρά όμως το συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή είναι έξω και από το δικό σου είδος που δεν είσαι pop εσύ τραγουδιστής, ήταν εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Εν αντιθέσει με τον αγαπημένο μου Στάθη που φωνητικά είναι καταστροφή. Εντάξει. Σαν να ραπάρει είναι. Είχε μια βελτίωση αυτή την εβδομάδα σχετικά με την προηγούμενη. Είχε μια βελτίωση. Δεν είναι αντικειμενική η Βίκη. Του τέριαξε το τραγούδι του Στάθη. Ναι, αλλά πώς το έπαιξε. Γιατί το ακούσαμε και live εμείς. Του τέριαξε. Χριστό, πώς σου φάνηκε ο ρόλος του coach? Να πω ότι πέρασα υπέροχα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που εντάχθηκα σε αυτή την οικογένεια, την ευρύτερη οικογένεια του Just the Two of Us.
Και συνεχίζω και είμαι μέλος της, έτσι. Δεν αισθάνομαι ότι επειδή αποχωρήσαμε προχτές, πάω να είμαι και μέλος της. Και... Θα ξαναεμφανιστείτε εντός ή άλλως, δεν είναι. Ναι, έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αλλά γενικότερα εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια συνεργασία έτσι και στο μέλλον και στα διάφορα πράγματα που ετοιμάζω να κάνω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και για την αγάπη που πήρα από τον κόσμο. Δηλαδή, δεν περίμενα μετά από τόσα χρόνια. Έχει λείψει πολύ στον κόσμο. Δεν περίμενα μετά από τόσα χρόνια που είχα να εμφανιστώ στο prime time, έτσι, γιατί συνεντεύξεις και αυτά κατά καιρούς έδινα. Ότι θα είχα τέτοια απήχηση. Έχω τρελαθεί με τα πόσες χιλιάδες views έχουν κάνει τα βίντεο. Και μηνύματα αγάπης και πού είσαι και γιατί δεν εμφανίζεσαι και να αυτός είναι ο άντρας που πρέπει να βγαίνει και τέτοια. Εντάξει, okay, και υπερβολές, αλλά. Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Γιατί εγώ είχα σταματήσει κιόλας για αρκετά εσύ χρόνια. Γιατί είχε σταματήσει για αρκετά χρόνια έτσι να εμφανίζεσαι. Γιατί. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί τώρα, μην το βαρύνουμε. Δεν μπορούσα πλέον να κάνω τη δουλειά με τον τρόπο που την είχα φανταστεί. Είχες απογοητευτεί από κάποια πράγματα. Ναι, είχα απογοητευτεί από τον τρόπο που μου προσφερόταν πλέον η δουλειά. Οπότε λέω. Δεν με θέλετε εσείς, δεν σας θέλω κι εγώ. Μαύρη πέτρα. Φυλάκια. My way or the highway. Κοίταξε να δεις πως όλα στη ζωή έρχονται σε ένα καλό timing, στο κατάλληλο μάλλον timing, για να πεις ότι εμένα μου ταιριάζει αυτό, θέλω να το κάνω και σε πόσο καλό σου βγαίνει, αν ναι. Είσαι ανοιχτός στο να δοκιμάζεις πράγματα. Ναι. Ναι. Γιατί όντως είχες λείψει στον κόσμο, δηλαδή εγώ το καταλαβαίνω και από μένα που ήθελα πολύ να σε δω να τραγουδάς πάλι. Ναι, βέβαια, εννοείται. Που σε έχουμε φιλοξενήσει εδώ και σε συνεντεύξεις και έχουμε κάνει και τα εορταστικά μας, αλλά άλλο εκεί να σε βλέπω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το prime time μου πάει. Αξίζει αυτή η τοποθέτησή σου ότι αφού δεν γίνονται τα πράγματα όπως θέλετε εσείς, όπως θέλω εγώ, δεν θα σας θέλαμε στον κόσμο απέναντι. Δεν το είπα τόσο εγωιστικά. Εντάξει, ούτε έγινε, ούτε ήταν αποφάση μιας βραδιάς. Άξιζε το γεγονός να χάσει τον κόσμο, να χάσει αυτό που έχει χτίσει, την αγάπη του κόσμου για να με μια τέτοια τοποθέτηση. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίγει. Ήταν πολλά πράγματα που, που συνέβησαν και δεν έγινε και σε μία νύχτα. Απλώς τώρα, γιατί τώρα είναι και τέτοια η ώρα, λέω απλώς ότι. Έγινε αυτό. Αλλά έγινε κάπου σιγά σιγά, λίγο δεν μου άρεσε αυτό που μου προέκυπτε, λίγο. Μπα περιπτώσει. Στο παιχνίδι όχι, τώρα... έγωνε, γέγονε. Στο παιχνίδι τώρα υπήρξε στιγμή που ένιωσε λίγο άβολα με την κριτική τη Επιτροπή. Κοίτα. Πρώτα απ' όλα δεν κριτικάρανε εμένα. Όχι, όχι. Γενικά για αυτό δηλαδή, το αποτέλεσμα τη δουλειά που υπάρχει αυτή η σύγχυση. Εγώ ήμουν εκεί ως coach. Ναι, που σημαίνει ότι ούτε εμένα κρίνανε. Βεβαίως επηρέαζα, γιατί και εγώ τραγουδούσα, αλλά κυρίως κριτικάρανε ας πούμε την Πάγια. Είναι λίγο άβολο το να σε κριτικάρουνε γενικότερα και εσάς και εμάς και όλους. Αλλά από την ώρα που εκτίθεσαι θα την δεχτείς την κριτική. Η Μάγια ήταν καλή μαθήτρια. Ναι, ήταν καλή μαθήτρια και προσπάθησε, αλλά δεν μπορείς τώρα να συγκρίνεις μήλα με πορτοκάλια. Δηλαδή η Μάγια δεν το έχει με το τραγούδι. Προσπάθησε το κορίτσι και προσπάθησε και πολύ, αλλά έχει ένα ταβάνι αυτό. Δεν μπορεί να πάει δηλαδή εκεί που είναι ας πούμε η Πινελόπη. Για παράδειγμα. Βέβαια. Ναι, δεν γίνεται. Γιατί η Πινελόπη λίγο πολύ το έχει ξανακάνει. Έχει μια εξοικείωση με αυτό το πράγμα. Είναι τραγουδίστρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Και το μουσικό θέατρο είναι σαν να τραγουδάς κανονικό. Για ποιο μουσικό θέατρο, εκεί πάντα. Έτσι. Πάμε. Χριστό, η Μαρίνα Κουντουράτου έπρεπε να είναι πέρα. Λοιπόν, μέχρι να ετοιμαστεί το κορίτσι μας που είναι εκεί, δεν φεύγεις, μένεις εδώ η Μπάγια Τονοπούλου, για να πάω να αλλάξουμε λίγο τη ροή, να πάω να συναντήσω λίγο την Έφη στον καναπέ μας και επιστρέφω, μην πας πουθενά. Δεν πάω πουθενά. Εδώ δεν ήταν και τα πλατό της Κουντουράτου, το δεις. Εδώ ήταν, εδώ ήταν. Όχι εδώ, ακριβώς από πίσω. Από πίσω, εδώ ήταν το Μπράβο. Εδώ το Μπράβο. Ναι. Ένδοξα χρόνια τότε. Η ενέργεια υπάρχει εδώ. Έφη Μαλτέζου, καλώς όρισες, κορίτσι μου. Λοιπόν, τον Χρήστο τον αγαπάμε. Είναι φίλος, τον ξέρω, τον γνωρίζω. Βέβαια. Αλλά παίζουμε τα τραγούδια του και στο Love Radio. Βέβαια, γιατί τα τραγούδια τώρα δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες. Τι κομματάρα. Και όλα αυτά ακροσερωτικά και ερωτεύσιμα. Ποιος μπορεί να μου πει. Η αγάπη. Λέει και ο Χρήστος. Ναι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, Εφάκη μου, όμορφο. Επίσης, όλα τα καλά, ωραίο Μάρτι. Ότι δεν θα εκμεταλλευτεί αυτή την προσφορά τώρα που ήρθε η Άνοιξη. Πες μου. Και δεν έχει κανένας δικαιολογία. Έτσι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Όλο αφορμές βρίσκουν και λένε πόπο, ρε παιδί μου, πολύ ωραία τα μηχανήματα στα Μεντίζενές, που να δώσω τώρα μια περιουσία και τέτοια. Γι' αυτό σου βγάλαμε εδώ την προσφορά. Για να μην φαντάζεσαι ότι είναι μια περιουσία, διότι είναι original τεχνολογία, αλλά σε τιμή προσφοράς τηλεοπτικής. Όσοι μας βλέπουν και προλάβουν μέχρι τη μία, θα κάνουν 3x3 αδυνάτισμα. Πρόσεξε, αυτό το πακέτο δεν αφήνει κανέναν απ' έξω. Δηλαδή, είναι άνθρωποι με τοπικό λίπος, είναι πολλά τα κιλά, είναι λίγα, είναι κυταρίτιδα, είναι επιδερμική χαλάρωση. Έχουμε τόσα μηχανήματα μέσα στο πακέτο, που
όποιος το κερδίσει θα λύσει το πρόβλημά του. Αυτό τώρα έφυγε, εξήγησε μου, γιατί διαβάζω τρεις θεραπείες, τριπλή δράση, τριπλό αποτέλεσμα, δηλαδή είναι 9 τα σημεία. Κοίταξε, είναι, πιάνει όλο το σώμα. Όλο το σώμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει. Λιποκύταρο, κυταρίτιδα, επιδερμική χαλάρωση, μυϊκή χαλάρωση. Γιατί θα στο περιγράψω πώς είναι, αρκεί να πω στον κόσμο να βλέπει αυτά τα πριν και μετά, να ενθουσιάζεται γιατί είναι πελάτες μας, είναι αληθινές οι φωτογραφίες και να κλειδώσετε το πακέτο γιατί είναι 139 ευρώ. Σας κάνουμε τις δύο δώρο, τη μία πληρώνεις και παίρνεις τρεις τεχνολογίες. Στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Λοιπόν, άκου τώρα, όπως το έκανα κι εγώ. Ναι. Σε σκανάρι, αυτός ο βραχίωνας, ξεκινάμε με το No Touch. Δείχνουμε εδώ τον λαμπτήρα, να δείξουμε στον κόσμο πώς λειτουργεί. Γιατί είναι ρομποτική τεχνολογία που δεν την καταλαβαίνει. Σου λέει, δεν με ακουμπάει, θα κάνει δουλειά. Ναι. Θα κάνει γιατί έχει ραδιοσυχνότητες, ο βραχίωνας που είδαμε, μας σκανάρει πρώτα, μπρος-πίσω, ανάβει τα λιποκύτταρα όπως το δείχνουμε με το λαμπτήρα και τα σπάει. Απίστευτο. Δεν έχουμε καταλάβει εμείς τίποτα. Μπορείς να αισθανθώ τίποτα εγώ. Καλά, είναι φανταστικό γιατί φεύγει μετά το λίπος με τις φυσικές μας λειτουργίες. Έτσι ανάβει το λιποκύτταρο. Κατάλαβες, μας πιάνει ο βραχίωνας, τον αφήνουμε περισσότερη ώρα αν θέλουμε. Εγώ τον αφήνω στην κοιλιακή χώρα. Όπου θες. Οι άντρες εδώ για να πιάνει το σαμπρελάκι, πίσω πλάτη, οι γυναίκες πολύ γλουτούς, πίσω μυρό. Δύση κάθε εξαπλωμένο. Τι κάνει αυτό, το ό,τι θες, το κινητό, το βιβλίο, στα αυτά. Ακούς μουσική. Είναι ηρεμή, μπορεί να κοιμηθεί όπω εγώ που Έλα. Βρίσκω ευκαιρία και τον κλέβω λίγο εκεί. Λοιπόν, και αυτό κάνει λιπογλυπτική. Δεν υπάρχει αυτό. Τελειώνει και μετρά τη διαφορά με τη μεζούρα. Είναι φανταστικό. Το μετρά μετά. Με το ρούχο σου. Με το ρούχο μετρητή, το τζιν, το σφιχτό, βέβαια. Το οποίο θα κάνει έτσι λίγο, θα πάρει αέρα το τζινάκι και θα νιώθει πιο ωραία, πιο ευκίνητο. Μετά συνεχίζουμε και κάνουμε πρεσοθεραπεία το δεύτερο. Το οποίο πρεσοθεραπεία σιδερώνει. Ελένη, το δέρμα. Δεν υπάρχει. Τις φεύγουν όλα, δηλαδή. Φεύγουν γίνονται όλα, οι κατακρατήσεις, η λεμφική συμφόρηση, η κυταρίτιδα. Το δέρμα σφίγγει, γιατί περνάει με θερμότητα αυτό το μηχάνημα, το οποίο είναι μαγικό για τους ιστούς και το δέρμα. Και έρχεται σε όλο αυτό και προστίθεται και το Slim Wave, δηλαδή και τα ειδικά εστιασμένα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα οποία τι κάνουν, γραμμώνουν τους μυς, δες εδώ και πίσω μυρών, και σπάνε και τα λιποκύτταρα. Είναι τρεις τεχνολογίες, οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και είναι μέσα στο πακέτο οι δύο δώρο. Α, καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Αυτό είναι ακόμη πιο καταπληκτικό. Εντάξει, για όλο τον κόσμο. Γιατί βέβαια έχει μια χρονοδιάρκεια, δεν θα βρείτε στα καταστήματα των Medizenes. Είναι μόνο για εδώ, για... μέχρι τη μία, ρε παιδί μου. Ούτε και εδώ όλη μέρα, δηλαδή μας παίρνουν στο 210-51-58-160, 7053-53 στην Κύπρο. Μας λέτε πρωινό σουσού και κλειδώνετε το 139 για τρεις τεχνολογίες. Προσέξτε, γιατί πληρώνεις τη μία και κερδίζεις δύο δώρο. Γι' αυτό σας αγαπάμε, γιατί καταλαβαίνετε τι θέλει, τι ανάγκη έχει ο κόσμος να κάνει. Μέσος Έλληνας που ονειρεύεται. Βέβαια. Θέλουμε να ονειρεύεστε το σώμα σας και να το κάνετε όπως το θέλετε. Η διάγνωση είναι δώρο για όλους σας. 210-51-58-160, 7053-53 στην Κύπρο. medizenes.gr για τις διευθύνσεις. 139 ευρώ τελική τιμή μέχρι τη μία. 210-51-58-160. Φύγαμε. Είσαι υπέροχη. Φύγαμε για παραλία. Λοιπόν, τηλεφωνήστε για να υποφεληθείτε της προσφοράς. Εφάκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λάκια. Ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο με αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη και υπέροχη Μπάγια Αντωνοπούλου. Και υπέροχα, Μπάγια μας, καλώς ήρθες. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μάτι, μάτι, μάτι είναι αυτό, παιδιά, με έχει βρει όλο κάτι παθαίνω. Σε πήρε ο ύπνος ή κίνηση. Κίνηση, ξεκίνησα από την Καλλιθέα, φτάσα εδώ, πόσο, 45 λεπτά. Κίνηση και συγκίνηση. Μεγάλη. Συγκίνηση μεγάλη που θα σας δω, τι χαρά. Όπως έφτασα, Παναγία μου, τι ώρα παρέα είστε. Χαμογελαστή, έτσι, αισιόδοξη, ωραίο κλίμα.
Αυτό. Μη μας ματιάσεις. Δεν σας ματιάζουμε. Τι με ματιάσεις, έφαγες. Όταν έφευγα, τη βλέπω προς τα έξω και μου λέει, αχ, πόσο χάρηκα να μου φέρεις γούρι. Καλά που δεν ήρθα εγώ να το δω. Καλά πήγε αυτό. Όχι, κοίτα, κάθε πόδι για καλό, δεν ξέρω. Είναι καλέ στο γάμο. Πες μας για την εμπειρία σου, πώς σου φάνηκε, άκουσα ότι στεναχωρήθηκες και είσαι τρίστης με το χώρι. Για το κοινό πάρτα σε ηρέμηση, εσύ σίγουρα πες μια ανάσα. Εγώ μια χαρά είναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πες για το πλάκα που έκανες, το είπα και προηγουμένως. Ότι δεν σε αντέχει ούτε το τέρι σου. Επειδή έκανες μόνη σου δηλώσεις, είπα τι έχει γίνει. Ανέβηκα εγώ μετά πάνω μέχρι να συζητήσω το πόπο. Πώς έφυγα, γιατί έφυγα, τι έγινε ρε παιδιά. Μέχρι να πάω να επαναργήσω τέλος πάντων λίγο να κάτι, μου έφυγε ο Αντωνιάδης. Έρχεται το παιδί από τη social. Εμένα μου είπα να φύγω. Τη μπάρκη μου, μου λέει να κάνουμε ένα βίντεο. Λέω ναι, να κάνουμε πού είναι ο Αντωνιάδης. Μου λέει έχει φύγει. Λέω τώρα άστο να την πει, το κάνω εγώ. Εντάξει. Γιατί παρεξηγηθήκανε. Γράψανε ότι. Εντάξει, παιδιά, ποιο γράφει. Ότι δεν έπρεπε να σε παρατήσω και τέτοια. Μα ήταν ωραία. Την παρατήσα. Ναι, μωρέ, σιγά τώρα. Εσύ το κατάλαβε. Μπράβο, πώ ήταν. Ναι, όχι. Γιατί ήταν καλό προέρωτο. Αν είσαι καλό προέρωτο, το καταλαβαίνω. Έχει δίκιο. Φημίζεσαι. Δεν έχει παράπονο εσύ. Αυτό το κομμάτι ποιο το είχε πρωτοπέξει. Ποιο μπορεί να είχε πρωτοπέξει στο ραδιόφωνο. Μην πα γυρεύοντα λοιπόν, γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Κρατάει χρόνια τώρα που κάνει comeback. Άλλο κακό να είμαστε. Λοιπόν, Μπάγια, μαζί μου βρίσκεσαι στην εμπειρία του. Δεν έχω ακούσει τι είπε, τώρα μου τα στέλνω σε μήνυμα, θα σου πω. Ότι είσαι μια καταπληκτική, πάρα πολύ καλή τραγουδιστικά. Υποτέξει ένα ταβάνι όμω. Κάτσε, συγγνώμη, πρόλαβε το δει το ταβάνι, τον πρώτο τον έφτασε. Κάτσε, δεν ξέρει ποτέ. Άμα το δουλεύαμε. Εγώ που το συζήτησα. Φάνηκε δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Παιδιά, θέλει μαθήματα. Πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε όλο το χρονικό διάστημα. Ήταν εύκολο να δεχτείς, να πάρεις την απόφαση, να συμμετάσχεις. Δεν έχει μια άγνοια κινδύνου, σας το είπα. Δεν σε προβλημάτισε. Καθόλου, γιατί εγώ όταν έφυγα από το Μέγκα τα Χριστούγεννα, ξύπνησα και εκτός δουλειάς, έλεγα στον σύντροφό μου που θα πάω στο σώμα του Κοκλώνη, δεν θα κάνω τίποτα. Κάθομαι και τραγουδάω ένα χρόνο. Για πλάκα. Στα σταυρό που σα κάνω. Και όταν με πήρε η Ντέμι Φεντηρίκου τηλέφωνο, λέω να σου πω μάγισσα είσαι. Για πλάκα το άκουσε το σύμπαν. Το άκουσε το σύμπαν. Εντάξει, με προβλημάτισα. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο. Είναι ένα πάρτι. Γνώρισα τόσο κόσμο. Τραγουδά στο μπάνιο. Στον μπάνιο τραγουδάω, τραγούδισα και ο Νέρ. Ήταν δύσκολο να τραγουδήσει. Στροφή στην ψυχαγωγία θα κάνει. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Να κάνω μάνα. Μια και τώρα ξέρει, πήρε το βάπτισμα του πυρός που λένε. Στην ενημέρωση, α πούμε, είναι πιο σοβαρά τα πράγματα πολλέ φορέ από την ψυχαγωγία. Σοβαρή κουβέντα είναι. Γιατί δεν τα λέω καθόλου. Σου λείπει καθόλου το ρεπορτάζ, κάτι τέτοιο. Ναι, μου λείπει η δουλειά. Μου αρέσει. Μου λείπει η δουλειά, μου λείπει. Θέλω να επιστρέψω σε κάτι που θα μου ταιριάζει. Δεν θέλω να συμβιβαστώ. Αυτή τη στιγμή έκατσε αυτό με το Just. Και ήταν καταπληκτικό. Τι αισθάνεσαι ότι είναι αυτό που σου ταιριάζει και θα ήθελες να επιστρέψεις. Κοινωνική εκπομπή μου αρέσει. Κοινωνικά θέματα μου αρέσουν. Αυτό που συζήτηκα και έλεγα πάντα. Εμένα μου αρέσει πάντως να βλέπω ωραίες κοπέλες έτσι, σε κόντρα ρόλους. Δηλαδή στις φωτιές, ναι, σε δύσκολα θέματα. Καλώνα τα κορίτσια. Που έχουν τη διάθεση να τσαλακωθούν και λίγο. Δηλαδή και να μην βγουν μόνο ως κοκετούλες. Παιδιά, δεν νομίζω ότι στην αγωγή βγαίνει μόνο κοκέτα. Αυτό που έχω καταλάβει. Και δεν βγαίνει παιδιά, στην ενημέρωση βγαίνει προσεγμένος σαν άνθρωπος. Τώρα είναι ενημέρωση, είναι ψυχαγωγία. Είναι στην ψυχαγωγία, α πούμε, λέμε το Just, έτσι. Εκτός από όλη την προετοιμασία την υπόλοιπη, μόνο ο χρόνος που αφιερώνει. Για να σε φτιάξουν. Δηλαδή, έχουν μου λέγανε, έλα τους 11 το πρωί. Και λέω, τι να κάνω. Λέω, δύο ώρα θα παθήσω. Λέω, γιατί στις 8 βγαίνουμε. Είναι εβδομαδιαία δουλειά, είναι, δεν είναι μόνο. Είναι. Και δεν είναι όποιος κάνει ψυχαγωγία ότι είναι χαλαρό. Έχει πολλές πρόβες. Οι πρόβες που συνέβαιναν, Χρήστο, και πες τώρα καμιά συμβουλή που δίνεις στους δυνάμει νέους τραγουδιστές. Συμβουλή σε ποιους? Στους τραγουδιστές. Να κάνουν πολύ πρόβα, γιατί η δουλειά κάποια στιγμή. Φαίνεται. Σε αυτά τα δύο λεπτά που θα τραγουδήσεις, φαίνεται η δουλειά που κάνεις. Και βεβαίως, δεν μπορεί τώρα μέσα σε 2, 3, 4, 5 εκπομπές από εκεί που δεν ήσουν καθόλου τραγουδιστής να γίνεις ξαφνικά. Καλά, δεν σε καλούν για να εισηγείς τραγουδιστής. Ήταν συνεπείς στα μαθήματα. Αργούσα πάντα ένα δεκάλεπτο. Τέταρτο. Κοσάλι. Μίλα. Δεν πήγαινε ποτέ. Δεν αργούσα πάντα. Όλο κάτι τύχαινε δηλαδή. Να. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που θέλει μια συνέπεια, μια τακτική, παιδιά, μια δεν πήγε για τραγουδιστές. Αφοσίωση όλες οι δουλειές. Όχι μόνο αυτή η δουλειά. Ο κόσμος γνωρίζει αυτό το λαμπερό πράγμα με τα φώτα και τι ωραία και σιγά τη δουλειά. Για πες Μπάγια. Τι να πω, πάμε να άθω. Για πες Μπάγια, γιατί όταν πρωτοβρεθήκαμε, της λέω... Εγώ νομίζω χαλαρά, λέω, τι θα είναι.
Μπάγια μου, δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Νομίζω ότι. Έλα και εσύ. Όπως ο περισσότερος κόσμος σου λέει, τι κάνουν αυτοί. Και στα κέντρα νομίζουν ότι το πρόγραμμα βγαίνει έτσι αδίαστα. Ναι, ενώ πέφτει πολύ δουλειά. Και στο τέλος τα κονομάνε κιόλα. Εντάξει, δεν βγάλαμε το ψωμί. Τον επηρεάσεις. Από τη μία το βράδυ. Το να επηρεάσεις τον κόσμο με έναν τρόπο και να σε πληρώσει ο κόσμος για να έρθει να διασκεδάσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Και όποιος δεν το έχει κάνει, δεν ξέρει πόσο δύσκολο είναι. Και πόσο μάλλον όταν αυτό καλείς να το κάνεις σε διάρκεια. Και λοιπόν, σε δύσκολους καιρούς και σε καιρούς που ο άλλος από το υστέρημά του θα έρθει να δώσει και να πληρώσει. Και είναι και πολύτιμο, πολύτιμο το να κάνεις τον άλλον δύο ρίτσες να ξεχάσει τα πολύ σοβαρά προβλήματα που μπορεί να έχει. Έτσι. Έτσι. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας, έτσι, δεν είναι, είναι και πολλές κάτι άλλο. Έτσι. Ναι, να τον κάνουμε να ξεχαστεί. Είτε τραγουδάς τον επιτάφιο, είτε τραγουδάς μου έχει κάνει μάγια. Και αυτό. Η πρόκληση είναι να κάνεις τον ακροατή να ξεχαστεί από τα προβλήματά του. Έχει ένα ποδαράκι και στην ψυχαγωγία και σε αυτό που και η μάγια υπηρετεί και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε. Γιατί αυτό ουσιαστικά είναι αυτές οι εκπομπές. Προσπαθούν λίγο για τρεις ώρες, για όσο διαρκούν, να κάνουν τον κόσμο να ξεχάσει την πολύ βαριά πραγματικότητα και τη ζωφερή την σαφέστατα, οποία σαφέστατα. Μπορεί όλοι να περνάμε έξω από εδώ. Αυτό είναι το κερασάκι της ψυχαγωγίας. Αυτή είναι η ουσία ο πυρήνας. Το συζητώ και πολλές φορές η ψυχαγωγία παίζει και πιο σημαντικό ρόλο από την ενημέρωση, τουλάχιστον στην ψυχή και στην ψυχολογία μάλλον. Ψυχαγωγή. Των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί από εκεί πέρα όσον αφορά τον τζαζ. Εσύ τον εαυτό σου σε μια τέτοια εκπομπή θα τον έβλεπες. Ψυχαγωγική. Ναι. Αν είχα ένα συγκεκριμένο ρόλο που θα μπορούσε να υπηρετήσουν, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Όχι, να τραγουδάς. Είναι τούτο εδώ. Έχω τι ρουφιάνου. Για να κάνουμε. Δεν συγκρίνουμε, μιλάμε πορτοκάλια, μπάγια, δεν το έχει με το τραγούδι. Είπε εσύ τώρα. Έτσι δεν κρινόμουν. Εγώ δεν ήμουν coach. Μου τα στείλανε και κάτσε εσύ, Αντωνιάδη. Πρόλαβε σε δύο live να δει αν μπορούσε αυτό να εξελιχθεί. Γιατί εμά. Μετά από 36 χρόνια, εγώ δεν έχω 10 λεπτά. Δεν θέλω δύο live. Γιατί. Κοίταξε τώρα. Θέλει ένα ρεφρέν. Ένα ρεφρενάκι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι κακό. Δηλαδή, όχι, αλλά εκεί. Μην το παρεξηγείς. Για χαρά είναι αυτό. Ίσα-ίσα. Σε τιμά το ότι παρόλο που είναι αυτή η συνθήκη, εσύ προσπάθησες. Δεν είναι κακό. Για καλό σίγουρα, το ήταν. Πέρσι, πάντως, παιδιά, η Φελίσια Τσαλαπάτη είχε κάνει τεράστια πρόοδο δηλαδή, από την αρχή μέχρι τη μέρα που έφυγε. Που ήταν με το 30. Υπάρχουν καλές συνεργασίες. Και ο κότσο σε στηρίζει, όπως με βοήθησε εμένα πάρα πολύ, ο Χρήστος Αντωνιάδης. Προφανώς και εξελίσσεται από εκεί για πέρα. Το είπε και η Βίξη Σταυροπούλου. Τραγούδι το φινάλε, θα αποφασίσει. Τι το προβάρετε από τώρα. Όχι, πολύ νωρί ακόμα. Τώρα μιλάμε για το διαλέξιμο. Θα φοράμε μαγιό τότε. Τέλειο Ιουνίου. Σιγά σιγά. Δεν σπορνόταν όταν το χτίσει. Το κάτι όμω είναι πολύ ωραίο το σο. Εγώ το είπα το Σάββατο θα πάω ξανά. Όχι να τραγουδήσω. Εννοείται είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία παιδιά. Δηλαδή, οκ. Θα πάμε, κάποιοι θα φύγουν. Θα πούμε με το My Secret Combination. Όχι τώρα. Α, ναι, θα είναι επίκαιρο που θα μπορεί να βγει και με το Ζάμα Κομψή Κομψά που έχει γράψει επίση. Ειδικά το γαλλικό που είναι. Αλλά είναι την Πέμπτη που μαθαίνουμε το ελληνικό τραγούδι το φετινό. Το Κομψή Κομψά είναι πολύ δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο. Θέλω να προλάβουμε να πούμε λίγο και τα επαγγελματικά σα. Χρήστο μου, δύο μαγαζιά φέτο. Ναι, αυτή την εποχή είμαι στο σταθερό μου στέκι στο Εμοσχάτο, στην πλατεία στο Μοσχάτο. Μεσημέρια Κυριακή. Μέρια Κυριακή θα έρθουμε. Ναι, βεβαίω. Και Τετάρτη. Έχει βουήξει η Αθήνα, σας έχουν μάθει όλοι. Καλά, να σου πω κάτι. Είναι εδώ και δικά σου, βγήκε το όνομα. Δεν είναι η μόνη παρουσιάστρια που το κάνει, για να τα λέμε και αυτά. Παρασκευή με όλες όποτε πας στις εκπομπές, έρχονται. Παρασκευή. Μην μου λες έτσι, θα έρθω τώρα. Να έρθει, αγάπη μου, θα στρώσω κόκκινο χαλί για σένα, μωρό. Θα έρθω την Κυριακή. Να έρθει την Κυριακή. Μεσημέρι, τι ώρα. Από τις 3-4 μέχρι τις 7 είναι αυτό. Α, ναι, τέλεια, με βολεύει άψογα. 7 έχουμε σύσκεψη για αυτό. Και Τετάρτες είμαι μαζί με τον Χρήστο τον Μπάζη. Στο Κολονάκι, στο Έλιο. Τι ωραίο και αυτό, βράδυ όμως. Ναι, αυτό είναι αργάμιση. Αυτό είναι που σπάνε τα πιάτα. Έχει πιάτα. Ναι, βεβαίως έχει και πιάτα. Όντω. Αυτό είναι. Εμένα δεν με άφησε να έρθει προηγούμενο. Παλιά καλή διασκέδαση, αυτό που θυμίζει, αυτό που περνάτε και τα τραπέζια. Είναι και τα δύο παιδιά μαγαζιά που γινόμαστε όλοι μαζί μια παρέα. Και τραγουδάμε όλοι μαζί και χορεύουμε όλοι μαζί. Είναι τέτοια. Κυριακή, κλείσε το τραπέζι, θα είμαστε εκεί. Όποιος από την ομάδα θέλει γιατί να έρθει. Τώρα που το πες και στον αέρα, θα σε χρεώσει. Όχι, 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 θα έρθω. Θα τραγουδήσει όμως. Λοιπόν, θα τραγουδήσει. Αλλά εννοείται. Εννοείται και τον καιρό θα πει, να σου πω. Συγγνώμη, μην τους αφήσουμε να φύγουμε, να φύγουν έτσι. Γιατί μπάγια, επειδή καταλαβαίνεις, με λένε και Dr. Love, πρέπει οφείλω να ρωτήσω. Επειδή γράφτηκε ότι μετακόμισε με τον σύντροφό σου σε ένα νέο σπίτι. Αυτό να σου πω λοιπόν.
θα βάλουμε από τον Νίκο Νηφικό τον Νηφικό φέτος. Θα δούμε. Γιατί έχουν και Νίκο Νηφικό με τη μαμά της. Το γνώρισα το αγόρι της και η αλήθεια είναι το Σάββατο το γνώρισα. Εντελώς τυχαία είχαμε κάνει και μια συνεργασία μαζί. Και όταν μου λέει είναι το αγόρι μου ο άνθρωπος αυτός, λέω έλα, αποκλείεται. Είναι πολύ καλά, παιδιά. Ο Θεός, μα την Παναγία, πέρασε το τρένο, με έσπρωξε στο τελευταίο βαγόνι, μπας και σωθώ και δόξα τω, είμαστε πολύ καλά. Γιατί μωρέ, πολύ... νέο κορίτσι είσαι. Κοίταξε, οι σχέσεις δεν είναι εύκολες. Έτσι, προφανώς. Καραθώνιος. Επαγγελματικά δεν έχεις κάτι να μας ανακοινώσεις. Όλα θα έρθουν. Μια χαρά. Έχει γάμους τώρα να ραφτεί ύφη, λέμε. Λοιπόν, υπάρχει challenge, παιδιά, εδώ πέρα. Θα πούμε τώρα τραγούδι του Χρήστο του Αντωνιάδη. Καραόκε. Ένα ρεφρένι αγαπημένη μπάγια. Ένα. Θα πω κι εγώ. Και δύο μας βαθμολογείς, εντάξει. Είναι λίγο unfair, βέβαια, γιατί είμαστε στην εκπομπή σου. Όχι, είναι unfair γιατί έχει κάνει μαθήματα. Δώστε στο μόνο σα. Είναι unfair γιατί έχει κάνει μαθήματα. Είσαι αυτοδίδακτο, τι να σε κάνει. 3 παρατέταρτο, Κατερίνα Ζαρίφη με την Οδό Ζαρίφη 2 και στι 3.30. 4.30 έρχεται η Ανίτα Πάνια εδώ. Σήμερα κάνει πρεμιέρα στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού με το Next Please. Πάμε τώρα να τραγουδήσουμε για να πούμε το τραγούδι. Ρίχτο, μαέστρο! Τσεκίνα! Πέρε, πέρε! Έλα, λέξε, έλα! Χρήστο! Λέει λόγια και ψαλίδι με τα μαχτίνι με βασανίζει. Αλλού γυρνάει και ξενυχτάει. Βάλ' το φω δυνατά. Μετά σε μένα τηλεφωνάει. Έλεσαι, έπρεπε να πω. Τα κάνει όλα για να με τρελαίνει. Τα κάνει όλα για να τη ζηλεύω. Τα κάνει όλα για να με πεθαίνει. Τα κάνει όλα για να τη λατρεύω. Πάμε! Μου έχει κάνει μαγιά, μαγιά, με κρατάει κοντά της. Αγαπώ τα χαδιά της κι όλα τα ψέματα της. Μου έχει κάνει μαγιά, μαγιά, με κρατάει κοντά της. Αγαπώ τα χαδιά της κι όλα τα ψέματα της. Τα κάνει όλα για να με πεθαίνει.